σχεδία. Στο λες να αγοράσω κι αποκριατικά. Και ύστερα νηστεία, μα η σκέψη μου πετά. Σαν να έχω κέφι πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10! Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριατικά? Τι έγινε ρε παιδιά, ξαναχειμώνιασε, τι συμβαίνει? Πες εσύ. Χειμώνιασε, κάνει πες εσύ. Εσύ δεν φαίνεται να κρυώνεις γιατί τα βγάλες όλα όξο. Σιγά όξο, ντύθηκα μπότα, έβαλα μάξι, έβαλα να βγάλω και λίγο τη μεσουλό μου, κάτι να δείξω κι εγώ. Πες το κρύο, τσουτσουριάζεις. Κοίταξε, το λέει και η παροιμία, Μάρτης γδάρτης. Και παλουκο, καταλαβες, και παλουκοκάφτης. Τα λέει ο καιρός, αλλά εμείς δεν αγχωριέστε. Εμείς είμαστε εδώ να σας φτιάξουμε το κέφι. Τώρα που λέω τον καιρό, έτσι μου ήρθε μια έτσι επιθυμία. Τι θες? Να πω καιρό. Εσύ. Δώστε καιρό να πω καιρό. Για δώστε τον καιρό να τον πω. Όπα. Λοιπόν, θέλω να γίνω η βοηθός του κλέρκου Μαρουσάκη. Τα αποφάσισα. Τέλειο. Θα λέω καιρό. Θα γυρίσεις πίσω, παιδί μου, που θα κάνεις τον καιρό. Τα αφήνω όλα. Αφήνω πρωινά, αφήνω βραδινά, ό,τι θέλετε. Μπέτε δικό σου. Δικό μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σήμερα ο καιρό, Παρασκευή 17 Μαρτίου, θα είναι βροχερό με λίγη ηλιοφάνεια εδώ στα βόρειο-δυτικά. Επάνω, η Θεσσαλονίκη έχει κρύο. Μείον 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου θα κοιμανθεί σήμερα με βόρειο-δυτικούς ανέμους. 7 έως 8 μποφόρ. Δεν είναι και πολύ δύσκολο τελικά. Είναι καλή. Άμα μου τα δίνουν έτοιμα, γιατί. Πάμε και νότια. Εγώ δεν θα κάνω την πρόγνωση. Θα μου τα δίνει ο κλέρκος, εγώ θα βγαίνω να τα λέω. Παρουσίαση. Ο κλέρκος δεν μπορεί μόνος του, τι είναι, ανίκανο να κάθεται, θα κάνει όλη τη δουλειά. Γιατί να μην έχει μια παρέα κι αυτό. Θα κάθεται αυτό, θα κάνει όλη τη δουλειά και εσύ απλά θα δείχνει νούμερα. Εντάξει, θα βγαίνω κι εγώ. Α λέω του ανέμου εγώ. Τρίζει καρέκλα. Άρα σήμερα χάλια παντού η υπόλοιπη Ελλάδα. Κοίτα να δει τώρα εδώ στο Ιόνιο, στα Επτάνησα, δεν είναι κατά πράγματα. Έχουμε λίγο κρυάκι, έχουμε συννεφιά με ηλιοφάνεια και βορειοδυτικούς ανέμους από 6 έως 7 μποφόρ. Στην Αθήνα μας είναι λίγο βροχερός ο καιρός, αλλά να σας πω κάτι. Εμάς γιατί μας έχετε εδώ, βρεκουτά, για να σας φτιάχνουμε το κέφι. Να σας πω και κάτι. Θα φτιάξουμε και τον καιρό. Δώστε μου τον καιρό του Σαββάτου, παρακαλώ. Α, δώστε μου τον καιρό του Σαββάτου. Θα φτιάξεις. Καλύτερος είναι ο καιρός. Πού καλέ. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν ήρθε και πολύ μεγάλη μείον 4, καλά τα περάσετε. Δεν βλέπω και μεγάλη διαφορά, η αλήθεια είναι. Είναι καλύτερο σαν μαζί στην κρίση. Να σας πω κάτι, δεν έχω τις Δευτέρες, αλλά από Δευτέρα ετοιμαστείτε. Έχει φέρει τζέλα όλα τα νησιάτικα τα χρωματιστά. Εγώ από Δευτέρα θα δίνουμε καλοκαιρινά. Και πολύ καλά θα κάνεις. Όχι, θα έχει καλό καιρό, εγώ μου το πω κλέαρχο. Έχει, δεν έχει, εμείς θα το πάρουμε θετικά. Το Σάββατο πάντως 9 από φόρ βλέπω στο Αιγαίο. Μην πάτε. Ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντό. Εγώ θα κάνω τον κλέαρχο. Σόπαινε. Ωραίος ο καιρός, μ' αρέσει. Ναι. Πώς να ξεκινάμε, με καιρό, να λέμε έτσι λίγο καιρό. Γιατί νομίζω ότι είναι τυχαίο τόσα χρόνια. Για να ξέρει ο κόσμος τι να βάλει. Ο κόσμος θα ξέρει τι να βάλει. Άμα το λες εσύ, θα ξέρει τι να βάλει. Ή να λες. Γιατί σωστά τα είπα. Ναι, δεν είπα, δεν έκανα λάθη. Ποιος θα στο δίνει τον καιρό? Ο κλέαρχος, αγάπη μου. Θα κάνει ο κλέαρχος. Τόσο κλέαρχος, μου αρέσει που το λέμε ο κλέαρχος. Παιδιά, έτσι γίνεται. Κάνει και δουλειά ο μετεωρολόγος. Η παρουσιάστρια λέει τον καιρό. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δεν είναι τυχαίο που πάντα όσες κοπέλες λέγανε δελτίο ήταν καρακουκλάρες. Όχι, θα πηγαίνουν στο κλέαρχο. Θα αλλάξει αυτά. Θα πηγαίνουν. Κλεαρχούκου μου τζι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 tζιτ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 ζιtζιτ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 ζι
Ο κλέρχος. Η αλήθεια είναι, θα σας πω μετά, ναι, ότι ο Τριαντάφυλλος ναι, δεν ήθελε να φάει τη δική μου θέση. Τη δική σας ήθελε. Ο Τριαντάφυλλος πρότεινε να κάνει του χρόνου το πρωινό μαζί μου ναι, και να φέρει, να έρθει αυτός ναι, στη θέση δική σου, φαντάζομαι, εκτός αν με εκτοπίσει από κεντρική και την πάρει αυτός και δεν με βάλει. Δεν πιστεύω, δεν θα χάσει το Αστέρι. Και τον Τζέιμς Καφετζή. Αλλά παραμένω και εγώ. Παραμένω εγώ στην παρέα, παιδιά, δεν. Και εγώ παραμένω. Η Αντωνά την κράτησε. Μόνο αυτό με κράτησε. Ναι, ναι. Είχα μέσα. Δεν είχε κορίτσι να βάλει. Σου λέει, κάτσε να κρατήσουμε. Παραμένω γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε okay, αποκλειστικό με Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Αλλά θα περιμένετε λιγάκι γιατί το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ο Αλέξανδρος Ρούτας λοιπόν τη βρήκε, μίλησε για τα πάντα. Θα το δούμε όμως μετά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το μούλτι μας. Όπου η Ζενεβιέβ Μαζαρή μιλάει για τις άσχημες συμπεριφορές που έχει δεχτεί στην επαγγελματική της πορεία. Η Τζέννη Μελιτά, θέλω να σας πω, ανέλαβε την παρουσίαση της φετινής Eurovision μαζί με τη Μαρία Κοζάκου. Δεν θα είναι πια ο Γιώργος Καπουτζίδης, θα είναι τα δύο κορίτσια. Ο Νίκος Μουτσινάς άφησε στη διαθήκη του όλη την εκπομπή μαζί με το προσωπικό που τη στελεχώνει. Ναι. Στο Μάρκο Σεφερλή. Είναι λάντζ. Αλλαγή σκητάλη. Πολύ ωραία. Είναι λάντζ. Είναι πολύ ωραία. Άλλους, άμα θέλουν. Γιατί να ψάχνουν δουλειά. Ξέρω εγώ πάνω. Δουλίτσα η μία, δουλίτσα και η άλλη. Εντάξει. Όχι, η Βάνια ψάχνει δουλειά. Ψάχνει. Όχι, θα κρατήσει την τζαβαλιά. Και η Βάνια ψάχνει, είχε Αλκατράς. Θα έχει την τζαβαλιά. Άρα ξαναψάχνει. Λοιπόν, Δημήτρης Παπάζογλου
Δύσκολο. Το επίθετο είναι της μαμάς μου, όταν δεν έχεις αναγνωριστεί είναι μοιραίο, αυτό η αλήθεια είναι δεν το ήξερα. Τριαντάφυλλος και Φελίσια Τσαλαπάτη. Πώς σχολιάζουν τα όσα συμβαίνουν στο Survivor οι δύο πρώην παίκτες. Blaze Beats και Λουίζα, πώς περνάνε τις πρόβες τους στο jazz. Ποιος? Και... Ποιος? Blaze Beats. Τι είπα. Τι? Ας το Blaze Beats. Εδώ γράφει Blaze. Bias. Τα βλέπεις όμως τι κάνουνε, τα βλέπεις, το επαναλαμβάνουνε για να γίνει ακόμα πιο μεγάλο. Ναι, εγώ δεν αφήνω να φύγει, εγώ είμαι... Εμένα είναι πρώτη φορά, εγώ δεν τα κάνω αυτά, το ξέρεις, αλλά Blaze Beats, εντάξει τώρα. Εμείς όταν βλέπουμε αγγλικά, απλά πάμε παρακάτω, λέμε ένα θέμα εδώ με τη Λουίζα, κατάλαβες, κάνουμε αυτά εμείς, είμαστε πιο... Λοιπόν, ο Μπις, σκέτο, απάντησε στην κριτική που ασκήθηκε στην μπάλα που τραγούδησε αμέσως μετά το εθνικό πέθος, γιατί τραγουδάνε μαζί, αλήθεια είναι, και τοποθετήθηκε και ο ίδιος αυτό. Σοφία Παυλίδου, Ζερόμ Καλούτα. Η Σοφία αποκάλυψε ότι είχε και παλιότερα πρόταση για το Just, αλλά δεν είχε πάει. Λέει το λόγο, γιατί τότε δεν την είχαμε ξαναδεί. Η κυρία Στέλλα, ποια ερώτηση την ενόχλησε και γιατί. Και τέλος, έχω την αδελφούλα μου, η οποία είπε το υπέροχο, έχω χωρίσει από σύντροφο που έλεγε ότι ο Μπετόβεν είναι ο μεγαλύτερος συνδέτης από το Μότσαρτ. Καλά το έκανε. Αυτά δεν τα λες. Καταγγελία σοκ. Μπορεί να τα σκέφτεσαι. Είναι από αυτά τα πράγματα που σκέφτεσαι, αλλά δεν τα λες δυνατά. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ είμαι με το Μότσαρτ. Δεν θα το. Αλλά δεν μπορεί να σε βγάλει. Ποιο είναι ο Μότσαρτ. Για τις άσχημες συμπεριφορές που έχει δεχτεί στην επαγγελματική της πορεία, μίλησε στο Night Out η Ζενεβιέβ Μαζαρή. Φρικτή συμπεριφορά. Να έχω γνωρίσει. Ναι, ναι. Συμπεριφορά που έχω γυρίσει σπίτι μου και έκλαιγα. Να έχω γνωρίσει. Από ανθρώπους που δεν το περιμένεις κιόλας. Και τύπου έχει πάρει το μαχαίρι τσάκι. Σου είχε πάψει το λάκκο, αιωνία η μνήμη σου και δεν το έχει καταλάβει. Γιατί, πώς βρέθηκα εγώ θαμένη. Πώς, ναι. 3 μέτρα κάτω από τη γη και με το σταυρό. Δηλαδή, με, τύπου, και να κάθεσαι απέναντι. Και να σε κερνάει τα κόλυβά σου. Μα τι φάζει τώρα, πώς έγινε αυτό το πράγμα να τρώει τα κόλυβά μου. Εμένα αυτό με έχει σώσει αυτή τη ζωή. Ότι και δίνω αγάπη και παίρνω αγάπη και υποστήριξη. Και στα χειρότερά μου, γιατί και εγώ έχω κάνει λάθη. Έχω γυρίσει σπίτι και έχω πει, έχω κάνει λάθος. Έχω συμπεριφερθεί φρικτά. Οκ. Okay. Πάρε τηλέφωνο και πες συγγνώμη. Ναι. It's okay. Έχεις δικαίωμα να κάνεις λάθος. Το θέμα είναι πώς θα το χειριστείς το λάθος. Το θέμα είναι πώς θα το χειριστείς το λάθος. Πάρε τηλέφωνο, τίκι, τίκι, τίκι. Είμαι τεράστιο συγγνώμη, απολογούμε. Απολογούμε, ήταν δύσκολο. Το έχεις κάνει δηλαδή αυτό. Εννοείται. Η Τζένι Μελιτά θα βρίσκεται στο πλευρό της Μαρίας Κοζάκου για την παρουσίαση της φετινής Eurovision και μίλησε για τα πρώτα της συναισθήματα. Μεγάλο δώρο και μεγάλη τιμή και ευχαριστώ πραγματικά. Θα δουλέψω σαν το σκυλί και νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι όπως μαζεύω κόσμο στο σπίτι μου και τους καλώ εκείνη τη μέρα. Λίγο τρώνε, διαφορετικά θα είναι. Έτσι αυτό το κλίμα θέλω να περάσω και στον κόσμο. Να γίνουν μια τεράστια παρέα. Μετά. Και τη Μαρία Κοζάκου φυσικά. Μαζί με τη Μαρία Κοζάκου. Μεγάλο κεφάλαιο η Μαρία Κοζάκου. Βεβαίως. Eurovision και θα μάθω πολλά. Πάρα πολύ. Ανυπομονώ. Λοιπόν. Τη μεταγραφή του Μάρκου Σεφερλή στον Sky σχολίασε στον αέρα της εκπομπής του ο Νίκος Μουτσινάς. Ήρθε, παιδιά, ο Μάρκος. Επιτέλους. Μάρκο, παρακαταθήκη τα παιδιά. Είναι στη διαθήκη μου, είναι δικά σου. Όλη η ομάδα. Όλοι για τον Μάρκο. Η Αγγελική έχει δουλέψει και παλιότερα, τον αγαπάει. Έρχεται. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει. Λένε για δύο πράγματα. Ένα. Αυτά που λένε θα πω, δεν ξέρω κάτι. Τηλεπαιχνίδι και ένα βραδινό. Μπράβο. Καλή επιτυχία, καλώς όρισες, Μάρκο. Well, you know what they say. Ο Δημήτρης Παπάζογλου φιλοξενήθηκε στο στούντιο 4 και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του, ο οποίος δεν τον αναγνώρισε. Τον μπαμπά σου τον γνώρισες ποτέ? Όχι, τον γνώρισα, αλλά πάρα πολύ ελάχιστα. Δεν έζησα ποτέ μαζί του. Ναι. Αλλά είχατε ανταλλάξει κουβέντες, μιλήσατε. Πολύ λίγες και πολύ και αραιά. Υπήρχε πάντα μία, ξέρεις, υπόσταση. Είχε μπει μέσα μου το γεγονός ότι δεν με αναγνώρισε, δεν ήταν εκείνο, ξέρεις. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια ταυτότητα, η οποία καθημερινά σου υπενθυμίζει ότι είσαι αγνώστου πατρός. Όχι, γιατί πήγα και έβαλα εγώ το όνομά του. Τότε που γεννήθηκα, λοιπόν, δεν δεχόντουσα να μην υπάρχει όνομα πατρός. Ναι. Μετά τον λοιπόν χρειάστηκε να βγάλω ταυτότητα και τα λοιπά και δεν το ήξερα ούτε κι εγώ και το
Δεν ήξερα γραφειοκρατικά τις συνέπειες. Ναι, επειδή και είπα, ωραία, αφού τον πατέρα μου το λένε, ας πούμε, Θανάση, θα βάλω κι εγώ Θανάσης. Το επίθετο είναι της μαμάς σου. Ναι, βεβαίως. Α, έχεις το επίθετο της μαμάς σου. Κάτσε, εσένα η μαμά σου. Όταν δεν έχεις αναγνωριστεί, μοιραία. Η μαμά σου γνωρίζει τον μπαμπά σου. Επίθετο. Υπέροχο. Ναι, πολύ ωραίο. Στα παρασκήνια του Just the Two of Us βρέθηκε ο δημοσιογράφος μας Πάνος Παπαδόπουλος και μίλησε με τα λαμπερά ζευγάρια. Πώς νιώθετε που είστε και οι δύο πρώην survivors? Α, σωστά. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν και πάρα πολύ. Γενικά, ναι, το βλέπω, μου αρέσει. Ναι. Θα ήθελα να δω, αλλά θα μου αρέσει πάρα πολύ που το Σαββάτο, ο μάλλον Σαββάτο survivor, και εμείς θα είμαστε εδώ. Θέλω να το δω. Βάλτε Σαββάτο survivor και εμείς θα είμαστε εδώ στο Just. Λοιπόν, έλα εδώ. Το survivor πάει καλά, Φελίσια. 14-15%. Πάρα πώς το βλέπεις? Πάρα πολύ. Εμείς κάναμε γύρω στα 50-55-40-60. Πώς είδατε που βγήκανε 5 διαφορετικοί υποψήφοι από μια ομάδα, μοιράστηκαν οι ψήφοι? Είναι πολύ τυχερή που δεν είμαι εκεί να λέω αυτό που πρέπει να πω. Με το Σάκη θα μιλήσεις όταν βγει ή θα είσαστε όλα καλά? Γιατί δεν μου ανέβασε και μια φωτογραφία που φτιάχνει τα κοτσιδάκια του κόρο. Ναι, και είπα, τι γλυκό είναι αυτό. Πολύ ωραία από το σακαρό μου. Εννοείται θα μιλήσω, εννοείται τον αγαπάω, εννοείται όλα καλά. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε μένα. Όταν λέω κάποιος ότι είναι αδελφός μου, είναι αδελφός μου. Το να φτιάχνει τα κοτσιδάκια του κόρο, αυτό το κρίνετε εσείς. Πώς νιώθεις που ο Δάντης ανεβάζει story, στηρίζει την Ασημίνα με όλο αυτό που έγινε? Μπράβο του. Γιατί είναι πραγματικά αντράκι μεγάλο, αγαπάει τη γυναίκα του, την προστατεύει. Η παραγωγή του Survivor έπρεπε να μας δείξει ότι η Ασημίνα έχει κυδαλάκα, ότι έχει τηλέφωνο. Πώς γίνεται λοιπόν τέτοια παραγωγή να μην έχει κάμερες παντού? Γιατί δεν έμεινε η δαλάκα να τους το ξαναπάρει? Γιατί έφυγε ένα φαβορί ακόμα? Γιατί έφυγε και άλλο φαβορί ο Στάθης? Τι γίνεται φέτος στο Survivor? Γιατί κάνει 15%? Γιατί εγώ τραγουδάω στο jazz? Γιατί εγώ είμαι εδώ πέρα? Αντί για. Εμένα μου λείπουν ήδη κάποια άτομα που έχουν φύγει και θα μου λείπουν όλο και περισσότερο από εδώ και πέρα. Ποιοι σου λείπουν? Μου λείπει η Μαρία και η Ειρήνη. Μου λείπει η Μαρία. Πιστεύεις ότι ήταν λίγο άδικη η αποχώρησή της, ότι έπρεπε να κάτσει λίγο παραπάνω? Ναι, ξεκάθαρα. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση για την Πάολα που τραγούδησε αυτές τις ημέρες και ήσουν και εσύ εκεί. Εγώ είπα ξεκάθαρα ότι στέκομαι στο πλάι της. Κάποιοι υποστήριξαν ότι οι συγκεκριμένοι, τα θύματα και οι οικογένειες δεν είναι αξιοπαθούντες ούτε σεισμόπληκτοι για να χρειάζονται χρήματα. Η κίνηση δεν μετράει όμως. Το νοσοκομείο, η σκέψη, οι εργαζόμενοι του μαγαζιού, αυτά δεν τα θεωρώ δίκαια να τα συζητάμε έτσι. Δουλεύουν 150 πλάς άτομα στο μαγαζί. Συμπεριλαμβανομένου και εμένα, τι αλλάζει η μία μέρα και τι αλλάζει αυτοί που δεν έχουν κλείσει, ρε παιδί μου. Η τηλεόραση εκείνες τις μέρες, η τηλεόραση δεν πάβει, δεν σταματάει, η δημοσιογραφία, η ενημέρωση. Δεν πάει έτσι η ζωή, δυστυχώς. Για την Μπέτη βγάζω φτερά. Βγάζω φτερά για την Μπέτη. Πάλι, τι γίνεται Μπέτη κάθε φορά? Δεν ξέρω, η Μπέτη μου ρε, είναι φτώ. Χαμογελά. Δεν είναι θέμα ύψους. Είναι χαμογελά. Η Μπέτη μου είχαν ξαναπροτείνει για το Just, αλλά με άλλο παρτενέρ και δεν ήμουν θετική. Μόλις άκουσα όμως το όνομα του Ρομ φέτος. Έγινε αρνητική. Είπες δεν ήμουν θετική. Δεν ήμουν θετική. Και τώρα δεν έγινε αρνητική. Ναι. Στο χωριό που πάτε, τι σας λένε, τι φίλες σας? Σε ποιο χωριό? Πάνω εκεί. Δεν είναι χωριό οι Σέρες, για σε παρακαλώ. Άκου χωριό, εσύ από πού είσαι? Οι γονείς σου από πού ήταν? Μα από την Αθήνα έπεσα στην περίπτωση. Για τη σχέση της με τους άνδρες μίλησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή Μέγα Καλημέρα η Ματθίλδη Μαγκύρα. Εσύ τώρα με την πάροδο των χρόνων λες, Ματθίλδη, είχες πολύ ωραίους άντρες. Ναι, είχα και ωραίους και όχι τόσο ωραίους και ξέρεις, εμένα ήταν να μου κλικάρει κάτι. Μπορεί να μου κλικάρει κάτι στην προσωπικότητα του άλλου. Αν τύχαινε να είναι και ωραίος, που μου έχει τύχει ας πούμε. Και πολύ ωραίος, ακόμα. Α, ωραία. Λοιπόν, όμως δεν τον κράτησα. Κάτι δεν είχε. Γι' αυτό. Τι να σου πω τώρα, ότι έχω χωρίσει γιατί τότε αυτός σε εκείνη την περίπτωση μου έλεγε ότι ο Μπετόβεν είναι μεγαλύτερος μουσικός από τον Μότσαρτ γιατί ήταν κουφός. Και δεν το δεχόμουν αυτό. Για μένα αυτό ήταν αφορμή, βέβαια, χωρίς μου. Ποια ήταν η Ματθίλδη, ποιο ερωτιάρα θέλω να μου πεις? Κοίταξε, η ιστορία δείχνει εμένα. Η Μπέτη ήταν πιο έτσι και επιλεκτική και προσεκτική. Εμένα δεν υπήρχαν τέτοια. Το τρώγα, έτρεχα, κατάλαβες. Λεγίδια. Όχι εγώ. Θεά. Κατάλαβες.
Έτσι, εντάξει, δεν τον χώρισε γι' αυτό. Σας το λέει ξεκάθαρα. Ήταν η αφορμή. Αλλά δεν θέλει και πολύ η αλήθεια. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι παίζει να ήταν και μόνο αυτό. Με το που το άκουσε, το παιδί. Έτσι... Ξέρεις τι, διαφέρουμε σε πολλά πράγματα. Αυτό δεν πειράζει, μην τρελαίνεσαι. Αχ, νομίζω ο δωράκι ήταν αυτό για τη μαθήλητη τότε. Κερασάκι, κλαπ. Δωράκι, ρε παιδί μου, δωράκι το πήρε και τσουκ. Άμα την εκνευρίσει και φορτώσει. Εγώ τη φωνάζω μου καμικάζει με στη μαθήλητη. Γιατί είναι τέτοια, ρε παιδί. Θα πάρει φόρα, θα πέσει πάνω στον τοίχο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μασάει, Χριστό. Έχει δει κόσμο για μένα. Έχουμε πιάσει τσαντάκια με το μηχανάκι μα στο δρόμο. Του πήραμε την τσάντα πίσω, βγήκε η γειτονιά, χειροκροτούσε. Έχουμε ζήσει δηλαδή μεγάλες στιγμές. Έχουν υπάρξει ευχαριστήριες κάρτες από την Ελλάς. Στέλνουν στα κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί καταπολέμησε το κλίμα. Ναι, αλλά σου πω κάτι. Το πιάσαμε στο τζαντάκι. Πιο γρήγορα. Του πήραμε εμείς την τσάντα. Πιάσαμε την ενεργή, εμείς ήμασταν μπροστά. Και η μαθήλη, επειδή το δίκαιο δεν μπορεί την αδικία, σου λέει εδώ είμαστε. Πάμε να το πιάσουμε. Κατάλαβε. Το δίκαιο είναι ο Μπετόβεν να είναι καλύτερο. Δεν ήταν ευχαριστημένη. Ήθελε να τον συλλάβουμε. Δηλαδή, ήθελε να τον πάρουμε, να τον πάμε στην αστυνομία. Δεν τη έφτασε που πήραν πίσω την τσάντα. Δεν παίζει την τσάντα, τη πιστεύει. Δεν είναι μασάι. Θα τον δέσει με ένα σκηνή. Θα τον δέσει με αυτό που βάζουν πίσω. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το ταπεραμέντο που έχει μαθήλη, που είναι πάρα πολύ έντονο. Η κόρη τη το έχει πάρει, είναι και αυτή έτσι σαν τη μαμά. Βέβαια. Όπου θα έχουμε και συνέχεια δηλαδή στα επόμενα χρόνια. Βγαίνουν πολλέ μαγείρε γιατί. Όλοι οι μαγείρες και εγώ και ο αδερφός μου και μαθήτης κάνουμε μόνο κορίτσια. Οπότε θα σκάνει μαγείρες ανά 2-3 χρόνια και θα βγαίνει και από μια. Ωραία, κατάλαβες. Φίλε. Δεν θα γλιτώσει. Δεν θα γλιτώσει. Σαν τον παπαδάκι που λέγαμε που συνεχίζει. Ο Ιωνας, ο γιος μου θα τα βρει. Και ο Χάρης. Ελπίζω να μην κλέβει τσαντάκια ο γιος μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω, συμπάσχω με την κυρία Στέλλα, διότι και εμένα μου λέγανε για την Ξάνθη ότι είναι χωριό. Τι, ποιος είναι, ποιος, χωριό, η Ξάνθη, 50.000 κόσμο, κατοίκους. Πόσους? 50.000. Γεμίζετε και το μισό άκα, δηλαδή. Εντάξει, εντάξει. Στου Σκόρπιον στην αυλία. Καλά τι λέει, κυρία Στέλλα, εσύ μου, πού είσαι, ρε, που πρωτεύουσαν. Έπεσε, ήταν Αθηναίος. Παιδιά, δεν υπάρχει. Λέει τώρα, όποιον και ρωτήσουν, ποια πέτρα καρσικό, σε όλα από χωριά είμαστε τώρα. Δεν γίνεται τώρα. Δεν είναι κάποιοι και πάλι τι να κάνουμε τώρα. Ελάχιστο τώρα. Αυτοί που δεν είναι, σε πληροφορώ, εγώ όσου έχω γνωρίσει τη ζωή μου που ήταν very, very Αθηναίοι, που δεν είχαν ρε παιδί μου καταγωγή από ένα χωριό, παρακαλούσαν να έχουν χωριό να πηγαίνουν λίγο το Πάσχα, να πηγαίνουν. Να ψηφίσουν. Ναι. Εννοείται. Έχω φίλο που μου λέει, εγώ ρε παιδί μου είμαι από τη Λάρισα. Δεν έχω χωριό. Είμαι πόλη. Αν θα πει ότι είναι από το LA, γιατί έτσι τη λένε. Ναι, σωστά. Και θέλω να πηγαίνω κάπου που δεν θέλω να φύγω με την πόλη να πηγαίνω στην πόλη. Θέλω να έχω τις κατσικούλες μου, να πηγαίνω να κάνω τα μπανάκια μου, να τρώω κάπου τα βουλάκια από τις κοτούλες. Θέλω τέτοιο πράγμα. Καλά, και στο κέντρο των Σερών δεν θα βρει τώρα μπανάκια, κατσικάκια. Όχι στα Σέρα. Θα πας λίγο πιο έξω, όπως και εδώ στην Αθήνα. Δεν θα βρει στο Σύνταγμα την κατσικούλα, αλλά μα πας ξέρω εγώ λίγο πιο έξω, στη Βρεβρώνα θα βρει. Έχει χωριό. Έχω. Πού? Έχει φορά γυαλιά. Έχει καπέλο. Αφήστε με τώρα να γίνω λίγο μιμητενή. Δέσποινα. Τι έγινε. Γιατί κόβει τι ατάκε που με εκθιάζουν, γιατί το κάνεις αυτό, α? Ποιος έκανε? Λέει, δεν από ό,τι. Όχι, δεν. Πλάκα κάνω, γιατί έλεγε ο Ζερόμ. Μίλεγε μία ώρα για μένα. Η Μπέτη δίνει φτερά. Εγώ και το Red Bull. Λοιπόν, δίνει φτερά, κάνει. Και μετά κάποια στιγμή πρέπει να το κόψουν για να μιλήσουν οι άνθρωποι. Και είπα να κάνω πλάκα στη Δέσποινα. Λοιπόν, Σοφία Παυλίδου. Δεν ήξερα ότι είχε ξαναγίνει πρώτο στο Just και δεν πήγε λόγω του παρτενέρ. Παίζει ένα ρόλο. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να πεις, ξέρεις τι, αυτός δεν μου ταιριάζει πολύ. Θα θέλω έναν άλλον. Δεν νιώθω άνετα μαζί του. Στο παρελθόν, άτομα που το έχουν πει αυτό, φάγανε απόρριψη από την παραγωγή. Το είπα, πειράζει, συγγνώμη. Τι είπατε εσείς εκεί, τι σιγομουρμουράτε, ένα τραγούδι τώρα στο ακουστικό. Τι, έχεις φάει απαγορευτικό εσύ? Όχι, δεν έχω φάει απαγορευτικό, άλλοι μόνο οι άνθρωποι. Έφαγε πόρτα. Παιδιά, πολλές φορές θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει και εσωτερικές μετακινήσεις. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, η πρώτη πρόταση να είναι ένα ζευγάρι. Να μην θέλει ένας από τους δύο να είναι μαζί με τον άλλον. Και αυτός μετά να πηγαίνει ζευγάρι με κάποιον άλλον. Τσίκι, 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 τσίκι. Και τώρα. Υπήρχε άνθρωπος που δεν σε ήθελε εσένα, Μαρία Αντωνά? Όχι, γιατί εμένα δεν με προτείνανε σε κάποιον. Έγινε απευθείας ανάθεση, κατάλαβες. Αλλά θέλω να σου πω ότι και ο Ζερό με ήθελε. Και εχθές που είχα μια συζήτηση με τη Μορφούλα Ιακωβίδου, ήθελε πάρα πολύ να είμαστε μαζί. Και να το πω και πολύ ήθελα να είμαστε μαζί. Τώρα που εξήγησε θέτερα, λένε αχ, Παναγία μου, πάρω το ξόδιο. Εσένας πάρα πρόταση, αλλά ήταν με... Το συζητάγαμε, είχαμε φτάσει σε τύπου στο... Και μου λένε λοιπόν αυτή. Χωρίς να το ζητήσω, ναι. Δεν θέλω να πω. Γιατί δεν πήγε τελικά αυτή που σου είπα? Βεβαίως και πήγε. Και έφτασε και. Δεν θέλω. Και έφτασε και. Έφτασε λίγο πριν την υπογραφή, αλλά επειδή δεν του άρεσε. Όχι, δεν μου άρεσε. Επίστευα, εγώ είχα στο μυαλό μου κάτι πιο upbeat που λένε, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να πω τώρα, μπορώ να μην πω. Ναι, μην τη λέω αυτή τώρα. Δεν ήθελε, ξέρει που σε βλέπει. Μα η γυναίκα, μα δεν ξέρω κάτι. Α, γυναίκα είναι. Με άντρα. Γιατί είδαμε το συζητάγαμε και με άντρα. Θα ήταν πολύ ωραίο. Άρα.
Ο κουμπάρος και... Άρα εσύ είπες, ξέρω εγώ, ότι νομίζω δεν ταιριάζουμε, ας πούμε. Λέω, εγώ θα ήθελα κάτι πιο αμπίτρε, παιδιά, να βρούμε κάτι λίγο πιο πάνω. Λέω... Και σε αφήσω στο περίμενα. Ο κουμπάρος που δεν ήθελε, ποιος είναι ο κουμπάρος? Είχαμε πει, επειδή μου πας και κάναμε με το Μύρονα μαζί κάτι. Α, με το Μύρονα στρατή. Αλλά δεν πήγε, Μύρονα καθόλου. Ρε Μύρονα, μου βγάζει την ψυχή κάθε φορά, ρε φίλε, για να κάνουμε κάτι. Να, αλλά τι ήταν καλύτερα, που δεν πήγες καθόλου ή που το απέριψες? Όχι, μετά του είπα, παιδιά, εντάξει, είναι μέσα, το ξανασκέφτηκα, γουστάρω. Και μετά, φυλάκι, μετά. Να περάσει την πορτά, κοιτάξτε, εμεί είπαμε ότι ναι, ναι, θέλουμε να γίνει αυτό. Αλλά μετά είπαμε όχι, όχι, δεν θέλουμε. Γι' αυτό ακριβώ τίποτα. Εντάξει, τώρα μια και που λέμε για το ζευγάρι, Σοφία Παυλίδου, νομίζω στα καλύτερά τη, πιο όμορφη από ποτέ. Και μάλιστα από ότι είπε, είναι και πανέτοιμη να υποδεχτεί και ένα καινούριο έρωτα στη ζωή τη και νομίζω ότι τη αξίζει τόσο ώρα η γυναίκα. Βεβαίω, εννοείται. Σε όλε τι γυναίκε αξίζει ο έρωτα, παιδιά, γιατί όχι. Νίκο Μουτσινά. Λάρτζον. Πού φάγει τον τριαντάφυλλο, ο οποίο επιμένει. Συγγνώμη, έχει δίκιο, τον τριαντάφυλλο. Τον τριαντάφυλλο. Δηλαδή, αλλά έχει και ένα δίκιο. Όλο το survivor έχει πάει στο Just. Ναι. Γι' αυτό και κάνει νούμερο το Just και δεν κάνει το survivor. Γιατί έχει μείνει ένα survivor χωρί stars. Ναι. Δηλαδή, όλο το φαβορή που λέγανε από την αρχή, όντω. Δηλαδή, και ο Στάθη, αν θεωρήσουμε ότι είναι φαβορή, η Δαλάκα, η Ασημίνα, όλα αυτά φύγανε πολύ νωρί. Η Βαλαβάνη, θέλω να πω, μεγάλα ονόματα που καθιστούσαν το All Star, ένα πραγματικό All Star, έφυγαν. Έχουν μείνει σχεδόν μόνο μαχητέ. Τώρα όμως που έρχεται το Survivor All Star απέναντι από το Just, κάτι μου λέει ότι εκεί την ώρα του συμβουλίου. Τι έχετε. Δεν έρχεται το Survivor απέναντι από το Just, δεν το βάζει αυτό το Σάββατο. Α, δεν το ξέρα. Βεβαίως. Και κάτι λοιπόν μου λέει ότι την ώρα. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε, Μαρία, μην πειράζει. Για να με κάνετε να αμφιβάλλω και για αυτό που ξέρω. Όχι, αγάπη μου, δεν το ξέρω. Όχι, αγάπη μου. Δηλαδή, θα παίζει Σάββατο τώρα. Παίζει Σάββατο και μάλιστα απέναντι από το Just, δεν το βάζει. Με Τετάρτη. Γιατί έπαιζε Κυριακή Πέμπτη. Νομίζω ότι έχει γίνει αλλαγή στο πρόγραμμα. Έχει δίκιο νομίζω. Και έχει κάτι δίκιο. Μου λέει ναι. Ότι την ώρα του συμβουλίου που θα έχει το Survivor λοιπόν το Σάββατο, απέναντι στο Just the Two of Us θα δούμε τους πρωταγωνιστές του Survivor. Δηλαδή θα δούμε Άρισο Ηλέδη, θα δούμε Τριαντάφυλλο. Θα τους δούμε δηλαδή απέναντι. Ώρα της του, θα είναι η ανακοίνωση του ονόματος ή όχι, δεν θα είναι. Όχι, θα είναι οι διαγωνιζόμενοι. Ακόμα θα διαγωνίζονται. Θα σου πω βέβαια, Μαράκη, βλέποντας τώρα το πρόγραμμα του Sky το Σάββατο 9 η ώρα έχει το πιο λαβρό αστέρι. Από το 18 του μηνού. Αυτό που λέει η Μαρία και εγώ το ανώσω. Μπορεί να μην άλλαξε. Λέω. Ακόμα πάντως για να μην πούμε κάτι. Μεθά, αύριο δεν έχει αλλάξει. Μα δεν γίνεται γιατί έχει κλείσει αυτή η εβδομάδα. Άρα λογικά θα φύγει Πέμπτη και θα πάει Σάββατο. Και θα είναι Σάββατο Τετάρτη. Ναι, έρχεται αλλαγή. Όχι, κάτσε. Αν το δει λιγάκι σχολιαστικά, δίνει υλικό για εκπομπές της Κυριακής. Δηλαδή δίνει μια μέρα παραπάνω στις εκπομπές της Κυριακής. Γιατί αγάπη μου, το Just είναι All Star από μόνο του. Άμα πα απέναντι από το Just να βάλει. Ναι, αλλά τα κανάλια κάτι πρέπει να κάνουν και αυτά για να χτυπήσουν μια παραγωγή που έχει τηλεθέαση. Ναι, βέβαια. Σκέψου ότι... Λάθος. Ναι, αλλά είναι το πιο δυνατό. Σκέψου ότι δίνει σχολιασμό για τις εκπομπές της Κυριακής για το Survivor. Κατάλαβες. Έχει την Κυριακή μόνο την παγωδή μου. Τι τη δίνει, δηλαδή. Όχι, λάθος το βλέπεις. Πρέπει να δεις όλα τα κανάλια. Γιατί όταν τα κανάλια σχολιάζουν Survivor είναι ουσιαστικά σαν να. Παρασκευή σήμερα σχολιάζουν. Στέλνεις τον κόσμο στο Survivor. Για την επόμενη μέρα, την Κυριακή, καταλαβαίνεις. Που έχει επεισόδιο. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το Voice, έπρεπε να βάλει απέναντι το πιο δυνατό του προϊόν. Ποιο είναι το δυνατό του προϊόν, το πιο λαμπρό Survivor. Το πιο λαμπρό Survivor θεώρησε. Αλίκη μου γιουκλάκι. Με την Μπέτη Μαγκίδα. Τίποτα τσάστο. Λοιπόν, πάμε και Νίκο Μουτσινά που αφήνει όλο του το επιτελείο λοιπόν. Το ρώτησε. Είναι σαν και σένα. Ο Μουτσινάς είναι σαν και σένα. Ναι. Θεωρείται δεδομένα κάποια πράγματα. Ναι. Ότι θέλω να μείνουμε εγώ εκεί, τι δηλαδή. Θεώρησα δεδομένο. Ο λες ότι σε γλύφουμε εδώ και να μείνουμε. Ποιος είπε ότι θέλουμε να μείνουμε. Αυτό είπες εσύ. Θες με ρώταγες όμως να με πάρεις τον χρόνο. Θα μείνω. Τι θα κάνω. Άλλο τον άλλο. Άλλο λέμε το πρωί. Τόσα κανάλια παρ' τόσες εκπομπές. Ρωτάμε πρώτα εσένα. Έχεις προτεραιότητα. Το συζητάμε. Μετά πάμε αλλού. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Και τα παιδιά προτεραιότητα στο κανάλι τους. Αφού ο Νίκος φεύγει. Φεύγεις εσύ. Έχετε εδώ. Ο Νίκος αφήνει σαν χουβαρδάς που είναι. Την ομάδα αυτός. Του στον Μάρκο. Τζαμπέ. Και από εκεί και πέρα, αν η ομάδα του δεν θέλει, θα αποχωρήσει και θα πάει να βρει κάπου αλλού δουλειά. Mm. Η αλήθεια όμως είναι ότι σε αυτά που είπε, δεν βάλατε έτσι κάτι ψήγματα έτσι. Βάλαμε. Λίγο, όχι, βάλατε, δεν βρήκατε κάτι ψήγματα έτσι. Σαν γκρίνια, σαν παραπώνου που είπε ότι ο Μάρκος θα κάνει ένα καθημερινό. Μάλλον τηλεπαιχνίδι, αυτό έχει ακουστεί. Και ένα βραδινό. Καλά, και γιατί το λέμε αυτό, γιατί είχε ξανακουστεί ότι ο Νίκος Μουτζινάς έχει ζητήσει βραδινό. Mm. Δεν του το δώσανε. Ναι. Έτσι ακούστηκε. Δεν... Τώρα, είσαι ο Sky. Ναι. Και σου ζητάει ο Νίκος Μουτζινάς, αυτός ο άνθρωπος που τρία χρόνια και σου κάνει νούμερα στη μεσημεριανή ζωή, την έφτιαξε. Και σου λέει: θέλω ένα βραδινό μια φορά τη εβδομάδα. Ναι. Δεν του το δίνεις. Καταρχάς, κάτσε να δούμε αν θα του το δώσει. Δεν τον χάνεις να φύγει τελείως. Μπορεί ωραία. Να θεωρούν σαν κανάλι. Λέω τώρα, εγώ σκέφτομαι μία από τις σκέψεις. Ότι μπορεί να αποδυναμωθεί το μεσημεριανό αν υπάρχει το βραδινό.
μπορεί να κουράζεται πολύ και να μην δίνει τόση βάση στο καθημερινό. Αλλά συγγνώμη λίγο, νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια τέτοια πρόταση του Sky σε ένα πρόσωπο τηλεοπτικό. Πολλές φορές δένει αρκετά τηλεοπτικά πρόσωπα όλα αυτά τα χρόνια με δύο project. Ναι. Ένα βραδινό, ένα καθημερινό, μεσημεριανό. Ο Νίκος, δεν νομίζω να ήθελε βέβαια να τα κάνει ταυτόχρονα και τα δύο. Λέμε, μιλάμε μόνο για βραδινό, δηλαδή να έρθουν τη μεσημεριανή ζώνη που την αφήνει ούτως ή άλλως. Γιατί είναι εξοντοτικό αυτό που κάνει, είναι ζωντανό, με δίωρο, κάθε μέρα. Για φαντάσου μετά να έχεις και το Σαββατοκύριακο να ετοιμάσεις. Άνθρωπος είναι, δεν είναι μηχανή. Στις δηλώσεις του πάντως, αν θυμάστε, είπε ότι κατά 89% μπορεί να μην είμαι στη τηλεόραση, άρα αφήνει ένα περιθώριο ότι μπορεί να είναι και επίσης ότι μπορεί να μην είναι με δική του εκπομπή. Δηλαδή, αν δεν το βρήκε με το σταθμό που είναι τώρα με το Sky, ναι, μπορεί να το βρει αλλού ενδεχομένως. Το θέμα είναι το εξής. Επειδή αναφέρει και την ομάδα του που είναι το Α και το Ω, πιστεύω, για έναν, για ένα κεντρικό παρουσιαστή, το θέμα είναι γιατί δεν μπορεί, να του τραβήξει όλου. You are my Alpha. You are my Alpha and my Omega. Τα λέω εγώ στην ύφη να τα ακούει πεθαρά στα μάτια. Ναι, ναι, το θέμα είναι ότι αφήνει πίσω ανθρώπου. Γιατί του ανθρώπου δεν του αφήνει, κάποιο πρέπει να του πάρει μαζί. Μα δεν ξέρει τι θα κάνει, πώ θα του πάρει μαζί, άμα αυτό, δεν έχει κλείσει κάτι καινούργιο. Αυτό λέω. Γιατί προφανώ και ο άνθρωπο μπορεί να μην το ανακοίνωνε, όπω ανακοινώθηκαν άλλα και άλλα για αυτή τη ζώνη. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι να ανακοινώσει. Εγώ νομίζω το γεγονό ότι έχει αφήσει αυτέ τι δύο ανοιχτέ τι πόρτε σημαίνει ότι κάτι μπορεί. Επειδή όλα ήταν στον αέρα. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι τώρα που ακούστηκε ότι είναι αλήθεια και φεύγει, ναι, και έρχεται κάποιος άλλος στη θέση του και είναι ελεύθερος, τώρα τα κανάλια, όποιον τον ενδιαφέρει ο Νίκος Μουτσινάς σαν πρόσωπο, θα του κάνουν μια πρόταση. Μπράβο, συγκεκριμένα λοιπόν στον Νίκο, όχι και στην ομάδα, παίρνουν την Μπέτη τώρα να πάει κάπου αλλού του χρόνου. Δεν... Μπορεί να πάρει η Μπέτη μαζί τη σε μένα. Ναι, εσένα αυτό μπορεί να μην σε πάρει. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Αυτό αφορά όμως και το project. Αυτό αφορά και το project στο οποίο θα συζητήσεις. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ο Νίκος Μουτσινάς δεν θα κάνει ένα project αντίστοιχο ή κάτι άλλο και δεν θα είναι ο κύριος κεντρικός παρουσιαστής και μπορεί να είναι σε κάτι άλλο, γιατί έχει ακουστεί ότι έχει. Του έχουν κάνει μια πρόταση να συμμετέχει δίπλα σε έναν άλλο παρουσιαστή. Τώρα αυτό θα είναι σε μια κριτική επιτροπή, θα είναι σε κάτι άλλο. Ναι. Άρα εκεί δεν μπορεί να πάρει την ομάδα του μαζί. Okay. Γιατί ο ρόλος του δεν θα είναι πρώτος. Okay. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να θέλει να κάνει κάτι πιο easy, πιο εύκολο. Με ποια έννοια? Ότι επειδή το ζωντανό είναι όλο πάνω του και γυρίζει γύρω του και καταναλώνει πολύ και ενέργεια. Καθημερινό. Είπε, όχι, δική μου εκπομπή, εννοώντας, αυτό εξέλαβα εγώ, ότι μπορεί να κάνει ένα τηλεπαιχνίδι. Πάρα πολλά χρόνια, μην ξεχνάτε ότι κυνηγούσε να κάνει τον αδύναμο Κρίκο. Που δεν του το είχαν δώσει. Μπορεί να θέλει λοιπόν ένα κόνσεπτ που του αρέσει, που είναι πιο easy going, που πας εκεί. Θα τη φίλη του τη Ζέτα, ρε παιδί μου. Ναι. Το βρήκε το φορμάτι. Του λέει, η άλλη κάνει και καλύτερα νούμερα από μένα. Κάθομαι εγώ το πέρα και τρελαίνομαι κάθε μέρα. Συνήθως σε δύο μέρες γυρνάνε μια εβδομάδα. Ναι. Οπότε μετά έχεις την υπόλοιπη εβδομάδα ελεύθερη, αν θες να κάνεις και ένα βραδινό. Λοιπόν, Νίκο, εντάξει, είσαι οκ. Τα έχουμε κανονίσει όλα μέσα. Σκέφτεται και την ομάδα του, γιατί ήδη έχει όντω είναι δυνατόν να κρατήσουν όλα τα παιδιά και όσου μπορούν να του αφήσουν. Ξέρετε για πόσα άτομα μιλάμε τώρα. Αν πάτε δική θα το καταλάβετε. Επειδή μου να πάω στα διπλανά γραφεία όταν ήμουν στο Sky, μιλάμε τώρα για πάρα πολλά άτομα. Δεν ξέρουμε μια καθημερινή εκπομπή πόσο κόσμο έχει. Έχει παραπάνω. Καταρχά έχει τόσου viewers. Σκέψει πόσα άτομα δουλεύουν εκεί. Λοιπόν, η Ζενεβιέβ, από ό,τι κατάλαβα, αυτό που τη στεναχωρεί είναι που δεν σήκωσε το τηλέφωνο κάποιο ή κάποια να πάρει να τη ζητήσει συγγνώμη για το τρόπο που τη φέρθηκε και στεναχωρέθηκε, γιατί η ίδια λέει το έχει κάνει. Εγώ έχω πάρει και έχω ζητήσει συγγνώμη, ότι συγγνώμη ήμουνα κακή, ας πούμε, στη συμπεριφορά μου ή δεν φέρθηκα καλά, ήμουνα λάθος. Ναι. Θίγει ένα θέμα το οποίο και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πώς αντιμετωπίζουμε κάτι που δεν κάνουμε σωστά. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είναι το τέλος του κόσμου. Ότι έχουμε κάνει κάτι το οποίο ούτε δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω. Δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Είναι διαχείριση του λάθους και το λέει πάρα πολύ σωστά. Θέμα είναι πώς αντιλαμβάνεται όμως κάποιος ότι έχει κάνει λάθος. Γιατί για να ζητήσει συγγνώμη θα πρέπει πρώτα να καταλάβεις ότι έχεις κάνει λάθος. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Πρώτα αποδοχή, μετά πρώτα αποδοχή και μετά η διόρθωση. Μετά η συγγνώμη και μετά. Αυτό που φτιάχνει ο Καρβέλας δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η συλλογόνια δεν. Σου μυρίζει ο Χαλβάς. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι ένα κοντινό λίγο. Ένα μεσαίο στον. Χρησιμοποίησε κάποιον το πορτοκάλι μου. Τι είναι αυτό με το πορτοκάλι? Σαν τον από την τσάντα. Τα τα λέμε τώρα. Σούπερ μάρκετ. Το πέρα εδώ και το τζαλίζεις. Μ' αρέσει, είναι σαν τον μπαλάκι αντιστρες. Το πιέζω, το πιέζω. Καταλαβαίνεις, δεν θα πάει πορτοκάλι για τον Να. Στρες τώρα? Όχι, δεν έχω στρες. Περνάω υπέροχα μαζί σας και του χρόνου θα με δοθεί. Τώρα μπορεί να αποκτήσεις όμως με αυτά που θα ακούσεις από την Ευρυδίκη. Διότι η Ευρυδίκη τα είπε όλα στον Αλέξανδρο Ρούτα. Αποκλειστικά λοιπόν τη ρώτησε τα πάντα και αυτή απάντησε σε όλα όσα τη ρώτησε ο Αλέξανδρος. Είπε λοιπόν ποια είναι η σχέση της τώρα με τη Βρυσίδα Ανδριώτου. Αν έχει μετανιώσει που μπήκε μέσα στο παιχνίδι και ταυτίστηκε με την Ελευθερία Ελευθερίου και ποια είναι η γνώμη της για τον Μάριο Πρίαμο αλλά και για τον Σπύρο Μαρτίκα. Δικό σας. Τι κάνεις, Ευρυδίκη μου? Καλά, είμαι εσύ. Καλά. Το βίωσες ωραίο, το All Star? Όχι.
Δεν ήταν ωραία, δεν ήταν όπως πέρσι, αλλά δεν πειράζει. Ήξερα ότι πάω σε ένα reality. Εντάξει, δεν τα περίμενα τόσο χαλιά τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Στον Νίκο, όταν πήγες, είπες ότι πήγα διακοπές, έβγαλε και 15 χιλιάρικα. Ναι, εντάξει, ήταν πολύ αυτό αστείο, διότι όλος ο κόσμος ξέρει τις αμοιβές όλων των παιχτών. Σε καμία περίπτωση δεν θα το γνωστοποιούσα αν ο κόσμος δεν ήξερε ότι όλοι αμοιβόμαστε το ίδιο τη βδομάδα. Με τη Βρυσίδα θα μιλήσεις τελικά. Δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου σε αυτό το θέμα. Έχω πει κιόλας ότι. Θα ήταν normal και σωστό να μιλήσουμε. Από εκεί και πέρα, άμα και η κοπέλα δεν θέλει να μιλήσουμε, δεν πρόκειται εγώ να κάτσω να την παρακαλέσω. Εγώ είπα ότι θα ήθελα να μιλήσουμε σαν μεγάλες κοπέλες και μετά να κρίνουμε και να αποφασίσουμε μεταξύ μας τη σχέση μας. Αλλά αυτά είναι προσωπικά. Αν θέλει, μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο. Εγώ έχω κάνει την κίνηση και να με πάρει. Αν δεν, να είναι καλά. Καλή επιτυχία στη ζωή της, με τύχη. Εγώ την κρατώ μέσα μου με αγάπη και δεν θα βγω σε καμία περίπτωση ποτέ να τη χαρακτηρίσω όπως έκανε εκείνη. Την πήρες τηλέφωνο εσύ να της πεις? Ναι, με το που βγήκα από το παιχνίδι, πρώτα πήρα τους γονείς μου και μετά αφού είδα τα μηνύματα που μου είχε στείλει, την πήρα, ναι. Στεναχωρέθηκες όμως, γιατί ήσασταν φίλες. Στεναχωρέθηκα, γιατί δεν περίμενα ότι δεν θα μπει και στη θέση μου να καταλάβει. Πολλά πράγματα δεν τα έζησε εκεί, οπότε θα πίστευα ότι επειδή είχε ζήσει και το παιχνίδι, θα είχε μια πιο αντικειμενική άποψη. Από εκεί πέρα στεναχωρέθηκα που στεναχωρέθηκε, δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω. Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, είμαστε το να τα διορθώσουμε, δηλαδή μια φιλία, αν μη τι άλλο είναι φιλία. Και έχει τον τίτλο αυτό, έχει και μια βαρύτητα και δεν τα πετάς έτσι όλα στα σκουπίδια. Ήρθες κοντά και με την Ελευθερία Ελευθερίου. Ναι, ήρθα κοντά. Και να γύριζα το χρόνο πίσω πάλι κοντά θα ερχόμουν, διότι ήμουν μόνη μου στην Καλύβα, ερχόταν και μου έλεγε εκεί τα δικά της και την άκουγα. Εντάξει, αν με ρωτάς, δεν θα ήμουν τόσο ταυτισμένη, δηλαδή στο ότι να μου πει, να το πιστέψω και να το τίποτε χωρίς να αμφιβάλλω για τις αλήθειες που είπε. Όταν μπήκε η Ελευθερία στο κιού του Μαρτίκα. Κοιμόμουν εκείνη την ώρα και άκουσα φωνές και έτσι βγήκα και εντάξει, ήταν ο λόγος της ενάντιας στον δικό του και ούτω καθεξής δεν ήμουν παρούσα για να δω τι έγινε. Ήταν λάθος όμως αυτή η κίνηση που έκανε. Θεωρώ πάρα πολύ πιο σημαντικό και πιο βλαβερό το ότι την είπε κλέφτρα σε όλο το Πανελλήνιο παρά τώρα ότι πέρασε από το κιού και το άκουσε. Όχι ότι το θεωρώ και αυτό σωστό. Ο Μάριος ζήτησε τελικά συγγνώμη από την Ελευθερία. Ναι, από ό,τι ξέρω τις πρώτες μέρες ναι, ζήτησε μια συγγνώμη. Εσύ πώς το είδες αυτό, ήταν μια κίνηση που καλά έκανε? Ναι, εννοείται ότι καλά έκανε, άργησε λίγο να ζητήσει, γι' αυτό λέγω και εγώ πήγα και τον ψήφισα και είπα Μάριος. Γιατί όλη τη νύχτα η Ελευθερία έκλαιγε. Ποιος παίκτης θεωρείς ότι κινεί τα νήματα και κάνει το reality εκεί μέσα? Σε καθαρά ο Μάριος κινεί τα νήματα. Το είδαμε και με την Ελευθερία στην αρχή που πήγε και της είπε πήγαινε ψήφισε το Στάθη και το κατάφερε να διώξει ένα πάρα πολύ δυνατό παίκτη. Χωρίς να ξαναλέω ότι δεν και το. Και το της Ελευθερίας. Εννοείται ότι έχει το μεγαλύτερο μερίδιο γιατί ήταν το εκτελεστικό όργανο. Εντάξει, ο Σπύρος Μαρτίκας κάνει full, ανακατεύει και τα λοιπά. Και ανακατεύει και όχι μόνο την κόκκινη ομάδα, ανακατεύει και την μπλε. Και ο Μπάρτζης έχει έτσι ρόλο από πίσω. Μετά που έφυγε ο Στάθης, κατάλαβα ότι ήταν όλο αυτό υποκινούμενο για να αρχίσει ένας δυνατός παίκτης να φεύγει. Τι είπε στην Ελευθερία, ότι δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό? Ναι. Δηλαδή και τώρα που βγήκα μπροστά εκεί με όλα τα παιδιά να τα προστατεύσω και να τα κάνω, αν δεν μιλούσα θα ήμουν ακόμα εκεί και θα ήμουν μια χαρά. Τοποθετήθηκα, την πλήρωσα εγώ, δεν το μετανιώνω. Γιατί γλίτωσα από αυτό το κλίμα εκεί. Και δεν ήρθε κανείς για την εμπειρία. Πήγαν όλοι ξεκάθαρα για τα λεφτά, όπως και εγώ. Και υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και ανθρωποφαγία λόγω αυτού. Ποιον βλέπεις νικητή? Θέλω νικητή τον Γιώργο Πηλίδη. Γιατί είναι φίλος μου, γιατί τον αγαπώ. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βασανιστεί από πάρα πολύ μικρός. Και δυστυχώς δεν τον ξέρουμε σαν Ολυμπιονίκη και σαν αθλητή και σαν παγκόσμιο πρωταθλητή. Τον ξέρουμε όμως επειδή πήρε μέρος σε ένα reality. Θέλω λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να κερδίσει. Αυτόν βλέπω. Μπράβο, συμφωνώ. Πολύ ωραία τα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Με όλα. Στα ράτα του The Point έβαλε και τους τίτλους. Σε λίγο οι παίκτες θα βγαίνουν Μάριος, ο Υποχθόνιος. Σπύρος, ο Ανακατόστρατος. Σαν συγκρότημα, ακούγεται ραπ, παλιό. Ναι. Είδες τελικά όμως, ρε παιδί μου, πώς λειτουργεί ο Μάριος που λέγαμε γιατί δεν μιλάει, γιατί δεν κάνει. Είναι σιωπηλός. Ο Μάριος, να σας πω φέτος. Ναι, ο Μάριος. Πλάκα με τον Μάριο Πρίαμο. Τι έχεις, υπάρχει πλάκα. Ρε παιδί μου, είναι σαν να τα κάνει. Λέμε πολλές φορές για το Μαρτίκα, αλλά είναι εξόφθαλμο. Τώρα πια είναι εξόφθαλμο. Ο Μάριος τα κινεί από κάτω. Πίστευες εσύ ότι είναι τόσο υποχθόνιος? Όχι, νόμιζα ότι... Ακόμα και αυτό που έγινε με την Ελευθερία, ναι, που μπήκε δηλαδή και τον έβρισε σε όλο το Πανελλήνιο και τον είπε ντροπή της Κύπρου, ακόμα και αυτό εκμεταλλεύτηκε τη σχέση του με την Ελευθερία, το πόσο πολύ να τον γουστάρει η Ελευθερία, να πληγώθηκε αυτή τη στιγμή. Και την καθοδήγησε ώστε να πάει στο Στάθη να τον
Τι χρησιμοποίησε, θα μπορούσα να πω. Ναι. Τι χρησιμοποίησε. Φοβερό. Είναι έντιμο παίχτη. Πολύ δυνατό παίχτη στρατηγική. Στρατηγική. Άμα το δει, άμα ξέρει τώρα το τι γίνεται σε όλη αυτή τη φάση, είναι ψύχρεμο. Το οποίο εκεί μέσα θέλει τεράστια δύναμη με όλα αυτά που ακούς και που γίνονται. Δηλαδή, κατάλαβες και με την εικόνα πώς βγαίνει προς τα έξω. Mm. Είναι ψύχρεμος. Του το δίνω. Εγώ με το συγγνώμη, βέβαια. Να το πούμε γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι αυτό που λέει Μπέτη όμως. Δεν φίλε το λες, αλλά... Συγγνώμη, γιατί να είναι ψύχρεμος και να μην είναι έμπειρος. Γιατί εμένα αυτό μου δείχνει μια εμπειρία τακτικής και συμπεριφοράς απέναντι στους ανθρώπους. Εμένα προσωπικά. Έμπειρος είσαι, αλλά πες εκεί πέρα τώρα στο λάκκο σου με τα λιοντάρια και θα σου πω εγώ πόσο ψύχρεμος μπορεί να είναι. Το θέμα είναι όμως το τι αντιλαμβάνεται και ο κόσμος από αυτά που βλέπει. Γιατί ας πούμε η ελευθερία την έχει πληρώσει πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Δηλαδή όλοι πέσανε πάνω της, ο κόσμος τη σχολιάζει αρκετά αρνητικά. Είναι ουσιαστικά ένα κορίτσι το οποίο είχε ένα συνέστημα, πληγώθηκε και μπήκε μέσα και τα έχει χαμένα, δεν ξέρει πώς να λειτουργήσει και βλέπει ότι ακόμα και εκεί πάνω εκεί πατάει ένα άλλο και τη χρησιμοποιεί. Και αυτή χαλάει όλη την δημόσια εικόνα της, καταλαβαίνεις. Το κατάλαβα. Εγώ πάντως για την Ευρυδίκη θα έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ας αφήσει λίγο το χρόνο, γιατί άμα το δούμε από την πλευρά της Βρυσίδας, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έχει ξαναδώσει ευκαιρία, είναι η δεύτερη φορά που δίνει ευκαιρία στη συγκεκριμένη σχέση η Ευρυδίκη. Εντάξει, απλά λέω ότι... Επενδύσεις φιλίες της, καλό είναι αυτό. Επενδύσεις φιλίες και είναι και κρίμα όταν στις φιλίες εμπλέκονται και τα προσωπικά, δηλαδή δεν είναι... Αντίθεση με τη Βρυσίδα που είναι η δεύτερη κολλητή που τσακώνεται. Να σας θυμίσω ότι είχε τσακωθεί και με την Τούνη και δεν μιλιώσαν το. Αυτό που λέει η Ευρυδίκη, εγώ το ακούω και το σέβομαι. Έχει θυμό αυτή τη στιγμή και δεν θέλει να απαντήσει. Όμως, οφείλεις να ακούσεις μια κολλητή σου την άποψή της και μην της ξαναμιλήσεις. Εγώ σέβομαι και τη δική σου την άποψη, όπως το είδες εσύ. Εγώ αυτό είδα από μέρους μου, δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω. Γιατί η Ευρυδίκη έκανε την κίνηση. Να την πάρει τηλέφωνο, να σου πει κάτι, να σου πω και τη δική μου την πλευρά. Ναι, γιατί έχεις δει υλικό τώρα μονταρισμένο από μια εκπομπή που είμαστε, που την ξέρεις πολύ καλά πόσο μπορεί να παραποιήσει τα πράγματα. Δεν είναι και σε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει καθόλου. Δεν θέλει να την ακούσει και δεν θέλει να το δει η Βρυσίδα αυτό που έχει δικαίωμα και η Βρυσίδα να μην είναι έτοιμη βέβαια για κάτι τέτοιο, δεν είναι. Ότι αυτό που έχει συμβεί, ότι η Ευρυδίκη έχει μιλήσει για το φίλο της. Εκείνη το θέμα, εκείνη η λεπτομέρεια. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν πιστεύει ότι έχει δίκιο ή οτιδήποτε, ναι. Εκείνη μίλησε δημόσια, ναι, για το φίλο της. Και λέω, σωρά πρώτα τελειώνω, και λέω ότι έχει ένα point. Βρυσίδα, σου λέει, ρε φίλε. Sorry, τελειώνω, έτσι μου έχει πάρει 5 λεπτά. Δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα η άποψη που έχει Ευρυδίκη και πριν το παιχνίδι, καταλαβαίνεις. Τι. Λέω το ότι δεν απέχει. Να σα τρώει, ρε. Αυτό θα κάνω. Δεν θα σα τρώω. Γιατί φαίνομαι εγώ η κακιά. Δεν περιμένω να πληρώσει, αλλά ξέρει τι αργεί τόσο πολύ. Δεν πειράζει. Έλα, μα τώρα, φίλε, δεν έχω αργήσει. Στην προκειμένη δεν έχω αργήσει. Δεν έχω αργήσει. Δεν σου δίνουμε το δικαίωμα να σα αργήσει. Ένα τίτλο, δεν ανάγκη να μα το υπεραναλύει. Βάλε ένα τίτλο. Δεν υπεραναλύσα τώρα, απλά με κόψατε. Έστειλε. Αλλά απλά έγινε στο διαβάσιο και το μήνυμά τη. Αυτό, α καλτήσουμε αυτό σαν τίτλο. Κατώτατος μισθός 780 ευρώ από 1η Απριλίου, απλά σας το λέω να το ξέρετε, εκεί φτάσαμε. Μήπως έχουμε κάτι χρόνο εκλογές, να ανεβαίνει ο μισθός. Πού κολλάει τώρα αυτό. Τώρα, τι ξέρω, μου την έδωσε τώρα. Σήμερα ήρθε. Μόλις ανακοινώθηκε και μου την έδωσε τώρα. 5.000 την εβδομάδα ή άλλο. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, πάμε ένα survivor όλοι. Πείτε στον Ατζό. Έχει θυμό. Δώσε κανένα δώρο να τελειώσει. Θα περιμένει ο Πρωθυπουργό να περάσει λίγε μέρε να σου απαντήσει, γιατί έχει θυμό. Έχω θυμό. Πάμε. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευούλα, κληρώνουμε το υπέροχο ταξίδι στο ξενοδοχείο Μαντόνα Ντελμάρε στα Χανιά, στην καρδιά του παλιού ενετικού λιμανιού. Ένα φανταστικό μπουτίκ hotel που σα πληρώνει και τα οκτωπλοϊκά σα. Οπότε θα πάτε εντελώ δωρεάν. Η διαμονή και το πηγενέλα είναι εντελώ δωρεάν. Ένα υπέροχο τετραήμερο ταξίδι σε αυτό το μπουτίκ hotel, όπου κάθε σουίτα είναι ξεχωριστή. Έχει το δικό της χαρακτήρα. Για δύο άτομα λοιπόν, ή ζευγάρι ή φίλοι, θα τα απολαύσετε και τα βήματα είναι γνωστά. Θα κάνετε είτε μία κλίση, είτε ένα αγαπητό μήνυμα. Πού, Βαγγέλη! 14.800! Φήμες λένε ότι με πήρανε και από άλλα κανάλια να πάω να ηχογραφώ τα τηλέφωνα τους πενταψήφιους αριθμούς τους. Και το κάθε πενταψήφιο το λέω με άλλο. Άλλη μελωδία. Άλλη χρειά. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνετε και για το Toyota Yaris έκδοση Active 1000 κυβικά 72 άλογα πεντάθυρο αξίας 16.000 ευρώ. Ένα βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς του 21. Το best-seller της ελληνικής αγοράς. Ένα υπερασφαλές αυτοκίνητο για τα μάτια σας μόνο με γραπτό μήνυμα. Η κλήση στο... 14.800! Δώστε το break! Τρελαθώ
περάσουν ωραία, λέει. Καφέδε πίνουν και χορεύουν. Πάρε να είμαστε καλά. Πληρωνόμαστε γι' αυτό. Ναι, τέλεια, μ' αρέσει. Και πολλά. Λοιπόν, το survivor όσο πάει, δηλαδή άμα δεν την άφηνε και ο Μαρτίκα. Φτάσαμε εκεί. Φτάσαμε στο ότι η Ελευθερία θεωρεί τον εαυτό τη MVP παίκτρια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί στα στατιστικά να είναι πολύ χαμηλά, αλλά τελευταία, στου τελευταίου πόντου σου φέρνει Ελευθερία και νικάει η ομάδα. Ο Μαρτίκας έχει πρόβλημα με το στομάχι του, με το στομάχι του. Ξεκάθαρα, με ματιάσατε. Ορίστε, δεν μπορώ να βγάλω. Έχει φάει τόση καλή δεν τι γίνεται. Ξέρετε αυτό που έγινε. Είναι ότι όταν η σχέση πια έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν σε νοιάζει τίποτα και αρχίζει και ξαφνίζει δίπλα στον καναπέ. Ναι, που λες δεν πάει άλλο, δεν μπορώ να μην τις κρατάω τόσα χρόνια. Και ξέρεις, γίνεται και με έναν υποχθόνιο τρόπο, δηλαδή εκεί που κάθεται στο... Κάνε απλά ένα... Και λέει... Σπύρο, τι έκανες, παιδιά, απλά... Δεν τον είδαν όμως, το μύρισαν. Ναι, αυτή η μυρωδιά τον πρόδωσε. Λοιπόν, θέλω να σας πω, κέρδισε η μπλε ομάδα το έπαθλο του φαγητού. Ο Τάκης όμως προκάλεσε τον Σπύρο, γιατί έγινε εκεί ένα χοντρόμανο από εκεί και το έδωσε ο Λιανός. Bonus track, gold edition. Δείτε το. Δεν κάνω παρέα ούτε με τους μεν, ούτε με τους δεν. Από MVP reality παίχτρια, κατέληξα σε MVP αγωνιστικά. Γιατί ενοχλήθηκα πάρα πολύ με το σχόλιο το οποίο άκουσα, ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο εδώ πέρα, τόσο από reality. Ήτανε κακό. Δεν νομίζω ότι χαίρονται ιδιαίτερα που φέρνω πόντους, παρόλο που έχω πάει τα παιχνίδια στο 9-9 και στα φύλλα Grace, γιατί δεν θα έχουν και να ψηφίσουν μετά. Όταν γυρίσαμε από το αγώνισμα, στέκονταν ο Μπάρτης με τη Σταυρούλα και λέω, πώς νιώθετε από μία MVP της εβδομάδας? Και γυρίζει Σταυρούλα και λέει, αχ, δεν μπορώ να ακούω χαζομάρες. Πεινάς, βλέπω. Τρως πάλι καρύδα. Και ξέρεις τι θα σε πιάσει. Θα σε πειράξω στο μάχη. Γιατί απλώς τσιγιστή. Ποιος έκλασε. Όχι. Αφουλίλα μείνεις. Ρε Σπύρο. Συγγνώμη, δεν το περίμενα. Εμένα πρώτη. Σας είπα, άμα το κάνω, θα το πω. Ήταν σαν θάλαμος αερίων. Δακτυλοδεικτούμενος μέσα σε ένα συμβούλιο, απομονωμένος μόνος μου, εξαφανισμένοι πάντες γύρω μου και αν ξέρω πού να κρυφτώ, τι να κάνω. Δεν είμαι ο μόνος, βέβαια. Μπορεί να συμβεί σε όλους. Δεύτερος πήγος για τον Αγόρο, τρίτος για τον Αγόρο, ενώ ο Νίκος πετυχαίνει το τρίτο ένα δευτερόλεπτο μετά. Κάπου εδώ τελειώνει ο αγώνας επάθλου φαγητού της εβδομάδας. Σταθήκαμε άτυχοι, ναι. Γι' αυτό το λόγο πολύ πόντι στάθηκαμε άτυχοι σε αυτό. Εν τω μεταξύ, έχω κάποιες απορίες και αν μου επιτρέπει και εγώ και η ομάδα να τις διατυπώσω, δηλαδή. Βλέπουμε ένα Μαρτίκα σήμερα που είναι πολύ καλό στο στόχο και δεν βγαίνει στα δεύτερα ματσαρίσματα να μπει να παίξει. Φοβάται. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι ένα παίχτη σαν τον Νίκο τον Μπάρτζη που έλεγε μας έχει εύκολους στόχους, από αυτούς τους εύκολους στόχους θα έχει back-to-back ήττες. Διαφώνησαν από την ομάδα μου κάποιοι, μετά λέω ότι θέλει η ομάδα. Όταν έχει τον στόχο και είσαι καλός και θέλεις να θεωρήσεις τον εαυτό σου παίχτη all-star, κάνεις ένα βήμα μπροστά, τον Κότσι μου. Γιατί δεν πήρες τον Κότσι μου σήμερα να παίξεις? Τον Ηλία τον Μπόγδανο. Το πινίδι μου! Κάποιον, ρε παιδί μου! Ξέρετε να καταλήξω. Γιατί δεν βγήκε να πάρει το Σπύρο? Εγώ! Αφού είσαι γέννη, εγώ ήθελα να πω να πάρω το Σπύρο μου, λοιπόν. Αλλά σήμερα. Πρώτη φορά στη ζωή μου, δεύτερη χρονιά στο Survivor, που με εντυπωσιάζουν τόσο. Να μάχονται ποιοι θα παίξουν μαζί μου. Κάκι, θα το ήθελε απέναντί σου, γιατί ήταν φαρμακοχέρι σήμερα ο φαρμακοποιό. Μα εγώ ήθελα να παίξω με τον φαρμακοποιό σήμερα. Μάλιστα. Να τον κεράσω παυσίποτα. Κάποιε προκλήσει δεν πρέπει να μένουν αναπάντε. El Clásico Platinum Edition. Τάκης και Σπύρος, έτοιμοι! Ήταν μάλλον πολύ έτοιμοι. Έχει εκτός κομμάτι ο Τάκης, δεν μετράει η βολή του. Τάκη, πρέπει να επιστρέψεις. Τάκη, πρέπει να επιστρέψεις, δεν έχεις κολλήσει κομμάτι. Μαρτίκας, πρώτος τείχος, δεν μετράνε οι βολές του Τάκη. Ο Τάκης πρέπει να επιστρέψει, δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει. Ο Μαρτίκας δείχνει ανενόχλητος, ένα κομμάτι είναι εκτός. Ο Τάκης έχει κολλήσει, δεν μετράνε αυτή η κρίκη του Τάκη. Δεν τυχαίνει τρίτο τείχο, πανηγυρίζουν όλοι. Ένσταση, ένσταση από τον πάγο των κόκκινων. Πρέπει να βγάλει δύο κρίκους, ο Μαρτίκας δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει.
Ο Μαρτίκας τώρα πρέπει να συμπληρώσει τον τρίτο και τελευταίο κρίκο. Μπαίνουν και πάλι τα κρικάκια στη θέση τους. Σπύρος Μαρτίκας, τρίτος και τελευταίος. Αυτός είναι ο πελάτης. Πώς θα παίξουμε, τι κάνεις τώρα. Τι έγινε, ρε. Τι έγινε τώρα, ήταν αυτό έτσι. Σοβαρά μιλάτε. Έλα ρε, έλα τώρα, έλα ρε. Όχι, δεν είναι κάλμα. Να παίξουμε πάλι τρόπο. Κέρδισες, ρε. Ήταν κάτι πολύ ωραίο. Το χαρήκαμε και εγώ και ο Σπύρος πραγματικά. Χαρήκανε πολύ, φάνηκε. Πού ξέραμε όλοι ότι δεν μετράει και το παίξαν έτσι, ρε παιδί μου. Τι μισένε και που λένε τίποτα, ούτε εκεί δεν μπορεί να χάσει. Μα γι' αυτό τώρα σοβαρά που δεν μπήκε το μάτι μέσα. Δεν κανόνες, δεν κανόνες, Τάκη μου. Του φώναζε μια ώρα για νόση. Δεν μετράει, γύρνα πίσω, δεν μετράει τίποτα. Κλειδώνει, κλειδώνει να κερδίσει. Είναι σαν μικρό παιδάκι, είναι σαν πεντάχρονο. Α, κερδίζει το Τάκη, Τάκη. Τάκη, ναι, το καζανάκι είναι ανοιχτό. Είχε πει ατακάρο, Τάκη. Θα κεράσω παυσίπονα το φαρμακοποιό και δεν τα κατάφερε. Ο φαρμακοποιός κέρασε θάλαμο αερίων, αβέρτα. Όλο δηλαδή, κερνάνε εκεί. Όλοι κερνάνε. Επειδή υπάρχει το ιστορικό βιβλίο, συγγνώμη, ο αδερφέ οδηγός καλοπέρασης στη χώρα του Φραπέ. Ναι. Το οποίο έχει μέσα όλες τις ονομασίες των συγκεκριμένων πράξεων. Συγγνώμη, εμείς ξέρουμε πέντε. Ξηρά η κανονική. Μισό λεπτό. Πομπόδηση αυτοκρατορική. Υγρά η αμφίβολο. Σφυριχτούλα η διστακτική και κούφια η δηλητηριώδης. Πέντε ξέρω εγώ, έχει κι άλλες. Είναι η ομοβροντία, είναι η ντροπαλή ή η παραπονιάρα, είναι η ναπάλ, καταλαβαίνετε. Είναι η γρήο βήχαση, πνικτή, πνικτή. Αλλά η συγκεκριμένη. Δεν ήταν ναπάλ. Ήταν η ύπουλη. Δηλαδή. Την οποία την περιγράφει εδώ. Ναι. Είναι αυτή η οποία το πρόσωπό σου παίρνει την έκφραση τη γκάφα και τη ενοχή. Γι' αυτό κάθονταν εκεί. Και λέει ότι τα θύματα δεν καταλαβαίνουν τι του βρήκε μέχρι να είναι πολύ αργά. Και επίση λέει ότι η μυρωδιά είναι ακριβώ όμω τα κλούβια αυγά. Το ίδιο πάρτι, κυρίε και κύριοι. Την ύπουλη έκανε. Τώρα καταλαβαίνει γιατί η καρύδα δεν κάνει να τρώσει όλη μέρα καρύδα. Θες να σου πω για τη φιλική, για τη σχιστή, για τη... Θέλετε να σας πω που μας έστειλε ένα κατάλογο ο Καρβέλλας. Πρωτοκλασάτη, κομπολογάτη, Ιουσούφα, Σαλτσάτη, πορωτική. Δηλαδή, παιδιά, υπάρχουν τόσες κατηγορίες, τέτοια ανάλυση για την... Είναι φοβερό. Να συμφωνήσουμε βέβαια ότι δεν είναι ο μόνος. Έχει δίκιο και σε αυτό. Δεν είναι ο μόνος βέβαια που το κάνει αυτό. Ναι. Να σου πω κάτι, ήταν σωστός. Δεν έδωσε κανέναν όμως. Μπράβο. Είπε δεν είμαι ο μόνος, αλλά δεν είπε ποιοι άλλοι το κάνουν. Δεν το κάνεις αυτό. Τι. Κατεκούστηκε στο ακουστικό. Αυτοί γιατί τον δώσανε. Άμα είναι έτσι. Γιατί το έκανε μπροστά στου άλλου. Κάτσε μισό συμβούλιο που είναι και η ίδια. Μα και άλλοι το κάνουν, λέει ο Σπύρος. Είναι ανθρώπινο. Η γιαγιά μου έλεγε κακό αέρα μέσα σε καλό άνθρωπο να μην πηγαίνει. Να μην μένει, να βγαίνει, να φεύγει. Δεν μου τη ζήσει. Λοιπόν, η ελευθερία Ελευθερίου νιώθει, πιστεύετε, MVP στο. Νιώθει MVP στην κατηγορία. Μπορούμε να δούμε λίγο τα στατιστικά για να καταλάβω πού ακριβώ βρισκόμαστε. Γιατί μπορεί και να είναι και να μην το έχουμε καταλάβει. Μπορεί να είναι MVP. Πόσο ψηλά έχει. Άμα το δει ανάποδα, άμα ξεκινήσει από κάτω προ τα πάνω. Εντάξει. Είναι MVP, δηλαδή. Έχει μπει τελευταία, έτσι. Άρα δεν έχει παίξει τόσου αγώνε όσο η πρώτη. Έχει παίξει 19. 19. Έχει κερδίσει 6 και έχει χάσει 13. Μάλιστα, 19. Καλύτερα την Νικολέτα πάντως σίγουρα που δεν το περίμενα. Καλύτερα που έχουν παίξει ίδιους αγώνες περίπου. Ναι. Δεν είναι MVP. Απλά τι έγινε τώρα. Και έχει να το λέει και καλά κάνει. Έχετε δει πώς κάνουν οι παίκτες όταν κερδίζει κάποιος το flag race ή όταν παίρνει ένα πολύ σημαντικό πόντο. Ναι. Γιατί είναι μια συμβολικά ανάσταση. Σημαντικό πόντο. Ναι, αλλά όμως όταν είσαι 9-9, ναι, παίρνεις μεγάλο είναι μερίδιο ευθύνης άμα χάσεις. Άρα αν είναι 9-4 και φέρεις το 14, έγινε κάτι. Όχι. Ευχαριστώ. Απλά το καταθέτω. Είναι ένας πόντος ακόμα. Ναι, τόσο σημαντικός όσο και ο πρώτος. Δεν έχει κάθε πόντος έχει την αξία του. Να σου πω κάτι. MVP η κοπέλα ότι είναι. Εδώ όλοι θεωρούν τον εαυτό του All-Star. Σωστό. Που είναι μέσα στο παιχνίδι εδώ, ενώ δεν είναι All-Star. Συγγνώμη. Καλά έκανε εκεί. Ο καθένας εκεί πέρα ό,τι δηλώσει είναι. Τι σε πειράζει σε ένα αυτό. Εμένα. Τίποτα δεν πειράζει. Είσαι χωριστάκι που πάμε πουθενά. Διότι τώρα ποιον βρήκε να χτυπήσει. Τη Μελίνα. Έτσι ξύπνησε ένα πρωί. Τα βάλε με τη Μελίνα. Ότι η τακτική τη λέει να τον κάνει να υψώσει την τόνη τη φωνή του είναι ύπουλη και τοξική. Προσπαθεί τώρα να πει στη Μελίνα ότι δεν προσπάθησε να κατευθύνει την ψήφο τη και τη είπε: έχει μάθει στη ζωή σου να είσαι ύπουλη και υποχθόνια. Γιατί γελάτε. Τα λέω λάθος. Δέσμινα από πάνω δίνει πόρτα. Και εκεί συντάκτρια. Δίνει πόρτα. Κερνάει να πάλι. Κερνά. Δώσε το βίντεο πριν πεθάνουμε το κάτω. Ηχητικά. Δώσε το βίντεο. Κοντά τρεις μήνες είμαστε εδώ. Έχουν γίνει γεγονότα που αφορούν τη Μελίνα Δημεταξά και την ομάδα που όμως
Ο κόσμος δεν τα ξέρει. Προσπαθούσε να με πείσει να μην ψηφίσω αυτό που. Λες ψέματα τώρα, Μελινά. Ψέματα τα λέω, λες ψέματα. Όχι, δεν θα εσύ να σταματήσει. Εσύ να σταματήσει. Μιλά συνέχεια. Λοιπόν, δεν θα λες ψέματα. Δεν προσπαθούσα να σε πείσω. Μελινά, σου μιλάω. Δεν θα λες ψέματα. Έκανε το εξής. Να με διακόπτει συνέχεια με ειρωνικό τόνο στη φωνή της και ύφος, ώστε να με κάνει εμένα να υψώνω λίγο τη φωνή μου και να μπορέσω να τη πω αυτά που θέλω. Αυτό για μένα, αν δεν είναι τοξικό και ύπουλο από έναν άνθρωπο, ενώ ξέρουν ότι έχω έντονη φωνή τον τρόπο που μιλάω, τι άλλο είναι. Δεν προσπάθησα να σου πω, σου είπα, μην ψηφίσεις τον Βασάλο. Δεν προσπάθησα να σε πείσω για κάτι. Όταν μου λες προσπάθησα να σε πείσω, πάω να πει ότι είσαι ένα αυλοπλάσμα. Είσαι αυλοπλάσμα, εσύ δεν νομίζω. Δεν προσπάθησα να σε πείσω. Ναι, γιατί να μου το πεις, γιατί δεν σε χάλασε. Πες μου εμένα βρήκες. Μόλις σε είδα. Σταμάτα να φωνάζεις. Μόλις σε... Και το ψέματα μην το λες, γιατί ψέματα δεν λέω. Δεν λέω ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Επειδή επιμένεις, γιατί επιμένεις. Μου είπες να μην ψηφίσω τον Βασάλο στην μία ψηφοφορία και στην άλλη μου είπες να μην ψηφίσω τον Αγόρου. Παιδί μου. Είπα και αυτό θα μου πεις. Σου είπα σε ένα για τον Αγόρου, σε ένα στην Τζότο. Είπα, λες ψέματα τώρα δεύτερη φορά. Και σε μένα μου το λες ψέματα δεύτερη φορά. Ρε, δεν με θες να μ' αφήσεις να μιλήσω. Ρε, δεν είμαι. Θέλεις να μ' αφήσεις να μιλήσω. Σε σέβομαι πάρα πολύ. Εσύ δεν με λες. Εσύ δεν σέβεσαι. Γιατί με λες ρε. Γιατί τις προάλλες εδώ, κάνε μας τι κάνει. Απαξιώ να μιλήσω μαζί σου, γιατί ξέρεις τι κάνεις. Προσπαθείς να με εκνευρίσεις, να με διακόπτεις. Έχεις πάθει στη ζωή σου να είσαι ύπουλη και υποχθόνια. Αυτό κάνεις τώρα. Σου φέρεσαι υποχθόνια. Σε έχω πιάσει 15 φορές από τα χέρια. Μη φωνάζεις και μη φτύνεις από πάνω που πήγαινε λίγο. Σε έχω πιάσει. Πώς να λέμε γιατί δεν έχω καλά δόντια που φτύνει. Δεν με πιάσει από εδώ και μου λες θα έχεις στηρίξει ψηφοφορίες εναντίον μου. Το πες αυτό ή δεν το πες. Όχι. Γεια σου Μελίνα, μίλα μόνη σου. Δεν μπορώ να δεν έχω μάλλον ψέματα από σένα. Ήπουλο πλάσμα δεν δέχομαι. Είναι απίστευτο. Εγώ είμαι απίστευτος. Εγώ είμαι απίστευτος. Πήγαινε, Τάκη, πήγαινε. Θα με βγάλεις τελό, θα βγάλεις από το μυαλό μου. Είναι απίστευτο αυτό που πάει να κάνεις σε έναν άνθρωπο. Ειλικρινά σου μιλάω. Καλό θα ήταν να ήταν και η Μελίνα εδώ πέρα και να κάνουμε. Όχι, δεν θέλω να κάνω τίποτα από παλιά. Δεν θέλω τίποτα. Θέλετε όποιος είναι εδώ, αν κάποιος έχει κάτι μαζί μου να το πει. Και μου λες, αν δεν αγωνιστώ το θέμα, γιατί δεν ψηφίσεις την Εύη που είναι χειρότερη παίχτη από μένα, αγκυρία. Σου είπα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν το είπες, δεν. Εύη, Εύη, αυτό συνέβη. Μιλάω. Καταγεγραμμένο. Δυστυχώς δεν υπάρχει καταγεγραμμένο. Μιλάει και ανταλλάσσει πληροφορίες με όλη την ομάδα όταν δεν καταγραφόμαστε. Δέχομαι το οτιδήποτε είπε για να σταματήσει όλο αυτό εδώ. Εσύ ρε, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Το πρόβλημά σου είναι ότι πας και φέρεις πράγματα γύρω-γύρω σε όλους μας. Έχεις βάλει να ασχοληθούμε μεταξύ μας αυτό. Εγώ για όπως την Εύη και τη Ρία όμως δεν στο είπα. Μήπως εσύ το κάνεις. Όπως δεν έκλαιγες για τον Κότσι την αγκαλιά σου και ότι εσύ στη δικιά μου την αγκαλιά έκλαιγε ο Κότσι. Όχι, εσύ σαν πυκνός σαμπούλι, σαν παιδί, το έχεις πει και σε άλλους, Βασάλο. Μίλα ρε! Το έχει πει, είναι λοιπόν, ότι έκλαιγε στην αγκαλιά σου και ήθελε να φύγει τον κράταγε. Όπω που ήρθε για την Εύη, ότι κολλάει να παίζει σε flag race, θες από κι άλλα. Πέντε φορές τη είπαμε κάποια πράγματα, είπε εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό. Μπορεί να με ενοχλούσε, ξέρω εγώ, ο Κότσι με το ψόφιο ψάρι, παράδειγμα. Και μετά πήγε στον Κότσι και είπε ότι ο Βασάλο σε έδωσε με το ψόφιο ψάρι. Αυτό και το πράγμα, δηλαδή, μόνο εγώ το είδα, ήταν όλοι μπροστά. Πήγε και μετέφερε προσωπικές πληροφορίες όταν είχαμε κάνει μια συζήτηση όλα τα κορίτσια, μόνο τα κορίτσια μαζί. Τι εδώ. Και απλά δέχομαι επίθεση. Όχι, επίθεση. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε επίθεση. Είπαμε ότι θα λύσουμε κάποια θέματα, αν υπάρχουν αυτά. Ωραία, εγώ σε όποιον έχει πληγωθεί, ένα συγγνώμη μπορώ να ζητήσω. Αποδεκτό. Είναι αποδεκτό, βεβαίως. Είπε ότι δεν την απομονώσαμε. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα, απλά από επιλογή ή αποφάσισε να είναι μόνη της για να περνάει και να σκέφτεται αυτά που θέλει. Δεν έχω δει ποτέ καμία απομόνωση σε κανέναν παίκτη. Θεωρώ ότι το καθένας είναι από επιλογή του με λιγότερους ανθρώπους. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται πάντως, όλη η ομάδα ήταν υπέρ του Τάκη, ότι η Μελίνα πάει, λειτουργεί λίγο ύπουλα. Παρασκηνιακά. Ότι μοιράζονται πράγματα μαζί της και εκείνη τα μεταφέρει. Μαρτυριά. Ναι. Και εσείς αυτό το ξέρετε γιατί τι τα λέτε. Καλά, γιατί δεν το ξέραν τα κορίτσια. Και κουβέντα στην κουβέντα. Σου φεύγει κάποια κουβέντα, κατάλαβες τι να κάνεις. Όταν είσαι 24 ώρες με τον άλλο, ό,τι πούμε, παιδιά θα γερεύσει. Δεν γίνεται. Πώς να κρατήσεις κι εσύ. Δεν έχεις να πεις και κάτι άλλο, να μιλήσουμε τι για τον καιρό. Ναι, αλλά αν είπαν οι προσωπικές ιστορίες τα κορίτσια μεταξύ τους, που μπορεί να μιλήσουν για τα ερωτικά τους, για οτιδήποτε για τα προσωπικά τους, και πήγε και τα μετέφερε, δεν είναι σωστό. Γιατί εκείνη την ώρα η άλλη κατάθεται την ψυχή της σε σένα.
Δεν ήταν προσωπική συνέντευξη. Πες ό,τι θέλεις, όσα θέλεις να ανοίξεις. Ναι, αλλά να τα μετέφερε. Και ο Βασάλος είπε ότι πάει, παίρνει πληροφορίες, μαθαίνει πράγματα και τα μεταφέρει. Ο Ηλίας λέει ότι απομονώθηκε μόνη της. Άρα, μήπως έχει δίκιο η ομάδα. Λέω τώρα εγώ. Μάλλον για να είναι όλοι εναντίον της, φαντάζομαι κάτι έχει γίνει. Ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Το γραφικό έπρεπε να βάλουμε τη Μελίνα εναντίον όλων κανονικά. Το θέμα είναι ότι κερδίζουν, γκρινιάζουν. Δεν κερδίζουν, πάλι γκρινιάζουν. Δηλαδή τώρα η γκρινιά πήγε και στην κόκκινη ομάδα που χάσαν. Αλλά πες αυτοί χάσανε και γκρινιάζουν και αρχίζουν τα μαναφούκια μεταξύ του. Αυτοί που γκρινιάζουν ενώ κερδίζουν. Εδώ έχει ένα θέμα που λένε οι περισσότεροι, είναι ότι η Μελίνα όλα αυτά τα κάνει όταν δεν καταγράφεται από τις κάμερες. Mm. Αυτό το κάνει λίγο περίεργο. Δηλαδή όταν όλοι λένε δεν έκανες αυτό, και λένε πούντα. Ναι. Λένε, α, το λες γιατί πραγματικά τα κάνεις όταν δεν έχουμε κάμερα. Άρα αυτό δείχνει, να, δείχνει δόλο. Όχι, ναι. Τι γίνεται. Ναι. Τον τριαντάφυλλο σκέφτηκες πάλι. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Τι σου κάνει. Εσύ ξεκίνησε να πα στο τρίτο βίντεο. Συνέχισε να προσπαθεί να πα στο τρία. Πάμε στο τρίτο βίντεο. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο βίντεο. Κόκκινη ομάδα. Η Ήτα λοιπόν έφερε γκρίνια στην ομάδα και τελικά είδαμε και την αποχώρηση όπου δυστυχώς έφυγε η Τζο. Παρ' όλα αυτά. Παίρνει θέση. Όχι, ενώ ότι είναι ένα συμπαθητικό κορίτσι. Δεν έχει δημιουργήσει. Όλοι καλοί άνθρωποι είναι. Καλή κακή είναι στη φυλακή. Ναι. Δεν έχει δημιουργήσει ίντρικε ή κάτι ώστε να. Έφυγε παρόλα αυτά η νιώθει ευτυχισμένη, διότι θεωρεί ότι αυτό που έκανε είναι άθλος, δηλαδή είμαι 20 χρονών και είχα αυτή την υπέροχη εμπειρία δύο φορές στη ζωή μου. Ισχύει. Για το Survivor. Πάμε να το δούμε. Ηρακλής η Τζο. Στα δεύτερα ματσαρίσματα προτείνω στην ομάδα μου, αν ήθελαν και όλοι οι υπόλοιποι, να ματσάρω τον το Βασάλο. Οπότε ο Ασημακόπουλος θα έπαιζε με τον Σάκη. Και ξαφνικά εκεί που το συζητάμε, ο Σάκης αντιδρά. Ο Σάκης μου τρώνει, μου λαρώνει, αντιδρά και λέει δεν θέλω να παίξω καθόλου. Παίξε το εσύ. Γιατί τέτοια αντίδραση στον πάγκο. Τελικά ο Σάκης επέλεξε τον Ασημακόπουλο, έπαιξε και έχασε από τον Ασημακόπουλο, γιατί ο Ασημακόπουλος ήταν πολύ καλός. Η αναστάτωση έγινε όσον αφορά εμένα και τον Νίκο. Ότι ο Νίκος δεν ήθελε να αγωνιστώ εγώ, ενώ όλη η υπόλοιπη ομάδα μου έλεγε να πάω να παίξω. Οπότε δεν ήταν θέμα του Σπύρου και του ματσαρίσματος του Σπύρου, αλλά ήταν θέμα ότι ο Νίκος απλά δεν ήθελε να παίξω εγώ. Γενικά ο Νίκος έχει ένα θέμα μαζί μου, το έχει πει από το πρώτο διάστημα του παιχνιδιού, ότι παρότι του φερόμουν καλά ακόμη και τότε στις αρχές, πίστευε ότι το κάνω για κάποιο λόγο και τον γλύφω. Έχουν γίνει πάρα πολλά, έχει βρήσει όλη την ομάδα, χθες το έκανε ξανά, δεν ξέρω καν αν θα αναφερθεί από τον Μάριο, γιατί ήταν η προσωπική επίθεση στο Μάριο και συλλογικά σε μένα, τον Κόρο, τον Στέλιο και τον Μάριο. Ο καθένας έχει τα δικά του, τι έκανε. Έχουμε ακούσει τα εξαμάξεις και προσωπικά μαζί μου έχει ένα τεράστιο θέμα. Προσπαθώ να μην έρχομαι καν σε επαφή μαζί του για να μην ακούω όλα αυτά, αλλά έχω ακούσει σε ματσαρίσματα να λέει, ενώ όλη η ομάδα, ακόμη και η Σταυρούλα που είχε παίξει, να λέει ότι θέλει να πάρει τη Ρία, ότι εγώ θέλω να προστατέψω τη Μαριαλένα. Σήμερα άκουσα από τα χείλη του ότι πρέπει να παίξει ο Σπύρος και όχι εγώ, γιατί δεν το βρήκα, ενώ και ο ίδιος ο Σπύρος έλεγε να αγωνιστώ εγώ. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Σίγουρα έχει κάτι μαζί μου. Σίγουρα αυτό για μένα θα έπρεπε να μένει στην καλύβα ή στο μυαλό του ή όπως θέλει. Απλά να μην επηρεάζει την ομάδα και τα αποτελέσματά της. Σήμερα στο αγώνισμα, και ενώ έχουμε συζητήσει με τα κορίτσια πώς θα κάνουμε τα ματσαρίσματα, έχει βγει η Ελευθερία και λέει θέλει τη Μαριαλένα. Της απαντάω ότι τη Μαριαλένα θα την πάρω εγώ γιατί είναι γρήγορη παίκτρια. Κάποια στιγμή της λέω ότι θα δούμε μήπως παίξει με Τζο ή Μερία. Anyway, κάνουμε τα ματσαρίσματα, παίζουμε. Δεν τυχαίνει να παίξει με κάποια παίκτρια που θα ήθελε. Γυρίζει και λέει δεν είπατε να παίξω εγώ με την Τζο. Δεν της απαντάει κανένας. Και γυρίζει και μου λέει: μπορείτε να μου πείτε γιατί εγώ δεν πήρα την Τζο ή τη Μαριαλένα. Νομίζω ότι η Ελευθερία τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει και φουσκώνει γιατί πήρε μια-δυο νίκες και νομίζω ότι από ένα 50 είναι ένα 60. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor All Star είναι. Η Τζο Μαριδάκη. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που ανταπεξήλθα σε όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες και χαίρομαι που στα μόλις 20 χρόνια μου έχω ζήσει αυτή την τόσο δυνατή εμπειρία μόλις δύο φορές. Αν μπορούσα να τους δώσω μια συμβουλή είναι ότι να κοιτάνε ότι το σημαντικότερο είναι να είναι σωστοί άνθρωποι και από εκεί και πέρα όλα έρχονται. Μπράβο! Πάει το καραβάκι.
Πώς θα βγάλουμε μέχρι τον Ιούλιο, δεν ξέρω. Με προβληματίζει. Με προβληματίζει. Νομίζω και αυτούς μέσα τους προβληματίζει αυτό. Γιατί ξέρουμε, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ότι θα είναι αυτοί οι παίκτες και δεν θα υπάρξει καμία ανανέωση. Ναι. Αυτό. Αυτό είναι μπακεριά στην καρδιά. Να βλέπουμε συνέχεια το Μαρτίκα να κάθεται και να παίρνει. Χειρότερο από μένα αυτό. Ξεκινάει να μιλήσει, κάνει κάτι παύσει ατρικέ. Μήπως οι παύσει αυτέ είναι για άλλο λόγο. Μήπως συγκεντρώνεται κάπου. Παίρνει το χρόνο του. Μαντώνα Ντελμάρε, σήμερα κληρώνουμε αυτό το υπέροχο τετραήμερο ταξίδι με πληρωμένα τα ακτοπλοϊκά σας στα Χανιά. Ένα υπέροχο μπουτίκ χοτέλ, όλες οι σουίτες είναι φανταστικές και μοναδικές στην καρδιά του παλιού Ενετικού λιμανιού. Για δύο λοιπόν άτομα ή για ένα τυχερό ζευγάρι θα απολαύσετε τη διαμονή σας εκεί στα Χανιά, στην πανέμορφη Κρήτη. Τι θα κάνετε το ξέρετε, θα στείλετε ένα γραπτό μήνυμα ή θα καλέσετε στο... 14.800! Και με έκο πια τώρα και στα πανηγύρια! Ναι! Το θέλω και με ένα μπιτάκι. Ναι, 14.800! Φτιάξε και ένα τέτοιο, φτιάξε και ένα τέτοιο. Εγώ, Βαγγέλης, Βαγγέλης. Λοιπόν, και το ίδιο ισχύει και για το Toyota Yaris, έχουμε πει. 20 χρόνια συναρπάς στην ελληνική αγορά, ένα υπέροχο αυτοκίνητο αξίας 16.000 ευρώ, με κορυφαία επίπεδα ασφάλειας, είναι πανέμορφο, θα γίνει δικό σας. Με ένα γραπτό μήνυμα ή μια κλήση στο 14.800! Δεν προλαβαίνει για να το δώσει, έχει δώσει χάρη να το πει. Ναι, ναι, ναι. Το έφαγε. Πες το, αγάπη μου. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Τι είπε, ρε. Πρόσεξε. Πρέπει, μου λέει, να βάλεις και το μαξιλάρι να γίνεις σετ. Το λόγιος. Το είπε αυτό, βρε, για να νιώσεις. Παιδί μου, δεν ξέρουν από μόδα οι άνθρωποι, Μπέτι μου. Δεν ξέρουν ότι το κεραμιδί και το πορτοκαλί είναι το νούμερο ένα χρώμα για φέτος, αγάπη μου. Ενώ εγώ που ξέρω από μόδα, μπαίνω μέσα στο My Style Rocks και κάνω χαμό. Έτσι. Δικό σας. Έφτασε η Παρασκευή και εγώ έκατσα και είδα τηλεόραση και είμαι έτοιμη να τα σχολιάσω όλα. Έχω κέφια, πάρα πολλά κέφια. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Πριν ξεκινήσουμε, να δω τι γίνεται με τα vibes. Έχει, ρε παιδιά, vibes καλά. Γιατί εγώ δεν έχω καλά vibes. Φυσικά. Καλά, για μένα μιλάμε τώρα. Εσύ τι πετάγεσαι. Ακόμα στο Δομήνικο είναι, δεν ξέρω, έχω χάσει επεισόδια. Για βάλε να δούμε. 7-6 το σκορ για την ομάδα των μαχητών. Ακούτε ήδη τις φωνές από τον πάγκο, ο οποίος έχει ανάψει. Επόμενη αναμέτρηση. Πάτα παύση. Σαν ποιον μοιάζει. Βάλτε μου μόδα. Έλα και πολύ άργησε. Θέλω My Style Rocks. Σκοτώθηκα, καλέ. Πότε βάλαμε σκαλοπάτι εκεί πέρα. Σιγά. Δεν μου λες, βρε κορίτσι μου. Είσαι σίγουρη πως το καπέλο έτσι πρέπει να το φοράμε. Έπρεπε να ντυθούν μόνο με 100 ευρώ. Ποια, μία εμφάνιση μόνο με 100 ευρώ. Όλη τη σεζόν βγάλαμε, αγάπη μου, εμείς με 100 ευρώ εφέτο. Να δω τη Βόντος να ψωνίζει εμφάνιση με 100 ευρώ και τι στον κόσμο. Όταν ανακοίνωσα το task, η αδερφή μου μου λέει καλύτερα να πας με το κομπινεζόν και να το παίξεις τρελή. Που ούτε αυτό δεν θα έκανε 100 ευρώ, αλλά τέλος πάντων. Μα τι είσαι εσύ, βρε μανούλια μου, πολύ πλούσια. Τι έγινε με το αλουμινόχαρτο, θα έλεγα. Hey, what is this? Is this a crossover episode? Επειδή τέλος πάντων παλαιότερα έκανα πράγματα με αλουμινόχαρτο. Τι αβατάρεις με αλουμινόχαρτο, εσύ. Μπορείς να το βάλεις πάνω σε αντικείμενα, ας πούμε, να τους αλλάξεις την υφή. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι ένα what is this in a crossover episode. Στο αλουμινόχαρτο έχεις μείνει φιλενάδα. Λαδόκολα και με βράνη, αγάπη μου. Νούμερο ένα τάση. Μανίκι με κρόση. Κολάρο για τον αφιένα. Το έβαλα γιατί είχα ένα αφιενικό και με χτύπησε χθες το κλιματιστικό και έγινα... Άσε τη μεμβράνη. Σκούφος, νούμερο ένα. Βέβαια, αυτή είχαμε βάλει τους κεφτέδες μέσα και μυρίζει λίγο σκορδίλα. Χρήσιμα πράγματα. Ωραία. Εγώ είχα αυτό το καλσόν. Είναι καλσόν, φαίνεται έτσι. Ποιο είναι καλσόν, κορίτσι μου? Αυτό είναι καλσόν. Το φόρεσα σαν τίσερ.
Κλείστε τις πόρτες. Με κυνηγάει η αστυνομία. Τι ήταν αυτό που έπαθα? Που είδα κι εγώ την... το κόνσεπτ με το μπλουζάκι που το είχε κάνει άλλη το καλσόν. Μπαίνω μέσα σε ένα μαγαζί μεσόρουχα, πάω στο δοκιμαστήριο, λέω να το δω αν χωράει να κατέβει. Το φοράω να το δοκιμάσω. Σφινώνει αυτό στα σκουλαρίκια. Δεν έβγαινε με τίποτα, έχει κολλήσει. Βγαίνω έξω από το δοκιμαστήριο, ζητάω μια βοήθεια και αρχίζει μια μουρλή και φωνάζει: Βοήθεια, βοήθεια, ληστεία, ληστεία. Τι ληστεία, κύριε μου, τη λέω. Μα η Style Rocks δεν βλέπετε. Λοιπόν, φοράω ένα κολάν. Αυτό από πάνω, το οποίο το φόρεσα, θεωρώ πως έτσι φοριέται, πάνω από καλσόν. Εγώ δεν έχω ιδέα, με κοιτάς. Μπορείς να το βάλεις και έξω. Ναι, ναι. Ένα πουλοβεράκι. Χρειάζεται ένα μακρύ πανωφόρι για να σταθεί αυτό σαν look. Εγώ πιστεύω ότι για να ολοκληρωθεί το look, χρειάζεται μία πιπίλα και φακίδες στο πρόσωπο. Έμα, sorry, πήγε με την μπάνα η κοπέλα να διαγωνιστεί. Πας λοιπόν σε μάγισσες, πας σε χαρτορίχτρες. Θέλω να δω τα ονόματα των στυλιστών που δίνουν τις υπέκτριες. Στυλίστες! Στυλίστες! Βλέπω παντού στυλίστες! Αυτή τη βλέπεις με το μονόπετρο την κουμούτσα στο χέρι? Η Εμιλία Βόντος είναι. Σου πέφτει πάνω σου ένας άσος. Τι είναι? Η βαθμολογία σου είναι, κούκλα μου, που θες να πας στο medium με τη γούνα και το λαμέ το μανίκι. Ε, δεν πας πουθενά. Βλέπω ότι θα γίνει στην ελληνική τηλεόραση την εβδομάδα που μας έρχεται. Α, πέφτω σε λίθαργο! Ξυπνήστε με την επόμενη Παρασκευή για το επόμενο σχολιαστικό. Α. Έλα, Αθήνα. Έδωσες πόνο, ρε φίλε. Έδωσες πολύ. Εκεί με το καλσόν ήταν. Ναι, ναι. Υπάρχει. Το καλσόν σου. Εγώ, παιδιά, έχω να σας προτείνω. Η λαδόκολα θα φορεθεί πάρα πολύ φέτος. Δεν αστειεύομαι. Η λαδόκολα, ναι, με το κρόσι ήταν ωραία. Λοιπόν, άκου, Αθηνά, υπάρχει ένας λογαριασμός στο Instagram, ο οποίος κάνει το εξής. Παίρνει διάσημες σκηνές από το κινηματογράφο. Ακριβές τύπου έχει. Και το κάνει με 10 δολάρια. Και τις αναπαράγει, αλλά τις αναπαράγει με τέτοια props όπως χρησιμοποιείς εσύ και προσπαθεί να το κάνει. Αυτό πρέπει να κάνεις. Βάλε μου ιδέες τώρα, λες να τα συγκινήσω. Σου λέω, αυτό πρέπει να κάνεις. Ψωμάκι, εγώ καταλαβαίνω, το πόσο η Αθηνά θα δώσει πόνο στο κάθε βίντεο από τη σακούλα που βλέπω μέσα στο καμαρίνι. Όταν έρχεται με κάτι σακούλες τόσες, οι οποίες είναι γεμάτες, λέω, θα έχουμε σοου. Ομπρέλες, φώτα, προβολή, πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το Meister Rocks είναι δικό σου πια, κούκλα. Έχεις εντρυπήσει, έχεις μπει μέσα. Είσαι ανώτερη από αυτό. Είναι πιο πάρκο. Αφήνει βέβαια και ένα οικολογικό αποτύπωμα να πούμε για την άμαση. Δηλαδή το ότι πήρε χρησιμοποιημένη λαδόκολα ή μεμβράνη. Μπράβο σου, γιατί δεν πετάμε τίποτα. Όλα τα επαναχρησιμοποιούμε. Βρίσκουμε χρήσεις για όλα. Μπράβο, Αθηνούλα. Σας ευχαριστώ που το εκτιμάτε, παιδιά. Μύριζες σήμερα το πρωί. Κάτι μύριζες. Να το δούμε και αυτό. Καλύτερα από την αυτή του Μαρτίκα. Δεν το συζητώ. Αυτό στο επόμενο σχολιαστικό δεν θα τα αφήσω έτσι. Έτσι θα πάει. Άκλαβδο, αδιάβαστο. Ευχαριστούμε, Αθηνούλα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ επίσης. Φιλιά, φιλιά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στον Γιώργο τον Οικονομάκη, ο οποίος συνάντησε τη Ζωή Παπαδοπούλου και μίλησε στον Γιώργο για όλα. Μίλησε για τον ερχομό του παιδιού της στη ζωή της, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να τα καταφέρει τελικά στη ζωή της και το πώς γνωρίστηκε με τον σύζυγό της. Εκφράζει έτσι το θαυμασμό της επίσης για τον Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά και για τη Χαρούλα Αλεξίου. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε. Ζωή Παπαδοπούλου, είναι μεγάλη μου η χαρά που σε συναντάω πραγματικά και σε ένα τόσο όμορφο χώρο. Δική μου η χαρά. Χαίρομαι που σας καλωσορίζουμε εδώ στο φανταστικό αυτό μαγαζί. Θεσσαλονικιά. Ναι. Γέννημα Θρέμα. Ξεκίνησε εκεί, τραγούδησες εκεί. Ξεκίνησα εκεί. Είχα την τύχη και εκεί να είμαι σε μουσικές σκηνές έτσι πολύ ωραίες της πόλης. Και την τελευταία χρονιά με είδε ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο αξεπέραστος Δημήτρης Μητροπάνος, στο Πέτριον του Μήλου, μου έκανε πρόταση και κατέβηκα στην Αθήνα. Και μετά μεγάλες και σπουδαίες συνεργασίες εδώ στην Αθήνα, με πολύ μεγάλα ονόματα, Ελευθέρια Ερμανιτάκη, πολύ. Χάρης Αλεξίου, ονειρευόμουν πάντα να γνωρίσω τη Χαρούλα Αλεξίου. Και συνέβη, νιώθω ότι είναι η μέντοράς μου, είναι ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της ζωής μου όλης. Λόγω της Χαρούλας ξεκίνησα να τραγουδάω. Σου έχουν πει, φαντάζομαι, ότι μοιάζετε. Μας το έχουν πει, ναι. Νομίζω και η ίδια σου το έχει πει. Ναι, ναι, και η ίδια μου το έχει πει όταν πρωταγωνιστήκαμε. Την είδες στο Μαέστρο. Βέβαια. Είναι φανταστική και εκεί. Εσύ θα δοκιμάζεις και άλλα πράγματα. Υποκριτική, ας πούμε. Έχω κάνει μαθήματα στο παρελθόν, όχι τόσο με επιτυχία. Είχα, θυμάμαι, δασκάλα υποκριτική στη Φιλαρέτη Κοπνινού. Η οποία η γυναίκα μου έλεγε: Καλά, γίνεται να τραγουδάς, παιδί μου, και να μην μπορείς να κάνεις ένα αυτοσχεδιασμό. Φοβόμουν, έτρεμα σαν ψάρι. Όποιος ζήτησε συγγνώμη, βρίσκει δρόμο και οδηγό. Έχεις πολύ καιρό να τραγουδήσεις? Όχι και τόσο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, όλο το καλοκαίρι εγκυμονούσα, έκανα περιοδία κανονικά.
γυαλιά, κανονικά. Δηλαδή τελείωσα το Σεπτέμβρη και Νοέμβρη, 1η Νοέμβρη γέννησα. Πόσο μηνών είναι τώρα η μικρή? Τώρα θα γίνει 4. Είναι το θαύμα της ζωής σου? Θαύμα, δώρο, μόνο ευγνώμων αισθάνομαι. Κάθε μέρα λέω ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ Θεέ μου που μου έφερες αυτό το πλάσμα. Υπήρξε στιγμή που έχασες την ελπίδα σου? Είχες και δύο ατυχίες? Κοίταξε, εννοείται ότι την έχασα την ελπίδα μου, εννοείται απογοητεύτηκα. Και όταν ήρθε την τρίτη φορά που δεν το περιμέναμε καν, πάθαμε. Σοκ. Δεν ήταν, γιατί ήταν στη φάση που είχαμε πει, άστο ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Αν θέλει ο Θεός να έρθει, θα έρθει. Με το που το είπαμε αυτό, μετά από 3 εβδομάδες ήρθε. Το 2019 έγινε ο γάμος και είναι σαν άνθρωπος που ασχολείται με το χώρο. Είναι αθλητής του βόλεϊ, αλλά είναι λάτρης της μουσικής. Πώς τον γνώρισες, θα μας πεις? Είχε έρθει σε μία συναυλία μας. Ήμουνα λοιπόν εγώ με τον κουμπάρο μας, τον Κώστα τον Καραφώτη. Και είναι αυτό ρε παιδί μου που με το που γνωρίζεις έναν άνθρωπο, κάπως κάτι, αμέσως νιώθεις σύνδεση. Σαν να τον ήξερα χρόνια. Και μετά από ένα χρόνο βρεθήκαμε. Τον χρόνο αυτόν με διεκδικούσε ο Θοδωρής. Αλλά εγώ ήμουνα, δεν ήμουνα καλά, ήμουνα λίγο βλαμμένο. Και ευτυχώς που επέμεινε. Δισκογραφικά με το καλό θα βγει ένα καινούργιο τραγούδι μέσα στην Άνοιξη. Το καλοκαίρι βεβαίως περιοδία σε όλη την Ελλάδα με ένα αφιέρωμα σε μια τεράστια ερμηνεύτρια. Κάθε Πέμπτη στο Πασαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει τώρα. Γιατί θα πούμε τραγούδια πασίγνωστα. Έτσι για να γίνουμε μια παρέα, να ενωθούμε με το τραγούδι. Πάμε δυνατά, δεν είναι τώρα. Τι ωραία ιστορία, ε! Ναι. Τι ωραία ιστορία της, με τον άντρα της που επέμεινε αυτός ένα χρόνο, την κυνηγούσε, ενώ αυτή ήταν λίγο στον κόσμο, το έχω πάθει κι εγώ. Ναι, ο Δημήτρης δεν έγινε έτσι με τον Δημήτρη. Ήθελε να με συστήσει ο Βλοντάκης, γιατί με είδε κάπου ο Δημήτρης, αλλά τότε εγώ δεν ήμουν μόνη, δεν ήμουν ελεύθερη. Και μετά από ένα χρόνο. Ένα χρόνο όμως προσπαθούσε. Βλοντάκη στο... Όχι, δεν προσπαθούσε, γιατί σεβόταν το γεγονός ότι δεν είμαι μόνη. Μετά όμως όταν δεν ήμουν μόνη, ο κουμπάρος ο Βλοντάκης, έβαλε το λιδαράκι. Έμαθα ότι χώρισες και σου λέει. Ναι, και μα σύστησε και έτσι και έγινε. Δηλαδή, λέω καμιά φορά, ρε παιδί μου, πώς η μοίρα και πώς είναι γραφτό να είσαι με έναν άνθρωπο, είναι τόσο. Όλα είναι σαν να είναι τακτοποιημένα με έναν τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ, ο Άρης, ότι το πρώτο του μήνυμα και η πρώτη του προσέγγιση ήταν σχεδόν 4 χρόνια ξανά μετά από όταν μου είχε πρώτα στείλει μηνύματα και με είχε προσεγγίσει. Δεν του είχα απαντήσει ποτέ. Αυτός τότε έκανε μια σχέση με μια άλλη γυναίκα για 2-2,5 χρόνια που ήταν μαζί. Και μετά ξανά ήρθε στον δρόμο το δικό μου, γιατί και εγώ ήμουν σε μια άλλη σχέση τότε. Νομερό. Καταπληκτικό. Άμα είσαι να. Είδε όμω επιμένει αυτό που θέλει, ρε παιδί μου, επιμένει. Και έτσι πρέπει, ρε παιδί μου. Γιατί και αυτοί κάτι μπορούν να νιώθουν όμω, ότι αυτή η γυναίκα είναι για μένα. Αυτό κάνει κλικ, προφανώ. Και αυτό το κλικ είναι τόσο έντονο που λε: δεν μπορεί, εγώ θα επιμείνω και πραγματικά θα βγω νικητή. Δεν μπορεί. Όπω και στην περίπτωση που είπε για το παιδί, πάρα πολλέ γυναίκε προσπαθούσαν και δεν τα καταφέρνανε. Και όταν αφέθηκαν και χαλάρωσαν και ξεαχώθηκαν και είπαν: άστο ρε παιδί μου, μπορεί να μην είναι να έρθει. Και αν δεν έρθει, α έρθει όποτε θέλει. Έμεινε. Μπράβο, μπράβο. Συμβαίνει πολύ. Μπορεί και να συμβεί. Μην πούμε ότι αυτό φταίει, γιατί όχι, αλλά εμείς οι γυναίκες πολλές φορές αγχωνόμαστε στη φάση που θέλουμε να κάνουμε παιδί. Το άγχος λειτουργεί πάρα πολύ αρνητικά. Αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, όντως είναι ψυχολογικό παράγοντα. Είναι κατασταλτικό παράγοντα. Είναι από αυτά που λέτε, παιδί μου, έχει άγχος, έχει στρες. Ναι, αλλά μην έχει. Α, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Μην αγώνεσαι. Στον Τζακόμο, που συλλογιώνει, ηρέμησε λίγο. Υπέροχη τραγουδίστρια. Έχει κάτι από τη χάρη, αλλά έχει κάτι από την γλυκερία στο πρόσωπο. Δεν σα θυμίζει λίγο για την γλυκερία, κάτι. Λοιπόν, Παναγή μου, πολύ όμορφο. Παρασκευή, 11 η ώρα, ένα τραγούδι ακόμα, Γιώργος Στεφάνους, και έχουμε, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος, η επιστροφή, όπως λέμε, με τις αγαπημένες. Το σώμα που ζητάς. Ο Γιώργος Θεοφάνους υποδέχεται σήμερα στις 11 στο ένα τραγούδι ακόμα αγαπημένους καλλιτέχνες που ερμηνεύουν τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα από επιτυχημένες σειρές. Εξαιρετικοί καλεσμένοι, πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες, διασκευές, προσπαθούμε να ξαναθυμηθούμε τη δύναμη ενός τραγουδιού μέσα από την μικρή οθόνη. Εγώ εσένα μου ήθελα, εγώ να έχω
Σήμερα ήταν υπερόχη γιατί τραγουδήσαμε και το ντουέτο μας με τον Μίλτο Πασχαλίδη, το οποίο παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Μαύρο Ρόδο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γενικά με αυτό το τραγούδι. Μουσική Γιώργος Θεοφάνου, στίχη Σάνι Μπαλτζή, υπέροχος ο Μίλτος. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω. Και όχι αυτούς που δεν αντέχω. Το τραγούδι αυτό είναι ένα δώρο που μου έκανε η Ευρυδίκη, γιατί η Ευρυδίκη μου το έστειλε. Αλλά είναι ένα δώρο που μου έχουν κάνει προφανώς και ο Γιώργος Θεοφάνους και η Σάνι Μπαλτζή. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μπαλάντα. Είναι από τα πιο συγκινητικά τραγούδια, όχι μόνο που έχω πει, αλλά που έχω ακούσει. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, για τον όνειρό που ζω. Αυτή η συμμετοχή μέσω του Γιώργου στο Μαύρο Ρόδο με το τραγούδι μας «Σε ευχαριστώ», σε στίχους του Γιώργου Κρητικού, που είναι και ο σεναριογράφος της σειράς, νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ φωτεινή στιγμή για μένα. Πες μου, αν το αφιερώνεις κάπου. Το αφιερώνω καθένα στον άνθρωπό του, έτσι δεν είναι? Τι περίοδος που βιώνεις τώρα είναι μια τέτοια περίοδος? Είναι μια τέτοια περίοδος. Είμαι με τη σύντροφό μου, περνάμε μια πολύ έτσι, ωραία παραγωγική περίοδος. Και θα φάμε κουφέτα, είναι αλήθεια? Σιγά σιγά. Κάτι θα φάμε, μείνουμε έτσι. Ήσουν φως στο κορμί μου, πορφύρα. Ήρθα λοιπόν να τραγουδήσω τα τραγούδια που έχουμε κάνει με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου μαζί για τις τηλεοπτικές σειρές, για το Φεύγα, για τη Λένη και για τις Μάγισσες της Σμύρνης. Θα τολμώ να πω ότι ήταν οι πρώτες χρυσές εποχές των ελληνικών σειρά. Είστε φαν του Friends? Είμαι φαν του Friends. Ποιος? Εγώ είμαι φαν και του έργου της Ελλάδας στα παιδιά, έτσι, της σειράς. Το λέω έργο επίτηδες για πλάκα. Σαν να μην έχω παίξει εκεί. Δηλαδή νιώθω ότι όταν το βλέπω παίρνω όλη τη χαρά αυτή που έχει αυτό το σειριαλ. Όταν το βλέπετε στις επαναλήψεις, είναι σαν να το βλέπετε για πρώτη φορά? Πιστέψτε με, πάρα πολλές σκηνές δεν τις θυμάμαι ότι τις έχουμε γυρίσει. Έρωτας Φυγάς και στο Γιώργο Θεοφάνους. Και στο Γιώργο Θεοφάνους. Αισθάνεσαι χαρούμενη που το τραγούδι αυτό έχει γίνει μεγάλη επιτυχία? Δεν το περίμενα. Το γράψαμε πάρα πολύ γρήγορα με το Μάριο. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ναι. Πέρασα πάρα πολύ. Τόσο ωραία ορχήστρα. Δεν είμαστε και... Δεν τα έχεις και συχνά αυτά τα πράγματα στη ζωή, δεν τα ζεις. Πολύ ωραία ορχήστρα, πολύ ωραίοι άνθρωποι εδώ. Πέρασαμε όμορφο πολύ. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Μια σταγόνα. Θα τα φυγά, πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα στον Έρωτα Φυγά. Ναι. Είναι εδώ η Νάντια Ριγάτου, η γλυκιά μας καραμελίτσα. Πού είναι το κορίτσι μου? Εδώ να δεις ένα τρικί λεμπέτη. Γιατί φορές αντικεί δύο μαύρα. Α, δεν φοράει μαύρα, συγγνώμη. Όχι, φοράει μπορντό. Μελιτζένη. Έγινε. Θέλω να σας πω, παιδιά, τι είναι αυτό που έχει βρει το Μάρκο. Πάνω που ήταν έτοιμος να χωρίσει, πεθαίνει ο πεθερός του και αυτή η ευγενία του λέει συνέχεια μη μ' αφήσεις, μη μ' αφήσεις. Δηλαδή πώς να μην ανατριχιάσεις εδώ, μπέτη μου? Αγιάλο θανατικό στο χωριό. Τέλος πάντων, στο σημερινό επεισόδιο του Έρωτα Φυγά, 6 παρατέταρτο λοιπόν, ο δαιμόνιος Κοντογιάννης στείνει μια παγίδα στο στρατή. Βάζει ληστές να του πάρουν όλα τα χρήματα για να τον αναγκάσει να τον δανείσει χρήματα. Και όχι απλά να τον δανείσει, αλλά να τον βάλει να υπογράψει και γραμμάτια. Θεσσαλονικιά είσαι και εσύ. Και εσύ Θεσσαλονικιά είσαι? Όχι. Α, για τον δανείσει είναι να τον δανείσει, να σε δανείσω χρήματα, να με δανείσει, να τον δανείσει. Να του δανείσει. Ναι, μωρέ, πλάκα κάνουμε. Ναι. Ωραία, να του δανείσει χρήματα λοιπόν και να υπογράψει γραμμάτια τα οποία θα τα πληρώσει χρυσά στο μέλλον. Oh. Θα το θυμηθείτε. Την ίδια στιγμή ο Ιάσονας το μωρό μου βρίσκεται στη φυλακή. Τον επισκέπτεται όμως η χείρα του Φίλιππου, η Δήμητρα. Του λέει ότι δεν πιστεύει ότι σκότωσε ο Ιάσονας τον άντρα της και είναι αποφασισμένη να τον βοηθήσει. Ο Ιάσονας προσπαθεί να θυμηθεί πού ήταν την ώρα της δολοφονίας. Δεν λέει κάτι στη Δήμητρα, αργότερα όμως θυμάται ότι μιλούσε με το Σύφη και με κάποιον άλλον για τον Μάρκο και το λέει φυσικά στην Αλεξάνδρα, γιατί μόνο η αγάπη του για την Αλεξάνδρα έχει σημασία. Αυτή είναι άντρες, μπέτη μου, δείτε. Πρέπει να σε αφήσω να χρεωθείς ένα φόνο για κάτι που δεν έκανες για να προστατεύσεις εμένα. Αυτό δεν θα το επιτρέψω. Προτιμώ να με εκτελέσουν παρά να σε ρεζιλέψω. Είναι ζήτημα τιμής. Θα βρεις άλλο τρόπο να με εξοφλήσεις. Υπομονή. Μητέρα, πώς είστε? Τόση καλοσύνη ξαφνικά. Μακάρι να έχουν φύγει τα σύννεφα από πάνω μας. Νάντια, μια σημαντική ερώτηση να κάνω. Παρακαλώ. Το κουκλί σου αρέσει έτσι αξίριστο λιγάκι? Μωρό είναι πια. Το αδίστακτο κουκλί που έγινε μωρό. Μωρό. Σου αρέσει αξίριστο ή ξυρισμένο? Σκέψω ότι μου αρέσει τόσο που δεν θέλω να βγει από τη φυλακή. Θέλω να μείνει εκεί αξίριστος για πάντα. Να το ψάξουμε λίγο αυτό. Να το δούμε λίγο. Κάτι συμβαίνει στο κορίτσι. Να μείνουμε λίγο εδώ. Να μείνουμε. Ευχαριστούμε, Νάντια μου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Προλαβαίνω να πω τα δώρα μας.
Άντε να τα πω άλλη μια φορά, να τα εμπεδώσετε, διότι σήμερα θα κληρώσουμε ένα τετραήμερο λοιπόν ταξίδι σε ένα τυχερό ζευγάρι ή δύο φίλους. Θα πάτε στο Μαντόνα Ντελμάρε στα Χανιά, ένα πολύ παλιό μοναστήρι του 1200. Βρίσκεται στην καρδιά του παλιού ενετικού λιμανιού. Κάθε σουίτα, όπως σας έχω πει, είναι ξεχωριστή. Για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι που είναι και τα ακτοπλοϊκά σας πληρωμένα μέσα, θα στείλετε ένα γραπτό μήνυμα ή θα καλέσετε στο 14800. Ναι. Το ίδιο λοιπόν θα κάνετε και για το Toyota Yaris, το αυτοκίνητό μας. Ένα υπέροχο, μοναδικό αυτοκίνητο, ένα best seller της αγοράς, αξίας 16.000 ευρώ. Είναι ένα από τα καλύτερα μοντέλα που κυκλοφορούν στη χώρα μας και μπορεί να γίνει δικό σας με γραπτό μήνυμα ή κλήση στο 14800. Ναι, δώστε το, break! Πόσο καιρό έχεις να κουραστείς? Όχι, δεν είχα πολύ. Έκανε και το σώμα. Έκανε το σώμα. Έκανε και σώμα, έκανε στήθος. Έκανε σώμα, έκανε στήθος. Χαίρομαι λοιπόν για το Δάκη Χατζηδάκη, γιατί έρχεται άνοιξε καλοκαίρι, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ fit και πρέπει να προσέχουμε γενικά. Και θα πρέπει όταν μαγειρεύουμε να μην παίρνει μυρωδιά το κορμί και μόνο το ρούχο. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Ο απόλυτος, ο ένας και μοναδικός Κώστας Μαρτάκης έχει τη λύση και την πρόταση. Παρακαλώ. Εδώ έχουμε το μαύρο μας ριζάκι που ετοιμάζουμε. Το μεσημεριανό μας. Και εδώ τα μπιφτεκάκια. Ωραίος ο καιρός. Και αυτός είναι ένας τρόπος να μυρίζουν τα ρούχα, αλλά όχι εσύ, στο μπαρμπεκιού. Το κατάλαβα. Και ο μόνος που μπορεί να το κάνει πράξη όσο το περάσουμε στο επόμενο θέμα, αν θέλει, επειδή φοράει φούτερ, είναι ο Δάκης Χατζηδάκης. Μπορεί, αν θέλει, να πάρει στην κουζίνα του Νίκου Καρβέλα και να βγούμε σε λίγο από εκεί και να βάλεις. Θέλω ένα κατσαρολικό τέτοιο από πάνω όσο θα πάω στο επόμενο θέμα. Έφυγες, Δάκη, γιατί θα παραμείνω λοιπόν σε μαγειρικές και σε πολύ ωραίες πίτες. Και ποια είναι, Μπέτη μου, γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία είναι νούμερο ένα μαγείρισα και φτιάχνει τις καλύτερες πιτικές πίτες για τους φίλους τους. Ξέρεις? Τραγουδίστρια. Ναι. Δέσποινα Βανδύ. Πώς το ξέρεις? Και όμως λοιπόν είναι Δέσποινα Βανδύ, η οποία λοιπόν όταν δεν έχει jazz the two of us, όταν δεν τραγουδάει και είναι επί σκηνής, είναι μια καταπληκτική μαγείρισα. Και όπως βλέπετε, όχι απλά καλή μαγείρισα και φτιάχνει τέλειες πίτες, αλλά ανοίγει και το φύλλο η ίδια με τα χεράκια της. Και... τα χεράκια της πολύ αδύνατα. Αφού είναι πάρα πολύ φίτη. Και κολαμουφάκι λίγο από την πίτα που φτιάχνει. Δεν τρώει, δεν τρώει, είναι για τους καλεσμένους. Γιατί όταν καλεί στο σπίτι και παίζουν μπιρίμπα, λοιπόν, θέλει καλεσμένη της να δοκιμάζω. Κοίτα εδώ πόσο ωραία την έχει φτιάξει, σαν ψεύτικη. Τι έκανε? Την αγοράζω. Ανακόπιτα τι είναι? Δεν είδα τη γέμιση μέσα. Με έψησες λίγο τη αφήνει. Μπράβο τη. Ναι. Πιστεύω ότι κάτι με τη ρή θα είναι, ρε παιδί μου. Κοκκυρά, νοικοκυρά. Μπράβο τη. Κάτι με τη ρή. Ωραίο είναι. Ελπίζω να μην μύριζε μετά αφού την έκανε την πίτα, σαν το Μαρτάκι, να προστατεύεται. Ό,τι βλέπουμε το κάνουμε εδώ για να δούμε αν όντως ισχύει. Ορίστε λοιπόν η πρόταση από το ποιος είναι πρωινιάτικα για το τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Να σου πω κάτι. Αυτό πρέπει να κάνουμε και στο Survivor όσοι κάθονται δίπλα στον Σπύρο Μαρτίκα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Πιστεύω λίγο δεν θα αναπνέει ο Παναγιώτη. Παναγιώτη, μην έτσι παλεύουμε να πούμε κάτι. Παναγιώτη! Γιατί να έχω τόσο μεγάλη μύτη, ρε φίλε. Παναγιώτη, ψυχή μου, σε θέλουμε και του χρόνου. Βγάλε το καπάκι. Λες και έχει πει πίλα στο στόμα. Πονάει μύτη μου, να το βγάλω. Παραέρα. Γι' αυτό σ' αγαπάμε όμως, γιατί ανά πάσα στιγμή αυτοσαρκάζεσαι, ρε παιδί μου, και είσαι μέσα στην τρέλα. Ψυχή μου, όμορφη εσύ. Λοιπόν, ας περάσουμε λίγο και έτσι, μιας και που ανέφερα Σπύρο Μαρτίκα και στον Γιώργο Ταλάντζεφ, ο οποίος παρακολουθεί λοιπόν Survivor. Και με μια ανάρτηση που έκανε χθες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείτε. Είπε. I'm sorry for what I said when I was hungry. Ότι θα πρέπει, ρε παιδί μου, γενικά τους ανθρώπους που πεινάνε εκεί πέρα να τους συγχωρούμε για αυτά τα οποία λένε, για αυτά τα οποία μπορεί να αισθάνονται. Όλοι οι παίκτες του Survivor, αυτό είναι λοιπόν το αίσθημα από ό,τι φαίνεται το οποίο έχουν. Γιατί όταν πεινάς, ρε παιδί μου, πολύ έχεις νεύρα. Δεν είσαι καλά. Σκέψου πόσο μάλλον θα περνάνε μέρες που δεν τρως, Ναι.
Καλά τα λέει ο Δαλάτης. Καλά τα λέει. Έχει ζήσει καλά τα λέει. Καλά. Έτσι, για να, το, να τα εκτιμάτε αυτά που σας ετοιμάζει ο Νίκος ο Καρβέλας με τα χεράκια του. Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσω, να πάω σε μια υπέροχη γυναίκα. Σε μια γυναίκα που είχε τα γενέθλιά της λοιπόν εχθές και γιόρτασε παρέα με τους φίλους της. Ο λόγος για την Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία από ό,τι μας γράφει στα social media, για το μόνο λόγο έτσι που λέει ουσιαστικά στεναχωριέμαι με όλο αυτό που έχει πάρει έτσι πολύ μεγάλη διάσταση, που έχω γίνει γνωστή και που ο κόσμος ξέρει για μένα, είναι το ότι πλέον δεν μπορώ να πω ψέματα για την ηλικία μου. Αυτό λέει είναι το μόνο που ίσως λίγο να με στεναχωρεί και το ότι δεν μπορώ να σας ξεγελάσω. Είμαι εδώ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περιμένω με ανοιχτές αγκάλες όλα αυτά τα οποία έχει να μου φέρει ο Θεός. Και μάλιστα ευχήθηκε και στο δίδυμο αδερφό της, τον οποίο εγώ δεν ήξερα, παιδιά, ότι έχει διδυμάκι αδερφό. Ναι, ούτε εγώ το ήξερα. Που είχε γενέθλια λοιπόν και αυτός μαζί της. Εδώ με τις φίλες της περάσανε τέλεια, βγήκαν έξω, διασκεδάσανε. Χρόνια της πολλά και να είναι τόσο λαμπερή και πολύ φωτεινή και να μας δίνει πολύ ωραίες συμβουλές από τα υπέροχα podcast τα οποία ετοιμάζει για εμάς. Ευχαριστούμε, Μαράκι. Το θες. Πάω να φάω χαλβά στο Βαρσαλοφέρι, να πάω πίσω το καπάκι. Έλα. Που το γέλνεις. Έλα λίγο χαλβά, σε παρακαλώ. Εννοείται ότι θα φάω χαλβά. Εγώ δεν θα φάω χαλβά. Μα τι είμαι εγώ, είμαι από αυτές που δεν τρώνε. Είμαι από αυτές που στερούμε. Ποτέ. Καλώστη μου. Τι μου ετοίμασες, με γλυκάκι θα σήμερα κλείσουμε την εβδομάδα. Σήμερα σου ετοίμασα το χαλβά με τα τρία ονόματα. Χαλβάς Φαρσάλων, χαλβά σαπουνέ. Σαπουνέ. Ναι. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Επειδή γίνεται με τον ίδιο τρόπο που κάνεις το σαπούνι. Ή χαλβάς του πανηγυριού. Θυμίζει γλυκερίνη, ε. Γλυκερίνη, ναι. Ναι. Ή χαλβάς του πανηγυριού. Πολύ ωραίος, μυρίζει. Νηστίσιμος, ωραίος, καραμελωμένο τον έχουμε κάνει, με μπόλικο καβουρτισμένο, αμύγδαλο μέσα. Είναι άλλο να σας λέω και άλλο να το δοκιμάζετε. Φύγαμε λοιπόν με κάρτα υλικών για να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε για την καραμέλα μας 400 γραμμάρια ζάχαρη και 200 γραμμάρια αμύγδαλα άσπρα ολόκληρα. Και για το χαλβά 1 λίτρο νερό, 150 γραμμάρια ηλιέλαιο, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 240 γραμμάρια corn flour, 2 πρέζες κανέλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας νερό και άλλες 2 πρέζες κανέλα που είναι τα τελευταία υλικά που θα βάλουμε πάνω από το χαλβά μας. Λοιπόν, δώσε πράσινο φως. Καλό. Λουκούμι. Λουκούμι, ε. Φανταστικό. Αυτά είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο αγαπημένος μου χαλβάς. Αν με βάλεις μεταξύ σε Μυγδαλένιου και Φαρσάλων, εδώ 10 με τόνο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε πάρα πολύ εύκολα. Εγώ έχω ξεκινήσει ήδη και κάνω την καραμέλα, δηλαδή έχω βάλει μια κατσαρόλα και θα ρίχνω σιγά σιγά ζάχαρη μέχρι να καραμελώνει. Μόλις βλέπετε και διαλύεται η ζάχαρη σιγά σιγά, προσθέτουμε λίγο ακόμα. Αυτά είναι τα πρώτα 400 γραμμάρια ζάχαρης που θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε την καραμέλα μας. Από εδώ ο χαλβάς θα πάρει και το χρώμα αυτό το ωραίο το σκούρο. Θα συνεχίσω λοιπόν εδώ εγώ σιγά σιγά μέχρι να γίνει όλη η ζάχαρη μου να λιώσει και να πάρει αυτό το ωραίο χρώμα της καραμέλας. Και στη συνέχεια μέχρι να μαλακώσει αυτό εδώ έχω το 1 λίτρο νερό που θα ρίξω μέσα. Τα 150 γραμμάρια ηλιέλαιο, τη μία πρέζα κανελίτσα, θα ρίξω το corn flour τα 240 γραμμάρια και τα άλλα 200 γραμμάρια ζάχαρη. Είναι τόσο εύκολο να γίνει. Όλο αυτό θα τα ανακατέψουμε. Το νεράκι είναι κρύο. Δεν πρέπει να βάλουμε ζεστό νερό γιατί το corn flour θα μας γίνει μια μπάλα. Θα κάνει. Πάει και το μυγδαλάκι σου. Μπράβο, μάνα μου. Κλέβει και είναι και ωραίο καβουρδισμένο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχω ανάψει το φούρνο μου στους 250 βαθμούς. Θα βάλετε μέσα τα αμύγδαλα της συνταγής και θα τους δώσετε λίγο χρώμα. Δηλαδή θα τα ψήσετε για 10 λεπτά και να γίνουν να ξανθίνουν λίγο. Δεν θέλουμε να πάρουν πάρα πολύ χρώμα, ίσα που να ξανθίνουν. Θα ρίξω εγώ λοιπόν την υπόλοιπη ζάχαρη εδώ γρήγορα. Να καραμελώσει. Να καραμελώσει, να λιώσει. Βλέπεις, αρχίζει παιδιά, και μυρίζει το μυρίζει στούντιο. Άλλο πράγμα. Λιποθυμάς. Θα ρίξω και την τελευταία ζάχαρη. Τελειώσαμε με αυτό. Και τώρα, όταν λιώσει όλη η ζάχαρη, τα 400 γραμμάρια και ομογενοποιηθεί και γίνει δηλαδή αυτή εδώ η ωραία καραμέλα, τότε θα ρίξουμε μέσα τα αμύγδαλα που έχουμε ψήσει στο φούρνο. Ωραία. Τούμπα. Θα τα αφήσουμε μισό λεπτάκι ίσα να ζεσταθούν μαζί με την καραμέλα. Και στο τέλος θα ρίξουμε μέσα το μείγμα που έχουμε με το νερό, το ηλιέλαιο, το corn flour, την κανέλα μας,
Αν θέλετε εδώ μέσα μπορείτε να βάλετε και λίγη βανίλια, αν σας αρέσει η γεύση της βανίλιας. Mm. Ταιριάζει πολύ. Και όπως είμαστε εδώ, μην φοβηθείτε γιατί αυτό θα αρχίσει να σφίγγει σιγά σιγά. Σφίγγει και λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας. Βλέπεις που αρχίζει σιγά σιγά και κάνει... Ναι. Δυσκολεύεται να γυριστεί. Έτσι πρέπει να γίνει. Δεν θα σας φοβήσει καθόλου. Και όπως είμαστε λοιπόν εδώ, ναι, έχω το έτοιμο μείγμα με το νεράκι και τα υπόλοιπα υλικά που ρίξαμε μέσα. Θα μου το ρίξετε απευθείας. Και εδώ τώρα ο χαλβάς μας θα γίνει ένα σώμα, μια ψυχή που λέω κι εγώ. Θα έρθει και θα γίνει. Θα σηκωθούν όλα τα αμύγδαλα επάνω. Από μόνα τους, ε. Από μόνα και γιατί παγώσανε. Κόλλησαν. Δεν μας πειράζει όμως αυτό. Γιατί στη συνέχεια, ζεσταίνοντας το μείγμα εδώ, θα βράσει, οπότε θα ξαναλιώσει η ζάχαρη, θα μας δώσει το χρώμα μέσα στο χαλβά και βράζοντας... Πόση ώρα θα το βράσουμε αυτό δηλαδή? Αυτό τώρα μέχρι να πάρει βράση, δεν χρειάζεται ένα ιδιαίτερο σκόπο. Βλέπεις ότι τώρα πας να το σηκώσεις και, σηκώνεται. Και σηκώνονται όλα τα μήνα, ναι, ναι, ναι. Παγώσει καραμέλα, επειδή ρίξαμε το νεράκι που είναι κρύο. Μάλιστα. Αυτό όμως με το βράσιμο θα έρθει και θα γίνει ακριβώς, δώσε μου να ανακατέψω αυτό τώρα. Εγώ μπορεί να το έπαιρνα και να ρίχνα και λίγο. Λιωμένη μαύρη σοκολάτα από πάνω. Να το βουτήξεις λίγο στη σοκολάτα. Ψυχούλα μου, εσύ, ψυχούλα μου. Λοιπόν, βλέπετε ότι η καραμέλα εδώ έχει σηκωθεί όλη. Δεν θα σας φοβήσει, έτσι πρέπει να γίνει ο χαλβάς. Θα την ξεκολλήσετε και θα αρχίσετε να ανακατεύετε σιγά σιγά εδώ πέρα. Θα τη σπάσετε και λίγο με την κουτάλα σας. Και θα το ανακατεύετε μέχρι να σπάσουν τα αμύγδαλα. Αυτό τώρα όσο ζεσταίνεται, η ζάχαρη θα ξαναλιώσει και θα έρθει στην πρώτη της μορφή. Οπότε θα μας δώσει και το χρώμα της καραμέλας στο χαλβά μας. Θα ανακατέψουμε εδώ συνέχεια και συγχρόνως όσο ζεσταίνεται αυτό θα αρχίζει να πίζει επειδή έχουμε μέσα το corn flour. Θα γίνει δηλαδή σαν συμπαγή, yes, σαν ζελέ. Θα γίνει σαν ζελέ, ακριβώς. Λοιπόν, θα το ανακατέψω εδώ συνέχεια. Αυτό χάλια έγινα, δεν πειράζει. Βλέπεις εδώ αρχίζει σιγά σιγά τα αμύγδαλα και σπάνε. Ωραία. Εδώ θα βράζει, λοιπόν, θα το αφήσετε εδώ πέρα. Αυτό θα σας πάρει περίπου γύρω στα 6 με 7 λεπτάκια μέχρι να έρθει πάλι σε θερμοκρασία το νεράκι μας, όλο το μείγμα μας εδώ πέρα. Και μόλις λοιπόν είσαστε έτοιμοι και φτιάξετε και πήξει αυτό εδώ, θα μου το βάλετε σε ένα ταψάκι, θα μου πασπαλίσετε από πάνω με την υπόλοιπη, με τα 100 γραμμάρια ζάχαρη, λίγο κανέλα. Θα μου το αλείψετε από πάνω και θα μου βάλετε το χαλβά στο φούρνο στους 250 βαθμούς για περίπου ένα τέταρτο. Μέχρι να έρθει να πάρει αυτή και θα την βγει όμορφη το υπέροχο καραμέλα. Εδώ, φανταστικό ακριβώς δημιούργημα του καραμέλα, τώρα το εδώ, οποίο είναι συγκλονιστικό. Δεν έχω ξέρω, λόγια. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε ακόμα. Να σου πόση ώρα έχουμε, Χριστό? Δύο λεπτάκια. Θα το προλάβουμε, πιστεύω. Ωραία. Αυτό εδώ τώρα ήδη λοιπόν ξεκόλλησε. Ήδη έχουν ξεκολλήσει, ακριβώς. Όταν θα αρχίσει να δέσει αυτό εδώ το μείγμα, θα δείτε ότι το χρώμα του θα είναι ανοιχτό χρώμα. Μην σας φοβήσει. Πιο ξανθό είναι, δηλαδή. Πολύ πιο ξανθό. Θα φαίνεται σαν άσπρος ο καλαβάς. Μην νομίζετε ότι κάνετε κάτι λάθος. Όσο πίζει και ανακατεύουμε συνέχεια, ψήνεται η ζάχαρη που έχει μέσα. Οπότε θα αρχίσει να παίρνει το χρώμα το καραμελένιο. Μάλιστα. Και όπως είμαστε ένα εδώ, τέταρτο μετά, στους 200 βαθμούς. Ένα τεταρτάκι μετά, στους 250 βαθμούς. 250. Ή ακόμα και αν έχετε γκριλ στο φούρνο, μπορείτε να το βάλετε να ανεβάσετε τη σχάρα του φούρνου επάνω και να το ψήσετε στο γκριλ για 10 λεπτάκια περίπου, μέχρι να καραμελώσει η ζάχαρη που θα βάλουμε μαζί με την κανέλα από πάνω και γίνεται ένας χαλβάς, άλλο πράγμα για την νηστεία. Πάρα πολύ ωραίος πάντως. Είναι πεντανόστιμος. Πεντανόστιμος, πραγματικά. Άτα, σπάσαν τα αμύγδαλα, κοίτα, ανοίξαν όλα. Αυτό όμως πρέπει να γίνει λίγο πιο... Θα πήξει. Άρα αφού πήξει, εμείς θα το βάλουμε στο ταψί. Βέβαια, τώρα... Και θα ρίξουμε την υπόλοιπη ζάχαρη από πάνω και την κανέλα. Τα 100 γραμμάρια ζάχαρη μαζί με την κανελίτσα θα τα ανακατέψουμε εδώ μαζί. Έτσι. Έτσι, εδώ με ένα κουταλάκι. Και, όπως και αφού θα το στρώσουμε στο ταψί. Ο χαλβάς ζεστός, θα το βάλουμε από πάνω, θα το πασπαλίσουμε με τη ζάχαρη και την κανέλα. Να, και ήδη θα αφήσουμε. Έπιξε. Να το είδες, αρχίζει. Να το. Ναι. Να το πίζει. Εδώ, αλλά βλέπεις τώρα που αρχίζει και πίζει, φαίνεται ότι ο χαλβάς είναι άσπρος. Ναι. Αλλά δεν θα είναι σκουρίνει, έτσι, γιατί θα σκουρίνει λόγω της ζάχαρης. Θα αφήσει όλο της το χρώμα η καραμέλα που αφήσαμε μέσα. Κοίτα το, έπαιξε, να το. Κοίτα, αρχίζει εδώ σιγά-σιγά. Καλά, υπέροχο, ε. Είναι πεντανόστιμο και είναι και πολύ εύκολο. Και πολύ εύκολο. Βέβαια είναι ζαχαρένιο, παχαίνει. Ναι, να εντάξει, τα... έχει τη ζάχαρη, okay, το ξέρουμε αυτό. Τα κακά του που λένε. Εντάξει, έχει ζάχαρη. Αλλά το... είναι, να το σκύτω. Να το έγινε, κιόλας. Αρχίζεις, το ανακατεύεις τώρα και αυτό θα αρχίσει να σκουρίνει σιγά-σιγά. Εδώ.
Ρίχτω στο ταψί. Και θα το ρίξουμε στο ταψί. Εσείς θα το αφήσετε να σκουρίνει λίγο ακόμα. Δεν θα μου το βγάλετε. Εγώ τώρα το βγάζω λίγο άσπρο, αλλά θα μου το αφήσετε γύρω στα 4-5 λεπτάκια ακόμα στην κατσαρολά. Όπως είναι, θα μου το δουλέψετε. Και όπως είμαστε εδώ, έρχομαι. Θα το ρίξω στο ταψί μου. Τέλεια. Από πάνω. Εδώ. Κοίτα εδώ από κάτω που αρχίζει και σκουραίνει. Ναι. Βλέπεις. Ναι. Αρχίζει σκουραίνει σιγά-σιγά. Λοιπόν, θα μου τα απλώσετε στο ταψί. Ωραία. Και όπως θα τα απλώσετε, θα μου ρίξετε από πάνω ζαχαρίτσα με κανέλα, με ένα κουταλάκι, τσίκι. Αυτό το κάνουμε για να κάνει σαν καραμέλα. Καραμέλα. Ναι. Γιατί κανονικά ο χαλβάς γίνεται σε μπακιρένια σκέλη και παίρνει το χρώμα από εκεί. Αλλά εμείς επειδή είναι δύσκολο να το κάνουμε όπως γίνεται παραδοσιακά, έχουμε βρει αυτή την πατέντα, ρίχνουμε τη ζαχαρίτσα και όπως είναι 250 βαθμούς για 10 λεπτά στο γκριλ ή για 15 λεπτά στο φούρνο κανονικά και είμαστε πανέτοιμοι. Ένα όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε. Νίκο Καρβέλα. Τι ήταν αυτό που έφαγα, Παναγία μου. Έρχομαι, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορούμε γιατί δεν έφερες. Ένα πράγμα σου είπαμε. Φέρε λίγο να δοκιμάσεις. Θα φας στο διάλειμμα, δηλαδή. Τι φαταούλες είστε. Θα φάτε στο διάλειμμα. Ήμαρτον πια. Καλώς την Αντινάτσα. Καλημέρα. Σημαντικά νέα, Μπέτη. Ναι. Σήμερα πρώτα απ' όλα είναι το αποκορύφωμα των όλων αυτών που συμβαίνουν στους ηχθείες και όπως με ενημέρωσε ο Παναγιώτης είναι και η Παγκόσμια ημέρα ύπνου, άρα λοιπόν να το εκτοποθεί στους ηχθείς ότι έχουμε ύπνος. Αλλά είναι αυτό που σας λέω, περίμενα από το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά και από την επόμενη εβδομάδα γενικότερα τα πράγματα να αρχίσουν λίγο να ανεβαίνουν, καθώς είσαι μέσα στο Σαββατοκύριακο και ήδη από το μεσημέρι τώρα απόγευμα η Σελήνη θα είναι στον υδροχό, άρα έχουμε μια μεγαλύτερη κοινωνικότητα γενικά και επίσης ο Ερμής από την Κυριακή περνάει στο ζώδιο των ηχθείων, κρυού, συγγνώμη, και εδώ λοιπόν έχουμε νυφωτιά στο πνεύμα μας. Είμαστε πιο ζωντανοί. Τι θέλει να ξεκινήσουμε να πούμε με φόρα. Έμα. Λοιπόν, για τους κρυούς μας να πούμε ότι μετά φυσικά από αυτή την μακρά περίοδο που βρισκόμασταν σε λίθαργο, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, καθώς λοιπόν ο Ερμής περνάει στο ζώδιό σας, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ζωντάνια, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη περιέργεια, γενικότερα τάση επικοινωνίας, θέλετε να βγείτε, θέλετε να κινηθείτε και γενικά δεν περνάει τίποτα απαρατήρητο από όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον σας. Φυσικά μέσα στη βδομάδα θα περάσει και ο ήλιος, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε έχει έρθει η στιγμή σας. Τώρα λοιπόν με την Σελήνη που βρίσκεται στο ζώδιο του υδροχώου μέσα στο Σαββατοκύριακο στρέφεστε πολύ στους φίλους σας, ενώ δεν αποκλείεται κάποιος φίλος να σας υποδείξει έτσι, με τον δικό του τρόπο την σωστή κατεύθυνση γενικότερα για την δική σας ανάπτυξη αλλά και πρόοδο. Γι' αυτό λοιπόν ακούστε. Ταύρη μου, εδώ έχουμε αύριο την Αφροδίτη να είναι σε εξάγωνο με τον Κρόνο, μια πάρα πολύ ωραία όψη που έγινε με την είσοδο και των δύο πλανητών. Έχετε λοιπόν την ικανότητα και την δυνατότητα που σας δίνεται να αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη αξία, το πόσο είναι πραγματικά καλό το να καταλήγετε σε κάποια συμπεράσματα πιο σταθερά, πιο αργά και γενικότερα στη ζωή σας να έχετε έναν σκοπό και μια ηρεμία. Λοιπόν, άρα λοιπόν μιλάμε για σταθερές και ξεκάθαρες καταστάσεις, καθώς και ο Ερμής θα περάσει παρασκηνιακά τώρα σε ένα κομμάτι πολύ παρασκηνιακό του οροσκοπίου σας, όπου εδώ πέρα μπορεί να σας εμπιστεύονται κάποιες πληροφορίες ή γενικότερα να μπορέσετε να δείτε πράγματα τα οποία κρυβόντουσαν και τελικά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ διαφωτιστικά. Δίδυμή μου, για εσάς λοιπόν ο δικός σας ο κυβερνήτης, εκτός του ότι περνάει στον κρύο που είναι πολύ θετικός απέναντί σας, πριν βγει θα κάνει και ένα εξάγωνο από τελευταία μοίρα των ηχθείων με τον Πλούτονα. Άρα λοιπόν εδώ μπορείτε να δείτε κάποια διαπροσωπικά θέματα εντελώς διαφορετικά, με άλλη οπτική και γενικά να βρείτε και ένα άνοιγμα σε ένα θέμα από το οποίο μέχρι στιγμής πιστεύατε πως είχατε κλείσει. Και με την θέση λοιπόν της Σελήνης στον υδροχό απέναντί σας πολύ θετική, μπορείτε να αναζητήσετε και τρόπους να απελευθερωθείτε από περιττές ανησυχίες, όπως επίσης και κάποιες προσκολήσεις οι οποίες σας κρατούσαν πίσω. Και από τις 25, δηλαδή σε λίγες μέρες, θα ανοίξετε και σαμπάνια που θα φύγει και ο Άρης επιτέλους από το ζώδιό σας. Καρκίνη μου, η δική σας η Σελήνη στον υδροχό περνάει σε έναν τομέα όπου σας βοηθάει να έχετε μια πιο διεισδυτική ματιά σε θέματα που σας απασχολούν και δεν αποκλείεται μέσα στο Σαββατοκύριακο να αναζητήσετε, να δείτε, να καταλάβετε πως χρειάζεστε ή και μπορεί και να λάβετε κιόλας κάποια παρότρινση και κουράγιο. Από την άλλη, η νέα θέση του Ερμή στον Κρυό για εσάς είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας, που σας κάνει πιο προσεκτικούς στις επικοινωνίες σας. Αισθάνεστε ιδιαίτερα υπεύθυνοι σε αυτά που λέτε, σε αυτά που θέλετε, γενικά τα σχέδιά σας, τους στόχους σας. Είναι μια πολύ καλή θέση για γνωριμίες και είσαστε πια σε μια φάση όπου μπορείτε να μιλήσετε πολύ επίσημα
ή να προωθήσετε και να ηγηθείτε με τις ιδέες τις οποίες έχετε. Η εξυπνάδα σας φαίνεται. Λιοντάρια μου, η Σελήνη μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι απέναντί σας. Άρα λοιπόν, τι κάνει, στρέφει το ενδιαφέρον σας στο κομμάτι των συνεργασιών, σχέσεων, διαπραγματεύσεις, όπως επίσης και στην κοινωνική σας πλευρά. Εδώ έχουμε την Αφροδίτη από την κορυφή του οροσκοπίου σας, ένα πολύ ωραίο εξάγωνο με τον Κρόνο, που σημαίνει ότι μπορείτε να πλησιάσετε άτομα σε υψηλές θέσεις ή μπορείτε να καταστρώσετε ένα πολύ σταθερό σχέδιο για τη συνέχεια, έτσι. Ο Ερμής στο ζώδιο του Κριού, πολύ πολύ θετικό απέναντί σας. Έχει ένα νοητικό και πολύ πνευματικό άνοιγμα. Είναι πολύ θετική αυτή η διέλευση απέναντί σας, όπου μπορείτε να προωθήσετε και τον εαυτό σας, αλλά φυσικά και τα ενδιαφέροντά σας. Έχει να κάνει πάρα πολύ με την προώθηση και το άνοιγμα. Παρθένη μου, εδώ λοιπόν έχουμε, όπως είπαμε πριν, ένα εξάγωνο μεταξύ του κυβερνήτη σας Ερμή με τον Πλούτονα, και καθώς και η Σελήνη περνάει στο κομμάτι της οργάνωσης, άρα τι κάνουμε εδώ, επεξεργασία, ταξινόμηση και οργάνωση και των σκέψεών σας και των ιδεών σας. Εδώ λοιπόν μπορεί κάποιο άτομο να σας βοηθήσει λίγο να ανοίξετε, να δείτε κάποια άλλη οπτική, γενικά μια, αναπτύξετε μια κριτική σκέψη, άρα λοιπόν ξεκινάμε από εκεί. Τώρα η νέα θέση του Ερμή στον Κριό για εσάς ενισχύει πάρα πολύ τις συντηλητικές σας ικανότητες, λίγο σας κάνει διαστητικού, σας κάνει λίγο να βλέπετε τα πράγματα λίγο πιο πίσω, τι γίνεται, αποκαλύπτονται πληροφορίες. Έχει να κάνει πολύ κιόλας και με οικονομικά ζητήματα ή με πώς συνεργασίες. Έτσι, μπορεί να έχετε μια ομάδα, με κάποιους να συνεργάζεστε και να δείτε πώς μπορείτε να αυξήσετε τα έσοδά σας και για την ομάδα σε σύνολο. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι υπάρχουν και κάποιες τάσεις αμφισβήτησης και γενικά να είσαστε και λίγο καχύποπτοι. Ζυγή μου, για εσάς εδώ έχουμε πολύ θετικά απέναντί σας και τη νέα θέση της Σελήνης μέσα στο Σαββατοκύριακο στον Υδροχό, που είναι στο κομμάτι της δημιουργικότητας, του έρωτα, της χαράς, όπως επίσης και τον Ερμή που κινείται απέναντί σας. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια ισχυρότερη, έτσι, επιθυμία για ανταλλαγή απόψεων, όπως επίσης να λάβετε και ιδέες από τους άλλους, αλλά να λάβετε και αποφάσεις. Όλο αυτό μέχρι τις 3 Απριλίου. Ξέχασα να σας πω πότε λύγει κιόλας. Από την γρηγοράδα του Κρυού. Λοιπόν, αυτός ο κύκλος γενικά, να ξέρετε ότι ζωντανεύει τη σχέση σας. Να αυξημένη επικοινωνία, όπως μπορεί να γίνουν και πάρα πολλές προτάσεις. Σκορπιέ μου, η Σελήνη είναι λίγο στο Σαββατοκύριακο σε ένα κομμάτι πιο της οικογένειας, λίγο πιο εσωτερικό, λίγο να κάνετε περισσότερο μία ανάπτυξη των συναισθημάτων σας και να τα καταλάβετε. Άρα λοιπόν είσαστε πολύ στρατηγικοί, καθώς και κάνει και ο Ερμής με τον κυβερνήτη σας εξάγωνο με τον Πλούτονα, πιο στρατηγικοί και πιο παρατηρητικοί. Με την νέα θέση του Ερμή στο ζώδιο του Κριού, η έμφαση είναι στον τομέα της εργασίας και της τάξης. Και μπορείτε να καταλήξετε σε πολύ καλύτερα συμπεράσματα για το τι χρειάζεται για να μπει τάξη σε όλα. Δηλαδή, πώς μπορείτε να προωθήσετε και τα εργασιακά σας, αλλά και τις εργασιακές σας σχέσεις. Τοξότες μου, εδώ λοιπόν είσαστε σε μία διάθεση επικοινωνίας, αλλά και κίνησης. Γιατί και η Σελήνη είναι στο τομέα αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορεί να ταξιδέψετε, μπορεί να βγείτε, μπορεί να έρθετε σε επαφή με φίλους σας. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα. Όπως επίσης και ο Ερμής θα περάσει σε ένα κομμάτι, σε ένα τομέα, τον οποίο αφορά τη δημιουργικότητά σας και τη χαρά σας. Άρα εδώ πέρα τι έχουμε, μια ενίσχυση της ικανότητάς σας. Να μπορείτε να μεταδώσετε τα μηνύματά σας, να εκφραστείτε πιο καλά, να έχετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και επίσης να μπορέσετε να πλησιάσετε και άτομα ενδιαφέροντος, είτε για να προωθήσετε τα σχέδια σας, ή εάν σας ενδιαφέρει κάποιος ερωτικά, να μπορέσετε να εκφράσετε καλύτερα τι νιώθετε ή και να είναι πιο ολοκληρωμένη έτσι η άποψη η οποία προωθείτε. Εγώ και Ρήμου, για εσάς, άμα έχουμε τώρα τον Ερμή μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνει εξάγωνο με τον Πλούτονα που βρίσκεται στο δικό σας το ζώδιο, καταλαβαίνετε πόσο εύκολο και πόσο βοηθητικό είναι για την ψύχρεμη και πρακτική διαχείριση των όποιων καταστάσεων μπορεί να αντιμετωπίζετε. Από τη στιγμή που ο Ερμής κιόλας περνάει στο ζώδιο του Κρυού, για εσάς που αφορά το σπίτι, την οικογένεια και τα συναισθήματά σας, μπορείτε λοιπόν να κάνετε μια καλύτερη αξιολόγηση, αλλά και μια επικοινωνία των συναισθημάτων σας και προς τους άλλους, αλλά και προς τον εαυτό σας. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αναπολύσετε λίγο το παρελθόν, να σκεφτείτε λίγο καταστάσεις του παρελθόντος και εμπειρίες, όπως μπορεί να υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα μέσα στο σπίτι. Ετοιμαστείτε. Έτσι. Λοιπόν, υδροχόη μου, η Σελήνη στο δικό σας το ζώδιο, είναι και λίγο ανεξάρτητη, σαν ανεξάρτητο το ζώδιο αυτό. Τι κάνει λοιπόν, τονώνει την αίσθηση της δικής σας ανεξαρτησίας, της δικής σας ηγεσίας. Θέλετε να κάνετε πράγματα με τον τρόπο σας και φυσικά να φέρετε και την ευχαρίστηση στα δικά σας μέτρα, που είναι πάρα πολύ καλό, διότι όλο αυτό γίνεται με την αναγνώριση των αναγκών σας. Ο Ερμής
Στο κομμάτι το οποίο περνάει, στον τομέα που θα περάσει, αυξάνει πάρα πολύ την περιέργειά σας. Μπορεί να μιλάτε, να συζητάτε, να ταξιδεύετε, γενικότερα βγάζετε πάρα πολύ αυτό. Μεταφέρετε πολύ την γνώμη σας και την άποψή σας. Είναι η στιγμή τώρα που μπορείτε να το κάνετε. Τόσο καιρό σας έλεγα, μείνετε λίγο στο προσκήνιο, μην πολύ μιλάτε. Τώρα βγείτε, πείτε ό,τι νιώθετε και ό,τι αισθάνεστε και ό,τι έρχεται στο μυαλό σας. Σιγουρότατα. Εδώ μπαίνουμε σε μια κατάσταση πιο δυναμική και πιο πολεμική. Πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε. Βεβαίως, κρυός. Και τέλος λοιπόν για τους ηχθείς μας. Εδώ λοιπόν αρχικά η Σελήνη θα περάσει σε ένα παρασκηνιακό τομέα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Είναι ένα διήμερο ανασκόπησης και αναδιοργάνωσης. Πολλά έχουν συμβεί όλο αυτό το διάστημα στο δικό σας το ζώδιο, άρα το χρειάζεστε. Χρειάζεται λίγο να αναδιοργανωθείτε και εσωτερικά, αλλά γενικά και τα πλάνα σας και τα σχέδιά σας και τη σχέση σας, έτσι. Τι έχει γίνει άνω κάτω, λίγο να το μπορέσετε να το διαμορφώσετε. Άλλωστε και ο Ερμής πριν αποχωρήσει από το δικό σας το ζώδιο κάνει ένα εξάγωνο με τον Πλούτονα, το οποίο σας βοηθάει πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι με τη νέα θέση του Ερμή στον Κριό έχετε συζητήσεις πολύ οικονομικού χαρακτήρα, όπως και σταθεροποιήσεις και γενικότερα πια που θα είναι τα επόμενα πλάνα σας σε οικονομικά ζητήματα, όπως λέμε, όπως και συναισθηματικής σταθεροποίησης και ικανοποίησης. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άντζελα, και από Δευτέρα και η Άνοιξη έρχεται και ζωδιακά και. Καιρικά. Καιρικά, κάνεις και άλλα ρούχα. Δεν σου φτάνει μόνο η μεσούλα. Όλα θα βγάλω. Να γίνω πολύ γλυκιά και το μυρί. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Y'all ready for this? Τη λιώνει ζάχαρη του Καρβέλα. Κατάλαβε, τη λιώνει ζάχαρη. Τρώω στο φάγανε καλβανάκι. Γλυκαθήκατε. Υπέροχο. Πάμε να γλυκαθούμε τώρα και με τα διεθνή του Σαράντου. Να δούμε, μας έφερε γλυκά νέα ή πικρά. Πάντα είναι γλυκά τα νέα γιατί αφορούν άλλους, δεν αφορούν εμάς. Καταλαβαίνετε. Οπότε εντάξει, Παρασκευή μετά από την άλλη. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να διώξουμε και αυτή τη μουντίλα. Συνεφιασμένος ο καιρός, έχει και ένα ψηλόβροχο, καταλαβαίνεις τώρα. Έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο, να εστιάσουμε στα θετικά. Ναι. Κάπως έτσι φαντάζομαι θα πρέπει να κάνει και η Μέγκαν Μάρκλ με τον πρίγκιπα Χάρη. Να σας θυμίσω ότι κοντοζυγώνει. 6 Μαΐου έχουμε τη στέψη του βασιλιά Καρόλου. Και σύμφωνα τώρα, προσέξτε να δείτε, με τον πρώην μπάτλερ της πριγκίψας Ντάιάνα, τον Πολ Μπάρελ, λογικά η Μέγκαν Μάρκλ δεν θα παρευρεθεί, θα πάει μόνο ο Χάρη για να αποφύγουν όλη αυτή την άβολη στιγμή, γιατί κακά τα ψέματα, μία το ντοκιμαντέρ, μία μετά το βιβλίο, έχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ναι, αλλά αυτή την πληρώνει, αυτός πάει. Ναι, αυτός πάει. Κοίταξε, είναι ο μόνος που μπορεί ίσως να αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση. Γιατί σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, τον Πολ Μπάρελ, είπε ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατή και κατά πόσο θα μπορέσει να τα βγάλει εις πέρας. Δηλαδή δεν είναι κάτι εύκολο. Να σας θυμίσω πόσα είχε πει και ο πρίγκιπας Χάρη για την Καμίλα, που είχε ακούσει και η Καμίλα την Άρτα και τα Γιάννα. Και μάλιστα, όπως υποστήριξε ο ίδιος, πολλά από αυτά δεν ήταν και αληθή. Επίσης, θα θυμίσουμε ότι ακολούθησαν την ίδια τακτική και με την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ. Ναι. Που κάλεσαν μόνο το Χάρη και όχι τη Μέγαν. Ήταν, σε εισαγωγικά θα πω, ανεπιθύμητη στην κηδεία. Όχι, κάτι. Σόι σου είναι. Εγώ τι τραπεία, τράβατα εσύ. Εγώ τι φταίω. Αυτό είναι η φάση. Είναι. Η φάση είναι αυτή. Όχι, άμα το είναι σαν να ρίχνουν το όλο το σφάλμα όμως σε αυτήν. Δηλαδή ότι όλα συνέβησαν εξαιτία τη. Όταν υπάρχει ένα θέμα στην οικογένεια, πάρε κάτι αντίστοιχο εδώ, μια ελληνική οικογένεια. Είναι ύφη φταίει. Που υπεθερά έχει πρόβλημα, α πούμε, με την οικογένεια. Είναι ύφη. Σου λέει, εσύ είσαι ο γιος, πήγαινε. Εγώ τι φταίω και τα τραβάω, α πούμε, καταλαβες. Ναι, αλλά για τα προσχήματα δεν λες ότι όλα καλά, εντάξει, θα τα ξεχάσουμε. Για προσχήματα δεν λέει, εδώ έχει γίνει μαδοφούκι. Εντάξει, δεν μπορεί να τα ξεχάσει κιόλα και εκτός αυτού, ο Χάρη είναι το αίμα του, α πούμε. Όχι η Μέγκαν που εξαιτία τη. Όντως συνέβη όλο αυτό το πράγμα, γιατί όπως είχε πει και ο ίδιος, ότι ουσιαστικά αυτή ήταν που τον τράβηξε από τον κόσμο αυτόν και τον βοήθησε να ανασάνει κτλ. Εγώ νομίζω απλά ότι ήταν η σανίδα σωτηρίας του. Ακριβώς. Ήθελε να αποτραβηχτεί και έψαχνε την αφορμή. Αφορμή ήταν, δεν ήταν η αιτία. Ήταν όμως η σανίδα σωτηρίας ή θα βουλιάξουν μαζί. Αυτός όμως έβγαλε το βιβλίο, δεν το έβγαλε αυτή. Δεν βγήκε αυτή να πει «Α, τι κάνανε στον άντρα μου». Περίμενε, αν θυμάστε, έχουν μεγάλο συμβόλαιο με τον εκδοτικό οίκο και κάπου είχαμε ακούσει, γιατί ήταν να βγάλει και αυτή κάτι παιδικά βιβλία. Θα βγάλει βιβλία, το Ρεζέρβα 2. Μήπως βγάλει και αυτή ένα δικό της βιβλίο που να λέει κάποια πράγματα από τη δική της πλευρά. Έχουμε χρόνο μπροστά να περιμένουμε, να δούμε τι θα συμβεί. Μπορεί αυτό να είναι και ένα σενάριο το οποίο δεν θα επαληθευτεί και ποτέ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, να σας πάω μια βόλτα τώρα μέχρι το Austin του Τέξας, εκεί όπου αυτές τις μέρες πραγματοποιείται ένα πολύ γνωστό φεστιβάλ. Εκεί λοιπόν βρέθηκε, όπως βλέπουμε και από τα πλάνα μας, και ο Keanu Reeves για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, John Wick Chapter 4. Και ουσιαστικά εδώ βλέπουμε John και Wick, τα πλάνα.
Chapter 4. Το τέταρτο μέρο. Τέταρτη ταινία. Το άκουσε όλο. John Wick Chapter 4. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα ένα απόσπασμα από το Q&A που έκανε με του φαν και του δημοσιογράφου. Μέσα στι ερωτήσει τέλο πάντων που το απίθυναν ήταν και το αν τελικά ο Κιάνου Ρίβς μεγαλώνει, αν γερνάει, και λέει «Ναι, φίλε, μεγαλώνω, όντως, είναι κάτι το οποίο ισχύει, μην απορείς». Και λίγο παρακάτω ανέφερε ότι κράτησε ως αναμνηστικό δύο αντικείμενα από την ταινία, το ρολόι και μία βέρα, ένα δαχτυλίδι. Εκεί κάπου λοιπόν πετάχτηκε μία φαν και είπε ότι «Σε παντρεύομαι». Για να απαντήσει αυτός, μην είσαι σίγουρη, να πρόσεχε τι εύχεσαι. Σολέι. Ναι. Και κάπως έτσι δηλαδή τελείωσε αυτό με έναν ευχάριστο τρόπο. Είναι σε αυτή την ταινία, ρε παιδί μου, είναι ένας πολύ συμπαθητικός εκτελεστής, ας το πούμε, ρε παιδί. Πολύ συμπαθητικός εκτελεστής. John Wick. Σας θυμίζω και τους επιστήμονες, έτσι, τις προάλλες που είχαν δώσει. Τι είχαν δώσει? Εδώ, μέσα από την εκπομπή το είχαμε πει. Το όνομά τους σε ένα δολοφόνο βακτήριο. Βακτηρίο. Κάπως έτσι τέλος πάντων, λίγο έτσι που το θυμήθηκα. Στα γρήγορα. Μεγαλώνει πάντως ο Μάτριξ μας. Εντάξει. Δεν είναι καλή μου. Είναι όμως απλός. Αν ήταν αξίριστος, θα ήταν babyface ακόμα. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι και αυτός στο κλαμπ των Αγέραστων. Αυτός και ο Τσαλίκης. Το διεθνή κλαμπ είναι αυτός. Ο Τσαλίκης, εγώ το βάζω και πρόεδρο, μη σου πω. Το Καλλιρί. Καλλιρί πρόεδρο, Τσαλίκης αντιπρόεδρο. Αντιπρόεδρο. Ωκεανού γκέστ. Στο διοικητικό συμβόλαιο. Είναι στα εξωτερικά γραφεία. Στα γραφεία του εξωτερικού. Στο γραφείο δημοσίων σχέσεων. Για εσάς τώρα που έχετε έτσι και μια απορία και θέλετε πώς και πώς να δείτε τη νέα του ταινία, να σας θυμίσω 24 Μαρτίου βγαίνει ο κινηματογράφος. Και να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Το οποίο θα ήθελα να το αφιερώσω στον Δημήτρη Μακαλιά. Ναι. Πάμε να δούμε φοβερή Ναόμι Κάμπελ από το πάρτι του Vanity Fair, όπου έγινε ο κακός χαμός, το τι άκουσε. Γιατί εδώ βλέπουμε τώρα τα πλάνα από εκείνη τη βραδιά. Ναι. Μετά, η Ναόμι ανέβασε και κάποιες φωτογραφίες στα social της. Ναι. Στο Instagram, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι. Όπου όλοι εκεί εντόπισαν τις διαφορές και την κατηγόρησαν ότι έκανε τραγικό ρετούς στις φωτογραφίες που ανέβασε. Έκανε, εγώ την είδα, δεν μου φάνηκε. Οι πρωτότυπες φωτογραφίες ήταν πολύ καλύτερες. Έλα. Δηλαδή, ότι τράβηξε το πηγούνι, φώτισε υπερβολικά τις φωτογραφίες με αποτέλεσμα να φαίνεται πιο ανοιχτό χρώμη. Επίσης αυτό που εγώ παρατήρησα είναι ότι πήραξε λίγο και το χέρι εδώ. Το ρετουσάρισμα αυτό το που απαλύνουν τα πάντα. Ναι, λίγο. Που απαλύνουν τα πάντα, λιένει. Και εδώ λίγο σε ένα σημείο στο στήθος. Και γιατί είναι με το αυτό, όλες το κάνουμε. Έλατε. Απλά να το κάνεις καλύτερο. Άκουσε, να, εδώ βλέπουμε και τη φωτογραφία. Βλέπεις δηλαδή από συνέδεξιά. Ναι. Είναι λίγο πιο... έκανε κάτι εδώ, στον κατώ. Μάζεψε προγούλη. Και φαίνεται ότι τη φώτισε και περισσότερο. Ναι. Εντάξει, δεν βλέπεις όμως και μια άλλη. Έκανες ένα ρητούς, όπως κάνουν και τα περιοδικά. Όχι, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση λες ότι το original, η κανονική δηλαδή φωτογραφία, είναι πολύ καλύτερη. Ναι. Σαν την Ποκαχόντας. Γιατί δεν το έχει ανάγκη κιόλας. Δεξιά, ναι. Είναι πιο αληθινή. Ναι. Γιατί να είναι τόσο αψεγάδιαστη πια. Δηλαδή δεν ενοχλεί κανέναν. Αυτή η αψεγάδια στη μορφιά μας έχει όλους πιώσει, αγάπη. Αυτό προσπαθούμε. Κυνηγάμε όλοι να γίνουμε σαν το φίλτρο. Αν δεν γίνεται. Κατάλαβες. Και εμείς δεν σας θέλουμε σαν το φίλτρο, το ξέρετε. Και γιατί στα λένε τώρα σε ένα δημόσιο που στα λέγανε και χθες δημόσια, ας πούμε. Μια χαρά δεν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Τώρα σε σένα βρήκανε. Μια χαρά είσαι, τραβομήλατε. Μια χαρά είσαι. Μην λιώσετε, οι πλαστικές, παρακαλώ. Πάμε. Και τώρα θα έλεγατε να σας ξαναγυρνούσα μια βόλτα στο φεστιβάλ αυτό που λέγαμε λίγο πριν, στο Austin του Τέξας, γιατί εκεί βρέθηκε και ο Michael G. Fox για το ντοκιμαντέρ Still Michael G. Fox Movie, μέσα από το οποίο ουσιαστικά περιγράφει και μας μεταφέρει την περιπέτεια με την νόσο του Πάρκινσον. Να σας πω ότι διαγνώστηκε το 1991, σε ηλικία 29 ετών, το 2000. Δημιούργησε και ένα σχετικό ίδρυμα προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη και σε άλλους ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη με την νόσο του Πάρκινσον. Και ουσιαστικά αυτό που είπε στη συνέντευξη που έδωσε και επίσης στο παιχνίδι αυτών των ερωτοαπαντήσεων που είδαμε και λίγο νωρίτερα, ένα αντίστοιχο με τον Κιάνου Ρίβς, είπε ότι ουσιαστικά οι θαυμαστές του ήταν αυτοί που τον κράτησαν στη ζωή και ότι είναι ευγνώμων γι' αυτό. Και
είπε ότι ουσιαστικά σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή της ζωής σου δεν πρέπει να τα παρατάς, αλλά να δίνεις μια ακόμα μεγαλύτερη μάχη, να ξεπερνάς το κάθε πρόβλημα και να είναι αυτό που λέμε καμιά φορά να αρπάζεις τη ζωή από τα μαλλιά και να ζεις την κάθε στιγμή και το κάθε λεπτό. Μάλιστα. Επίσης, του είχε κάνει φοβερή εντύπωση, το ανέφερε και αυτό, ότι τότε γύρω στο 1999, γιατί για αρκετά χρόνια δεν είχε βγει να πει κάτι επίσημα από το τι πας και ποιο είναι το πρόβλημα τέλος πάντων και κάπως να δικαιολογήσει την κινηματογραφική του απουσία. Οι φωτογράφοι πήγαιναν έξω από το διαμέρισμά του και του χτυπούσαν την πόρτα και του έλεγαν «Πες μας τι έχεις». Και αυτός απαντούσε ότι δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο, ας πούμε. Για να φανταστείτε δηλαδή πώς το βίωσε και τι τρόμο μπορεί να έζησε και αυτός ο άνθρωπος που δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι. Τον καημό του, το πρόβλημά του, να διαχειριστεί όλο αυτό, να το αντιμετωπίσει και με αγωγή και να έχει και τους δημοσιογράφους να χτυπάνε και την πόρτα. Πάντως μπράβο του, γιατί συνεχίζει, είναι ενεργός, δίνει και το σωστό παράδειγμα και το καλό παράδειγμα. Συμμετέχει και με φιλανθρωπία στην καταπολέμηση της νόσου, δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις τις λαμπρές. Mm-hmm. Αυτό που οι άνθρωποι μέσα σε ένα παγκόσμιο συμβάν, κάτι που συνέβη στη ζωή τους, το οποίο οι περισσότεροι το θεωρούμε ως το τέλος μας ή ένα αρνητικό, αυτό το γυρίζει σε κάτι. Προσπαθεί θετικό. Να εμψυχώσει Μπράβο. Τον κόσμο και έτσι πρέπει και πολύ καλά κάνει. Μπράβο, να και να υπάρχει μια νότα αισιοδοξία. Δίνει χώρο για να παίζει κιόλας, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια τον εαυτό μα έλειπε. Να τον ξεράσει το σύστημα, δηλαδή είναι δυνατόν. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δει. Ίσως και βοηθά το σύστημα όταν θέλει να μιλήσει για κάτι που μπορεί να το θεωρεί ταμπού και να φοβάται να το βγάλει. Όταν ένα άνθρωπο βγαίνει μπροστά, είναι και. Είναι και για ένα παραγωγό ή για ένα κανάλι, για οτιδήποτε, είναι και μια αφορμή να βγει και να το κάνει μαζί του. Μακάρι και μπράβο. Ευχαριστούμε, Δημητράκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε σε μια είδηση. Μια έκτακτη είδηση, μια βόμβα που έσκασε στα τηλεοπτικά έτσι δρόμενα για το ελληνικό μας survivor. Δεν θα αφήσουμε λεπτό αυτή τη εκπομπή, δεν μιλάμε για το survivor. Ναι. Μα τυχιώνει. Λοιπόν, δεν ασχολούμαστε μόνο με την ελληνική τηλεόραση. Γεια σου, μελέτη Ηλία. Τι κέρδισε, πώ είσαι, παλκάρι. Λοιπόν, ασχολούμαστε και με την τουρκική τηλεόραση. Γιατί ο Ατζούν, ο γνωστό μα παραγωγό του survivor, πήγε σε μια εκπομπή εκεί. Γιατί έχουν εκεί το survivor πανόραμα, το αντίστοιχο. Θυμάστε που το είχαμε δει. Πήγε λοιπόν εκεί να συζητήσει και. Αναφέρθηκε και στην Ταλάκα και στην Ασημίνα. Και έτσι λοιπόν παρουσίασε, λοιπόν, αποκάλυψε και ένα παρασκήνιο που δεν γνωρίζαμε. Μας είπε λοιπόν ότι πιάσανε όντως την Ασημίνα και την Κατερίνα μας λοιπόν, να έχουν ένα κινητό, αλλά είπε ότι δεν βρήκαμε στοιχεία επικοινωνίας. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Απλά είπε ότι προσπάθησε επί της ουσίας να κάνει μια μεταφορά χρημάτων γιατί πήρε φαγητό. Αλλά το ραντεβού που είχαν κάνει στην Αθήνα πριν φύγουν όλοι μαζί, επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ που είχε γίνει τότε, ότι όλοι οι παίκτες βρέθηκαν όλοι μαζί στην παραγωγή. Συζητήσανε και τους είπα Τζουν, παιδιά, αν προκύψει κάτι τέτοιο όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια, τι θέλετε να κάνουμε, είπαν όλοι, ομοφωνία, δημοκρατικά πράγματα, λένε αποβολή, αφήγει όποιος το κάνει. Άρα, τι άρα, τι λέει λοιπόν, ωραία. Τώρα ο άνθρωπος θυμάστε που είχε πει ότι θα κάνει ένα ραντεβού με τα κορίτσια και το περιμένουμε τόσες μέρες. Βεβαίως. Ή να σημαίνει κλειδωμένοι σε ένα δωμάτιο. Και γι' αυτό λέγανε ότι είναι, περιμένουν εκεί κλεισμένες, δεν τους δίνουν τα κινητά κτλ. Για να πάει ο Ατζούν. Να ένα ραντεβού μαζί του. Ναι. Ο Ατζούν όμως εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε, είχε γίνει αυτός ο καταστροφικός σεισμός με πάρα πολλά θύματα στην Τουρκία. Επομένως δεν βρήκε το χρόνο, προφανώς δεν είχε το κουράγιο και τη διάθεση, γιατί ασχολείται με αυτό το μεγάλο τεράστιο ζήτημα στη χώρα του. Και δεν βρήκε το χρόνο ποτέ να καταφέρει να έχει αυτή την επικοινωνία με τα κορίτσια. Ναι. Άρα πέρασε αυτή η περίοδος, αυτές οι μέρες που περιμένανε να γίνει αυτό το ραντεβού, δεν έγινε ποτέ. Και εφόσον οι ίδιοι οι παίκτες του survivor λέγανε και φωνάζανε ότι έτσι συμφωνήσαμε ότι αν πιαστεί κάποιος με κινητό στο χέρι θα αποβληθεί. Γι' αυτό το λόγο και αποβάλλαν τα κορίτσια, παρόλο που ο ίδιος λέει, θεωρείται πως είναι επικοινωνία όταν τελικά δεν έχεις επικοινωνήσει πραγματικά με τον εξωκόσμο για να μάθεις πράγματα, αλλά επικοινώνησαν για να κάνουν μια μεταφορά χρημάτων. Και αυτό είναι μεμπτό όμως. Δηλαδή πήγανε να φάνε μεμπτό, ουσιαστικά. Αλλά δεν είναι αυτή η επικοινωνία που θεωρούσαν που είχαν συμφωνήσει ότι τύπου επικοινωνώ και μαθαίνω πράγματα. Άρα γι' αυτό η Ασημίνα βγήκε και λίγο, θα βγει, θα λάμψει η αλήθεια, θα μιλήσω. Μάλλον. Όντως, γιατί δεν είχε επικοινωνία με το τι συμβαίνει έξω για να μάθει τι συμβαίνει ώστε να αλλάξει τακτική ή στρατηγική. Αυτό που πήγαν να κάνουν ήταν να πληρώσουν φαγητό. Να πληρώσουν φαγητό. Τι πήραν από τον άνθρωπο και τον τόπιο, φαγητό, να του περάσουν κάποια χρήματα γι' αυτό. Άρα θα μπορούσαν να τιμωρηθούν εν μέρη γι' αυτό και όχι να αποβληθούν. Αυτό υπονοεί. Πάλι είναι εν μέρη μια επικοινωνία και αυτό με το κινητό. Φυσικά και είναι. Αυτό, το ερώτημα ήταν στην εκπομπή εκείνη, θεωρείται επικοινωνία ναι ή όχι. Εκεί στο πάνελ αυτής της εκπομπής λέγανε δεν είναι επικοινωνία, αλλά κοίτα, θα σου κατά ψέματα έρχεσαι σε επαφή με κόσμο εκτός παιχνιδιού. Αυτό είναι γεγονός. Εξαρτάται. Αν θεωρούμε ότι το κινητό το μόνο μπορεί να σου φέρει είναι μια επικοινωνία, το κινητό μπορεί να σου φέρει φαγητό. Και το φαγητό μπορεί να σου φέρει δύναμη, το φαγητό μπορεί να σου φέρει νίκες. Δηλαδή, δύναμη μπορεί να είναι το φαγητό, μπορεί να είναι ψυχολογία. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν όμως σε σχέση με τους υπόλοιπους έχεις ένα ατού, ένα όπλο παραπάνω, ότι τρως
και είσαι μια καλή παίκτρια. Και να στο κουάλα σαν παίκτη. Μένει. Γιατί φέρνει νίκες και όπως βλέπουμε ότι μένουν οι παίκτες που φέρνουν νίκες. Μένει μέσα, παίρνει περισσότερα λεφτά. Μένει εσύ, δεν φεύγω εγώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα μπορεί να είναι ατέρμονο, να μην τελειώνει πουθενά. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχε συμβεί αυτό και πήγαινε ο Ατζούν εκεί, ίσως να κατάφερε να μετακρύψει του παίκτε. Να το κατευνάσει. Αυτό παιδιά, μην το κάνουμε τόσο μεγάλο. Δεν είναι τόσο huge, να τι τιμωρήσουμε. Δικαιώνονται τουλάχιστον στο κομμάτι τη επικοινωνία ό,τι αφορά την επικοινωνία με του δικού του ανθρώπου. Τιμωρία, ένα μαστίγιο, κάτι ρε παιδί μου, κάτι απλό καθημερινό. Ή τα θέλα και αυτά αποβολή τώρα. Τώρα πρέπει να βγουν να μιλήσουν. Λοιπόν, φεύγω. Πάω απέναντι. Γιατί ο Μελέτης έχει έρθει. Ο Μελέτης Ηλίας. Όχι ο Ηλίας Μελέτης, ο Μελέτης Ηλίας. Αλλά μέχρι να τον υποδεχτώ, να υποδεχθώ εδώ το κορίτσι μου που ήρθε έτοιμο. Πόσα θα διώξουμε και με πόσα λεφτά. Στο διατάφτα κατευθείαν. Στο διατάφτα σε πάω. Σήμερα μιλάμε για απώλεια έως 7 κιλών. Καθαρό λίπος με 79 ευρώ. Γιατί μην ξεγελιόμαστε από το ψηλό βρόχο έξω. Ο καιρός που αρχίζουμε και αφαιρούμε ρουχαλάκια. Τίποτα από Δευτέρα ήρθε. Θα φτάσει και 20 λέει. Τελείωσε. Τώρα έχουμε μπει στην εποχή που αρχίζουμε και αφαιρούμε ρουχαλάκια. Θέλουμε να νιώθουμε καλά με το σώμα μας. Θέλουμε να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Και τώρα μπορούμε. Γιατί τα Bodyline είναι πάντα εδώ για όλους εσάς με καινούργιες τεχνολογίες οι οποίες μας βοηθάνε και μπορούμε να πιάσουμε αυτό το αποτελεσματάκι που θέλουμε. Να σμιλεύσουμε, να φύγουν αυτά τα κιλάκια. Τώρα μπορούμε. Τώρα μπορούμε, Μπέτη μου, και μάλιστα. Τώρα μπορούμε, τώρα θα μου πεις πώς θα το κάνουμε. Ακριβώς, γιατί δεν είναι μόνο έως 7 κιλά με 79 ευρώ, είναι και με την πιο ισχυρή τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το λιπολέιζερ νέας γενιάς. Μία τεχνολογία η οποία αδειάζει τα λιποκύτταρα στην κυριολεξία. Τι κάνει, φτάνει με ακρίβεια τη μεμβράνη των λιποκυττάρων, την οποία διασπά, ρευστοποιεί το λίπος και αυτό. Φεύγει από τον οργανισμό μας όμορφα, ωραία και φυσικά, με τις φυσικές λειτουργίες του οργανισμού, χωρίς κόπο, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πολλές γυναίκες και άντρες, οι οποίοι είμαστε λίγο τεμπέληδες. Μπορούμε και εμείς. Δεν μας αρέσει να στερούμαστε, δεν μας αρέσει να αθλούμαστε. Ακριβώς. Ποια είναι η λύση μας, μονόδρομος. Είναι μονόδρομος και είναι πάρα πολύ δυναμική τεχνολογία αυτή, γιατί μας φέρνει το αποτέλεσμα που πραγματικά θέλουμε. Μιλάμε λοιπόν για τεχνολογίες οι οποίες είναι εξειδικευμένες, είναι εξατομικευμένες, είναι νέες τεχνολογίες, όπως είναι το λιπολέιζερ νέας γενιάς, το οποίο τι κάνει. Εκτός το ότι αδειάζει το λιποκύτταρο, έρχεται και συσφίγγει και την επιδερμίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αυτό πηγαίνει και με άλλα δύο δώρα. Α. Γιατί θέλουμε να φτάσουμε το αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το φτάσουμε, αλλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν μπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν, σήμερα δίνουμε και το Bodyline Lympho, μια άλλη τεχνολογία την οποία δίνουμε δώρο, η οποία τι κάνει, πηγαίνει και διώχνει τις τοξίνες, διώχνει τις κατακρατήσεις και μας φέρνει τα αποτελέσματα που τόσο θέλουμε και μπορούμε και αποβάλλουμε το λίπος. Το φούσκωμα, την κατακράτηση, θα φύγουν εκεί. Φεύγουν όλα. Και δίνουμε δώρο και το Body Profile Test, η οποία είναι η βάση. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η τεχνολογία, η οποία μας δίνει υψηλές αναλύσεις. Οι οποίες τι κάνουν, μας λένε, γιατί ο καθένας από εμάς το σώμα του είναι διαφορετικό. Βέβαια. Έτσι. Ο καθένας από εμάς χάνει και με διαφορετικό τρόπο και η ανάγκη του είναι διαφορετική. Άλλες γυναίκες θέλουν να εστιάσουν τα μπράτσα, άλλοι θέλουν να εστιάσουν στην κυλίτσα, στο σουσιβιάκι. Ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικές λοιπόν ανάγκες και αυτή η τεχνολογία μας λέει ακριβώς πώς μπορούμε να χάσουμε εμείς. Εγώ, σαν Φωτεινή, πού είναι η ανάγκη μου, πού είναι το μπλοκάρισμα στο μεταβολισμό μου. Οπότε το αποτέλεσμα είναι σίγουρο. Το έχουμε πιάσει από όλες τις πλευρές. Έχουμε συνδυάσει λοιπόν τρεις τεχνολογίες, τις δύο τις δίνουμε δώρο. Η βάση είναι το λιπολέιζερ νέας γενιάς και τώρα μπορείτε να χάσετε έως 7 κιλά μόνο με 79 ευρώ. Τέλεια. Μπορούμε όλοι. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πάρα πολύ, Πέτη μου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να υποδεχθούμε εδώ το Μελέτη Ηλία και αυτή τη φορά θα τον υποδεχθώ αλλιώς. Όχι ως Μπέτη Μαγκύρα. Θα το δείτε μετά το διάλειμμα. Θα θυμηθούμε τα παλιά.
Λόλα Παπακώστα Τσιπηρδών. Παναγία μου. Τρελαίνομαι όταν λες Παναγία μου. Πόσα χρόνια με πας πίσω. Πότε... δεν είναι και τόσα πολλά, ρε παιδί. Πόσα είναι, δεν είναι μια πενταετία, είναι. Είναι πενταετία. Είναι πενταετία. Έχω πάει στο σόι μου. Έχει guest. Κάνει guest. Απίστευτο. Και κάνω μία πατρινιά, λίγο πιο, ξέρεις, πιο ντάνα, που του την πέφτει, διευθύντρια στην τράπεζα, και αναγκάζεται να βγει μαζί τύχει, έτσι. Της, πάμε στο εστιατόριο. Πέφτει το κρασί επάνω μου και πάμε θυμάσαι, σπίτι Χριστέ να μου. Αλλάξω το ρούχο. Ναι, ναι, ναι. Και εμφανίζεται βέβαια η Λασκαράκη, κρυβόμαστε εμείς από δωμάτιο σε δωμάτιο. Μπε τη μαγείρα στο γύρισμα, εμείς ξέρεις συνέχεια σαν ένα καθρέφτη να φτιαχνόμαστε, να είμαστε ωραία παιδί μου. Τώρα μιλάμε, ήρθε η λαμπάδα, έτσι. Εντάξει, μιλάμε για κάθε μέρα αυτό, με κατάλαβα. Ωραία, ωραία περνάμε. Και συνέχεια στο γύρισμα τον φώναζε η Ηλία. Όπως και εγώ, οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτό το μελέτη ηλία. Αλλά όπως ξέρεις, εγώ δεν διορθώνω γιατί εντάξει. Εγώ ακούω λίγο και στα δυο. Ηλία μου και Κώστα μου να με έλεγε, εγώ δεν θα σου έλεγα τίποτα. Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις τι είναι, επειδή είναι το μελέτη. Δεν είναι ένα όνομα, ρε παιδί μου, που το ακούς συχνά. Είναι, είναι όλο λάθος. Ας μην το συζητάμε, είναι όλο λάθος. Και όταν ήρθε και η Ελεονόρα. Στο προσκήνιο, εκεί τελείωσα. Δηλαδή, είναι πιθανό εγγόνι κάποια στιγμή στη ζωή σου. Ναι. Τι θα πεις στα παιδιά σου, πείτε το μελέτη. Με δυσκολία, γιατί νομίζω και οι γονείς μου είναι έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, τα παιδιά δεν πήρε του πατέρα μου μικρός, αλλά η κόρη μου δεν πήρε ούτε της μητέρας μου ούτε της πεθεράς μου το όνομα. Το Κοραλένια είναι δικό μας. Ναι. Οπότε επειδή είναι ανοιχτή και αυτή και εγώ μάλλον θα είμαι έτσι ανοιχτός. Πείτε το όπως θέλετε το παιδί. Βρείτε ένα καλύτερο επίθετο, εν πάση περιπτώσει, και πείτε το και στο όνομα όπως θέλετε. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με την υποκριτική, το είχες από μικρός? Όχι. Εγώ σπούδασα κάτι τελείως άσχετο. Όπως σπουδάζουν όλα τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, κατά τύχη μπήκα λογιστικά, ας πούμε, και άρχισα να. Μ' αρέσουν τα νούμερα και τα στατιστικά στοιχεία κτλ. Αλλά ξαφνικά άρχισα να βλέπω κάποιες παραστάσεις με μια παρέα που έμπλεξα από τα λογιστικά. Και διαπίστωσα ότι είναι ένας καινούριος κόσμος, τελείως άγνωστος. Οι κακές παρέες. Και μάλιστα η πρώτη, έτσι, από τις πρώτες παραστάσεις ήταν στο θέατρο Χώρα. Το λέω γιατί στο Χώρα τον έχω πρωτοδεί στο θέατρο και μου έχει πέσει το σαγόνι, το μαγκαλιά. Στη Θηλιά, σε σκηνοθεσία Ζούλια. Ναι. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Και έτσι μπήκες λοιπόν μέσα από αυτήν. Εξαιτίας έγινε ηθοποιός, βλέποντας. Εξαιτίας του Μαγκαλιά, φαντάζεσαι. Με το Μαγκαλιά το ξέρεις, έχουμε παίξει μαζί. Την επίδαυρο μαζί. Επίδαυρο, παρακαλώ. Θα σέβεστε. Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Βέβαια. Εντάξει, ο Δημήτρης γέννημα θρέμα του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος. Κοίταξε, είσαι ένας ηθοποιός, ο οποίος ξεκίνησες από πολύ εναλλακτικό θέατρο, θα πω. Από βαρύ, ποιοτικό θέατρο. Θα πούμε, γιατί έχεις κάνει και πολλά πράγματα και με τον Λευτέρη Βογιατζή, θα πω, και με τον Τερζόπουλο. Και ξαφνικά από αυτό το ποιοτικό καλό. Οικονομικά φτωχό σε απολαυές θέατρο. Εντάξει, ναι. Σύμφωνα με τις ανάγκες. Ναι. Α, τότε δεν ήταν τόσο μεγάλες οι ανάγκες. Όχι. Ήσουν κομπλέ με αυτό. Ναι, μια χαρά ήμουνα. Ωραία περνάγα. Άλλο άρχισε να στρέψει μια οικογένεια με δύο παιδιά και άλλο να είσαι μόνος. Ακριβώς. Είναι και αυτό. Είναι δια τέσσερα. Τότε το βίωνες, ρε παιδί μου. Ήτανε το όνειρο αυτό το εναλλακτικό θέατρο. Ήτανε μεγάλη υπόθεση το ότι στα 22 μου μέχρι τα 27 μου υπήρξα σε ένα θίασο όπου γυρίσαμε όλα τα φεστιβάλ παγκοσμίως. Από Λατινική Αμερική μέχρι Κίνα και Ιαπωνία, Ταϊβάν, μέχρι και στο Λιχτενστάιν παίξαμε. Ένα κρατήδιο που έβλεπε, ας πούμε, τράπεζα μαγαζί με ρούχα, τράπεζα μαγαζί με φαγητό. Ήτανε, λέω, πώς βρήκαμε τώρα θέατρο στο Λιχτενστάιν. Και πήγαμε και παίξαμε στο Λιχτενστάιν. Πήγαμε στην Αίγυπτο, πήγαμε παντού. Και για ένα παιδί, το οποίο πέρα από το Μενίδη είχε φτάσει μέχρι την Πλάκα, το να βγαίνει και να παίζει σε όλο τον κόσμο ήταν για μένα. Υπήρχε διαχωρισμός τότε, δηλαδή παίζοντας σε αυτό το είδος, να το πούμε, θεάτρου. Ναι. Υπήρχε αυτό που λέμε, δεν είναι ωραίο να παίξει την τηλεόραση, είναι πολύ εμπορικά τα πράγματα. Εντελώς. Και μάλιστα όχι μόνο υπήρχε αυτό, που αυτό προερχόταν από εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή από το πώς σε μαθαίνουν μέσα σε μια σχολή, τι μπορεί να σου λένε συνάδελφοι που δεν είναι του χώρου της τηλεόρασης, που μην τολμήσεις και πας και παίξεις τηλεόραση κτλ. Αλλά ερχόταν και από μένα. Αυτό που λέμε όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια, που έλεγα έλα μωρέ σιγά τώρα τι κάνουν αυτοί. Τον εαυτό τους κάνουν και λένε τα λόγια τους. Σου κάνω όταν τότε προτάσεις τηλεοπτικές και αρνήθηκες? Όχι. Δεν ασχολιόμουν καν. Δηλαδή για να σου κάνουν προτάσεις πρέπει να πας και σε ένα κάστινγκ, ας πούμε. Σωστό και αυτό. Αλλά όταν ξεκίνησα τα γυρίσματα, ας πούμε, τότε ήταν το 10 μια σειρά στον Α. Του Καραγάτσι και ξεκίνησα να καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και πόσο απαιτητικό και πόσο πρέπει να είσαι προσιλωμένος εκεί, όπως είσαι και στο θέατρο, αλλά σε έναν άλλον τρόπο, διαπίστωσα ότι τελικά όντως όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια, και καλά είναι να μην μιλάς πριν καταλάβεις ακριβώς πώς έχει το πράγμα. Γιατί
Ό,τι και να κάνεις, αν δεν το κάνεις με πολύ πάθος και αγάπη, θα βγει μεσοβέζικο. Mm. Έχεις μιλήσει για άσχημη συμπεριφορά στο θέατρο που σκηνοθέτη. Ου. Για, όχι καθημερινική με την έννοια χειροδική, αλλά με την έννοια της λεκτικής, ας πούμε, κακοποίησης. Και δεν μπορούσες να τη διαχειριστείς τότε. Ναι. Αισθάνθηκες μια ικανοποίηση εν μέρη ότι το Me Too επιτέλους μιλάμε, βγαίνουν πράγματα στο φως και αυτό μπορεί να φέρει μια κάθαρση στο θέατρο? Εννοείται, και νομίζω ότι αυτή η κάθαρση είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, τουλάχιστον στο χώρο το δικό μας, και είναι κρίμα που δεν έχει επεκταθεί και σε άλλους χώρους, γιατί καμιά φορά που τα συζητάμε εμείς ηθοποιοί με άλλα επαγγέλματα, είτε καλλιτεχνικά, βλέπε τραγουδιστές, είτε τελείως άσχετα, βλέπε, ξέρω εγώ, νοσοκομεία, γελάγανε μαζί μας. Λέγοντας, καλά, εμάς έχουν δει τα μάτια μας τρεις χειρότερα, αλλά δεν πρόκειται να μιλήσει κανένας, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα από κάτω. Εμείς τουλάχιστον βγήκανε αρχικά αυτά τα κορίτσια και μιλήσανε, και πραγματικά τους βγάζω το καπέλο και δεν καταλαβαίνω καθόλου το γιατί τώρα, γιατί, όχι τότε. Όταν είσαι 22, 23, 25 χρονών και έχεις έναν άνθρωπο από πάνω σου, ο οποίος θεωρείται ο αλάνθαστος, ο θεός στο χώρο της τέχνης. Δεν θεωρείς ότι δεν μπορείς να τα βάλεις. Δεν μπορείς να τα βάλεις, και όταν είσαι και τόσο εκτεθειμένος σε αυτή τη δουλειά συναισθηματικά, είσαι τρομερά ευάλωτος. Όποτε και αν πατήσει κάποιος τα πόδια του, είναι καλό να το κάνει και να μιλήσει έστω και ετεροχρονισμένα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη, και θεωρώ ότι καλώς έγινε ό,τι έγινε, και μπράβο τους. Μελέτη, εσύ το έκανες, και μάλιστα το έκανες, αν θυμάμαι καλά, με το Λευθέριο το Βαγιατζίο που έφυγες και εσύ. Εγώ είχα φύγει τότε, όπως και εσύ, κατά τη διάρκεια των προβών, γιατί ήταν κάτι το οποίο εμένα με μπλόκαρε. Δηλαδή δεν υπήρξε σωματική βία, αλλά υπήρξε τέτοια ψυχολογική πίεση που μπλοκάρεις, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Το βλέπει και εκείνος, το βλέπεις και εσύ, και ουσιαστικά είναι σαν να σου λέει, ρε παιδί μου, άστο καλύτερα, ασχολήσουμε κάτι άλλο. Σε φόβησε μια τέτοια αποχώρηση? Με φόβησε σε σχέση με το μέλλον μου στη δουλειά. Αυτό λέω, ναι, ναι. Δηλαδή ναι, λέω, αν η πρώτη μου εμπειρία είναι έτσι, φαντάσου τι πρόκειται να γίνει μετά. Και υπήρξε ένα μεσοδιάστημα όπου έλεγα, μήπως να κάνω κάτι άλλο, μήπως, ας πούμε, να ασχοληθώ με τα λογιστικά. Αλήθεια? Ναι, ναι, ναι. Μήπως να φύγω στο εξωτερικό να σπουδάσω κι άλλο, μήπως αποκτήσω περισσότερα εφόδια. Τελικά ήρθε ο Τερζόπουλος στο δρόμο μου και πραγματικά όλα πήραν τον δρόμο τους. Μίλησες ανοιχτά και για ένα άλλο γεγονός, όταν ήσουν νεότερος στη ζωή σου, ότι κάποια στιγμή πέρασες από κάποια φάση που δοκίμασες ουσίες. Αυτό λέγοντάς το δημόσια, πέρα από την μαμά σου που είπε κάτι είχα καταλάβει, και το οποίο ήταν υπέροχο, το βρήκα καταπληκτικό. Αποκαλύψει και κάτι άλλο σήμερα. Μη φύγετε, μαμά. Μη φύγετε, μαμά, κάτσε από κι άλλο. Σκέφτηκες ποτέ, αν το πω αυτό δημόσια ή αφού το είπα, μπορεί να τα ακούσουν τα παιδιά μου, ή τους είχες ήδη μιλήσει και μπορεί αυτό να είναι? Όχι, όχι. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Και μάλιστα ένας λόγος που δικαιολόγησα τον εαυτό μου λέγοντάς το, ήταν το ότι δεν το είπα ότι ξέρεις, χαχαχά, εγώ ήμουν ο μάγκας. Εγώ ήμουν ο βλάκας της υπόθεσης και ήμουν και ο πάρα πολύ τυχερός που κατάφερα και ξέφυγα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου και γύρω μας οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν. Και ένα μήνυμα που ήθελα να στείλω μέσα από αυτό ήταν το ότι και για τα παιδιά μου και για τα παιδιά όλου του κόσμου είναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος, πρόκειται για μια μεγάλη βλακεία. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί εγώ δεν είμαι παράδειγμα προς μίμηση που ξέφυγα. Είμαι απλά ένας τυχερός άνθρωπος. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν έχουν σταθεί τυχεροί, με ολέθρια αποτελέσματα. Και ένας λόγος που το είπα λοιπόν ήταν αυτός. Και πολύ καλά έκανες, κατά τη γνώμη μου. Ναι, έγινε μετά λίγο ντόρος. Εντάξει, με όλα γίνεται ντόρος. Δεν υπάρχει κάτι που δεν θα. Υπάρχει κάτι άλλο πολύ ωραίο, βέβαια. Ότι είσαι πολύ θετικός κιόλας, και το έχετε κάνει και με τη Θέμητα, τη γυναίκα σου. Ναι. Να πάρετε έτσι μια στήριξη, υποστήριξη ψυχολογική, τέλος πάντων, να κάνετε συνεδρίες μαζί. Κάτι το οποίο συνεχίστηκε να κάνετε μόνοι σας. Και αυτό είναι ένα μήνυμα, φαντάζομαι, και για τα παιδιά μας. Οπωσδήποτε. Θεωρώ ότι ειδικά τα παιδιά. Όχι που... και μόνο για τα παιδιά μας, εγώ θα πω και για τα ζευγάρια γύρω μας. Φυσικά και για τα ζευγάρια, αλλά για τα παιδιά γιατί το λέω. Γιατί τα παιδιά σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες, έχοντας περάσει και όλα αυτά που λέγαμε πριν εκτός αέρα με την τηλεεκπαίδευση, με την καραντίνα, είναι κάποιες συμπεριφορές οι οποίες σιγά σιγά ανοίγει ένα καπάκι και αρχίζουν και βγαίνουν, και θα βγαίνουν και για τα επόμενα χρόνια. Καλό θα ήταν με την παραμικρή ευκαιρία που θα μας δοθεί ως γονείς, δούμε κάτι περίεργο, καλό θα ήταν να πάμε, όπως θα πάμε στην παιδίατρο, έτσι να πάμε και στην παιδοψυχολόγο. Θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου φαίνεται ή να μας φαίνεται σε αυτή τη χώρα λίγο, έλα μωρέ, εντάξει τώρα, τι έχει είναι το παιδί. Είναι ταμπού ακόμα. Είναι ακόμα ταμπού, αλλά που μπορεί να το ωφελήσει πάρα πολύ στην ενήλικη ζωή του. Και εμάς,
θα μας ωφελήσει ως προς τι, ως προς να ξέρουμε πώς διαχειριστούμε μια κατάσταση. Γιατί κι εγώ δεν γνωρίζω τα πάντα, δεν είμαι αλάνθαστη. Ακριβώς. Άρα μπορεί να συμβουλέψω με λάθος τρόπο το παιδί μου, να μην καταφέρω να τα βοηθήσω και να χειροτερέψει όλο αυτό το περιστατικό, ναι, που μπορεί να βιώνει. Ξέρεις τι, ένας λόγος που εγώ, ας πούμε, πριν πάω και κάνω ψυχοθεραπεία, ήμουνα τρομερά, πώς να το πω, και θυμωμένος και ευέξαπτος και αντιδραστικός. Το λέω με αφορμή το ότι αρχίζω και βλέπω γύρω μου και με αφορμή αυτό που λέγαμε και μετά που κάνεις ένα post και αρχίζουν και γράφει από κάτω ο κόσμος, το μακρύ του και το κοντό του. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ θυμό και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με ανησυχεί, με τρομάζει, με λυπεί. Το να βλέπω αυτόν τον κόσμο ο οποίος γίνονται τόσα πολλά πράγματα γύρω του, πολύ άσχημα, που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Δηλαδή, έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα Τέμπη, είχαμε την ιστορία με το μάτι, και βλέπω κόσμο ο οποίος όλο αυτό το χρησιμοποιεί για πολιτική αντιπαράθεση. Mm. Και όχι μόνο, και εστιάζει και σε λάθος πράγματα που υπάρχει. Και φεύγει και από την ουσία το πράγμα πολλές φορές. Ακριβώς, δηλαδή, και λες, είναι δυνατόν. Δηλαδή, ζούμε αυτή τη στιγμή πολύ άσχημες καταστάσεις και καλό θα ήτανε να, αντί να μας προβληματίσουν και να πάρουμε μια απόφαση σε σχέση με το ποιους θέλουμε να έχουμε ως ηγέτες, πώς θέλουμε να είμαστε εμείς μέσα σε αυτή τη χώρα, καθόμαστε και κάνουμε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Παίρνεις θέσεις αυτά, γράφεις στα social. Γράφω, όσο μπορώ γράφω. Είχα τώρα λέγανε για τα παιδιά που πήγαν στην πορεία γιατί χαμογελάνε. Ποιοι ηθοποιοί παίξαν στο θέατρο, ποιοι δεν παίξαν. Έπρεπε να παίξουν. Ναι, μπαίνεις σε αυτά, μιλάς με τον κόσμο μες στα social. Μιλάω. Μιλάω και μιλάω και σε μηνύματα, μιλάω και δημόσια. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος το να εργαλειοποιείται όλη αυτή η ιστορία. Το γιατί χαμογελάσαν ή είναι οι ηθοποιοί που είναι χαζοχαρούμενοι και αυτά. Ρε παιδί μου, πας σε μια πορεία γιατί θέλεις να δηλώσεις κάτι. Mm-hmm. Το αν βγεις χαμογελαστός σε μια φωτογραφία δεν σημαίνει ότι δεν πενθείς για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Είναι πολύ, μια πολύ πρώτη ανάγνωση, ότι αυτός γέλασε, άρα αυτοί οι ηθοποιοί είναι αριστεροί, ναι, άρα πρέπει να τους στοχοποιήσουμε, ότι όλος αυτός ο κλάδος είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Μα είναι δυνατόν. Δέχτηκες ποτέ εσύ προσωπική επίθεση για κάτι? Πολλές φορές. Πολλές φορές. Μπορεί να έχω δεχτεί. Τώρα, τι να πρωτοποιείς. Ας πούμε, τώρα έκανα ένα post με το γερανό της αστυνομίας αυτό και γυρνάγανε. Ναι. Και τι δουλειά είχαν οι κάδοι στη μέση του δρόμου. Μα ρε παιδιά, ήταν και ένας άνθρωπος δίπλα, ο οποίος μπορεί να έβαλε τον κάδο. Ο άνθρωπος είναι βλάκας. Πρέπει να τον σκοτώσει ο άλλος. Δεν πρέπει αυτό να μαθευτεί. Ποιος είναι αυτός ο οδηγός? Θα κατέβαινες ποτέ στην πολιτική? Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Θεωρώ ότι για να κατέβεις στην πολιτική υπάρχει ήδη κάτι περίεργο μέσα σου. Δηλαδή θεωρώ ότι, όχι, δεν κατηγορώ άπαξ όλους τους πολιτικούς, αλλά θεωρώ ότι για να φτάσει κάποιος σε ένα σημείο πάει να πει ότι έχει ρίξει πολύ νερό στο κρασί του. Και μπορεί να ξεκινάει με αγνές προθέσεις, αλλά όταν φτάνει να μπει σε αυτή την κατάσταση, πρέπει έχει να διαβρωθεί. Ναι, πιστεύεις? Έχει διαβρωθεί, θεωρώ. Ναι. Έχεις πει για τα καλύτερα χρόνια ότι παίζεις σε μια σειρά που όντως μιλάει για τα καλύτερα μας χρόνια. Ναι. Ήταν τα Πασόκ, ωραία χρόνια. Πασόκ, ωραία χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να ξέρεις τις συνέπειες. Ναι, τότε γι' αυτό δεν ήξερες. Ήταν τα καλύτερα χρόνια. Αλλά μπήκες λίγο στα παπούτσια της πολιτικής μέσα από τη σειρά, ας πούμε, ναι, θα μπορούσαμε, ναι, ναι, να πούμε, έτσι. Ναι, ναι. Πώς είναι αυτή η εμπειρία να γίνεσαι, να πολιτεύεσαι? Βλέπεις και τα καλά και τα κακά αυτού του κλάδου. Γιατί κι αυτός ένας κλάδος είναι που έχει πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Και βλέπω και το πόσο εύκολα μπορείς να, αυτό που σου είπα πριν, να ρίξεις νερό στο κρασί σου. Δηλαδή να πεις, έλα μωρέ, εντάξει, είχαμε μια σκηνή προχθές με τον κλητήρα στο Υπουργείο που εγώ από προσωπάρχης Β έχω αρχίσει και γίνομαι σύμβουλος Υπουργού, ο οποίος μου λέει, α, και να σου πω, χτύπα μου την κάρτα φεύγοντας. Έλια. Και λέω, σένια σου, θα το κανονίσω. Και βλέπεις ένα σύστημα πόσο αρχίζει να τρίζει από τα πεμπέλια. Πάμε λίγο και στα θεατρικά. Είστε στο Φιλουμένα Μαρθουράνο με την Μαρία Ναυπλιώτου, η οποία πέρασε μια μικρή περιπέτεια, αλλά επέστρεψε και συνεχίζεται, έτσι δεν είναι? Συνεχίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν βρει διάφορες κακοτοπιές και θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τον κόσμο για τυχόν αλλαγές εισιτηρίων κτλ. Γιατί πέρα από το περιστατικό με τη Μαρία, που τώρα όλα είναι καλά, είναι υγιέστατη και ξεκινήσαμε ξανά, είχα
είχαμε ένα τροχαίο του Κωνσταντίνου του Γαβαλά. Ευτυχώς και το παιδί είναι μια χαρά, αλλά θα μείνει και αυτός ένα μήνα σε ακινησία γιατί χτύπησε τη λεκάνη του και το πόδι του. Εντάξει, άμα είναι για λόγους υγείας, τι να πει στο κοινό όμως. Δηλαδή, ναι, απλά ξέρεις, αναβολή στην αναβολή. Ναι. Είχαμε πριν από δύο μήνες είχαμε κολλήσει COVID και οι δύο, και εγώ και η Μαρία. Τέλεια. Οπότε ξέρεις, ζούμε σε κάποιες. Η γυναίκα μου, ας πούμε, που είναι εκτός χώρου, μου λέει τόσες αναβολές σε μία σεζόν. Δεν έχω ξαναδεί 20 χρόνια που είμαστε μαζί. Το κάνετε επίτηδες για να πάτε και του χρόνου, εγώ νομίζω. Όχι, θα πάμε και του χρόνου. Γιατί όντως όσο παίζαμε, πηγαίναμε τέλεια. Απλά σταματάγαμε για κάποιο και πραγματικά ζητάω συγγνώμη. Είναι μια μικρή ταλαιπωρία η οποία λύνεται με ένα τηλέφωνο στο ταμείο και τα λοιπά. Στο θέατρο Χόρν, Φιλουμένα Μαρτουράνο. Τετάρτη με Κυριακή. Τέλεια, έχετε και διπλή ή όχι? Έχουμε και διπλή. Τα Σάββατα πώς θα τα περάσουμε. Είναι αυτό που τρως το μεσημεράκι. Και πας στο θέατρο έτσι, για να κάνεις διπλή. Αυτή είναι η χαρά του ηθοποιού, να χωνέψεις. Τα παιδιά έχουν δηλώσει κανένα ενδιαφέρον, έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους προς την υποκριτική. Η κόρη μου είναι ήδη στο μουσικό σχολείο, πέρασε στο μουσικό. Μπράβο της. Αναπόφευκτο. Ο γιος μου τον τσιγκλίζω έτσι λίγο. Δεν είσαι από τους ηθοποιούς που λένε Παναγία μου, γίνουν τα παιδιά μου ηθοποιοί. Όχι, μωρέ, όχι. Ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν. Εσύ? Δεν θα ήθελα να με ρωτάω. Εσύ? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα. Αυτός είναι πολύ μικρός ακόμα ο γιος. Να, είναι μικρός ακόμα. Ναι. Έχει χρόνια να το σκεφτεί. Δεν βρει καμία δουλειά. Ας βρει μια δουλειά. Γιατί βρε, άσχημη δουλειά. Μια κανονική δουλειά. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μελέτη μου, Ηλία πήγα να πω. Σε ευχαριστούμε. Στο τσάι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μελέτη μου. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα. Και σε εσάς. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε νικητή πριν φύγουμε, βεβαίως, για το ταξίδι. Για το Μαντόνα Ντελμάρε, λοιπόν. Ο Δημήτρης Μπιλαλής. Δημήτρης Μπιλαλής κέρδισε το υπέροχο, λοιπόν, τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα, συν τα ακτοπλοϊκά, στο Μαντόνα Ντελμάρε στα Χανιά. Να περάσεις υπέροχα, να περάσετε και σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και Δευτέρα, Παναγιώτη, ετοιμάσου, χτυπά τα drums. 10 παρα 10. Ποιοι θα είναι εδώ πρωινιάτικα? Εμείς! Επανήλθαμε. Αυτά είναι.